τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Είναι βράδυ, είστε συντονισμένοι στον Sky και ναι, βεβαίως, είναι το Power of Love και ξέρω ότι είναι μία και μοναδική σκέψη που τριβελίζει αυτή την ώρα το μυαλό σας. Τι μπορεί να συνέβη στο προηγούμενο επεισόδιο. Είμαι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή για να σας απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο συνέβη το εξής. Ήρθαν εδώ πέρα στο σαλόνι τα κορίτσια, ντυμένες, βαμμένες, ξέρετε την προπαραγωγή όπως κάθε μέρα, και τους λέω: πάρα πολύ ωραίες είστε, αλλά θα πάτε να αλλάξετε γιατί τώρα θα πάτε να αθληθείτε. Α, ενθουσιάστηκαν όλες, όχι ακριβώς όλες. Μία δεν ενθουσιάστηκε καθόλου, η Σωτηρία, και το είδαμε και στη συνέχεια. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Ξεσηκώσου, πάμε, άντε. Ρε, δεν μου βγαίνει, ρε, πολύ μακομένη. Θα με βλέπω, θα κριντζάρω. Δεν μπορώ. Εδώ κάθεσαι με τον Νίκο, μωρί, και δεν κριντζάρεις, το τζόκινγκ σε πείραξε. Πάρε λοιπόν, κάνουν γυμναστική και έρχονται ενθουσιασμένες. Οι περισσότερες από τη γυμναστική. Κάποιες και από το γυμναστή. Λέτε τι ωραίος που ήταν, καταπληκτικός. Μακάρι να ήταν ένας καινούριος παίχτης. Η Σωτηρία άρχισε να τρώει σοκολατάκια, γιατί είχε πάρα πολύ άγχος που δεν είχε κάνει καθόλου γυμναστική και όλο αυτό της βγήκε, ας πούμε, στο να θέλει να φάει γλυκό. Μέσα σε όλα αυτά τις ξαναστέλνω να αλλάξουν. Έρχονται πάλι υπερπαραγωγοί και εκείνη την ώρα τους λέω το εξής. Έρχεται πράγματι ένας καινούριος παίχτης. Και όντως ο καινούριος παίκτης είναι ο γυμναστής σας. Οπότε είστε έτοιμες να τον γνωρίσετε? Ναι, πανέτοιμες. Για να έρθει λοιπόν ο νέος παίκτης. Γέλα αγάπη μου γλυκιά εδώ πέρα στα κορίτσια. Γεια σου πρόεδρομε. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Κάπου σε αγγέσαν τα νέα και γεια σας. Ήρθε λοιπόν ο 22χρονος πρόδρομος από τη Θεσσαλονίκη. Ενθουσιάστηκαν τα κορίτσια πάρα πολύ και ενθουσιάστηκε και ο πρόδρομος, ο οποίος επέλεξε για πρώτο ραντεβού του, ποια λέτε, θα σας πω εγώ, δεν χρειάζεται να πείτε εσείς, διάλεξε την Κωνσταντίνα. Και τόσο πολύ της άρεσε της Κωνσταντίνας ο πρόδρομος, που η ίδια μετά μου είπε ότι μιλούσε πιο πολύ αυτή από τον πρόδρομο, γιατί κατάφερε να την ξεκλειδώσει. Τώρα έχεις κάποιο χόμπι, γενικά? Τώρα γενικά μόνο γυμνάζομαι. Τελευταίο διάστημα μόνο γυμναστική. Α, ωραία. Εγώ πάντως δεν ξέρω αν το πρόσεξε, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα από γυμναστική. Δεν γυμνάζομαι. Δεν έχω παρόλο που δεν το είπα πολύ αμυσχένη, γιατί η αλήθεια ότι ήμουν και λίγο αγχωμένος. Λογικό. Ναι, ήμουν λίγο αγχωμένος, γιατί πρώτη φορά ζω κάτι τέτοιο. Εμένα μου αρέσει η ζωγραφική γενικά. Δηλαδή τώρα, άμα δω μια φωτογραφία σου, αν με βολεύει, μπορώ κιόλα να. Μπορεί να ζωγραφίσει. Ναι. Και έτσι κάπως φτάσαμε σήμερα να σας υποδέχομαι και πάλι εδώ και να σας λέω ότι σας έχω πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Θα περάσουμε τέλεια. Κανονίστε την πορεία σας. Καλή μας διασκέδαση! Και μετά του λέω, δηλαδή, δεν με βλέπεις ερωτικά, δεν σου λέω πλέον κάτι, τέλος όλα. Και μου λένε, ναι, δεν σε βλέπω ερωτικά. Άρα, τέλος. Και ενώ με έχει χωρίσει, μου λέει ότι θέλει χρόνο. Άρα δεν είσαι ξεκάθαρος μαζί μου. Γιατί δεν έρχεσαι με την πρώτη ευκαιρία εδώ να το διελευκάνεις και on camera. Τι έχω χρόνο και μετά που πήγαμε και εκεί είμαι σε διάσταση, αφού με έχεις χωρίσει. Τι λέμε. Οπότε του λέω ότι δεν ήσουν ξεκάθαρος μαζί μου. Σε δύο κομμάτια, πολύ κομβικά, αλλά άλλα κι άλλα. Του λέω, γι' αυτό νιώθω ότι με έχεις απογοητεύσει σαν άνθρωπο. Σαν στο ερωτικό κομμάτι ότι με έχεις απογοητεύσει. Και ότι δεν το περίμενα απλά αυτή τη συμπεριφορά από εσένα, στο θέμα το ερωτικό. Η υπόθεση από τη Σοφία ότι έχει στείλει ένα μήνυμα, εγώ δεν ξέρω καν ότι υπάρχουν τέτοια μηνύματα, αλλά δεν έχω κάποιο λόγο να μην την πιστέψω. Ναι. Και δεν μου φαίνεται και περίεργο. Το ότι τη έχει στείλει ότι ξέρει. Τιμά σου γιατί θα έρθω. Καλά, εγώ. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρει ο κάθεσμα, ο καθελίκη. Καλά, κάθε κόρκα. Όχι, όπω ο Δημήτρη. Και μου είπε ότι σε είχα βάλει εγώ να το κάνει αυτό. Μίτσο, τι κάνει. Μου έδωσε και φράγκα, να ξέρει. Όχι απλά. Για να γίνω λίγο το πράγμα. Τι περίμενε, λέει, πολύ χοντρό. Τι λες, μπρο. Είναι χοντρό, γιατί καταρχάς. Πώς σκέφτονται έτσι, ρε μπρο. Αρχικά με το Μίτσο είμαστε κολλητήρες, φίλε. Δεν θα πάω να την πέσω στην κοπέλα. Ναι, επειδή είστε κολλητή, το σκέφτηκε. Ναι. Άρα αυτή θα το έκανε. Περίμενε να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, εγώ, εντάξει. Εσύ δεν θα μπορούσα να κάνει άλλο. Εσύ τώρα άστο, δεν κάνει τίποτα. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Το timing ήταν απίστευτο, επειδή ο Δημήτρης που έκφρασε πως δεν νιώθει κάτι το ερωτικό για η Σοφία πλέον. Σε αυτή τη στιγμή. Τώρα.
Ναι, δεν μπορούσα μετά από όλα αυτά που έχω υποθεί. Μα είπε η Σοφία από τον Μπότρουμ, την πήρε τηλέφωνο και. Ναι. Στο πρώτο μήνυμα. Στο πρώτο. Ακού, γίνανε δύο τηλεφωνήματα. Στο πρώτο τηλέφωνο, την πρώτη μέρα που πήγαμε στον Μπότρουμ, υπόθηκαν όλα αυτά το ότι. Και τι θα κάνω εγώ τώρα, και άμα χωρίσουμε θα πρέπει να φύγω. Μου τα έχει πει. Τη λέω, τι εννοεί, έχω φρικάρει. Να έχω φρικάρει. Και είπε πω δεν αισθάνεσαι καλά. Όχι. Και μου λέει. Ότι το κάνεις ψέματα για το παιχνίδι, ότι βάζεις τον Κόρκα ένα τέτοιο. Ναι. Και στο δεύτερο τηλεφώνημα που έγινε μετά από δύο μέρες που ήμασταν στην πισίνα, που μίλαγα στο τηλέφωνο, το θυμόσαστε όλοι μαζί, που ήμασταν εκεί πέρα, τότε της είπα ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται ρε φίλε να συνεχίσουμε όλα αυτά. Δηλαδή είχαν υποθεί πριν αυτά. Είχε γίνει αυτό που γίνει στο Πριγκαλά, με εμένα με είχε στιγματίσει όλη αυτή τη συμπεριφορά. Μετά, δηλαδή, μου παίρνει τηλέφωνο, μου λέει και όλα αυτά ότι εγώ. Δηλαδή, τι λέω καταρχά, ποιο είμαι εγώ να κάθομαι να βάζω 32 χρονών άνθρωπο. Άνθρωπο δεν είναι, δεν είναι 32 χρονών. Δεν είναι κουρακοτάγκο, 32 χρονών. Για κάτω μα του λέω, κάνω αυτό, κάνω αυτό για να τέτοιο. Δεν παίρνει πάνω σου. Όχι, αυτό μου λέω εγώ. Αυτό μου λέω εγώ το timing, ρε. Το λέω εγώ, η Σοφία, α που μα είπε εκεί. Εσύ μια φάση. Δεν τη απαντούσε πολύ, ήσουν λίγο να πω. Δεν ήθελα να τη απαντήσω, αδερφέ μου. Στο πρώτο τηλέφωνο την πήρα μετά πίσω, μετά από αρκετές ώρες, γιατί εκείνη την ώρα δεν ήξερα. Τι να πω. Το σκεφτόμουν, δεν ήξερα. Θα πω κάτι το οποίο δεν το εννοούσα. Και ούτε ήθελα να τη πω ότι. Έλα, σφάκι μου, όλα καλά, δεν έχω τίποτα, είμαι τέλεια και να μην είμαι. Ούτε να τη πω. Θέλω να το σπάσουμε ενώ δεν το έχω σκεφτεί και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ήθελα να τη πω να βγάλω ένα πόρισμα χωρίς να το έχω σκεφτεί καλά, ρε φίλε. Σωστό. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Και αυτό μετά εδώ πήθηκε στην πήρα εντελώς τυχαία. Να σου πω τι μα είπε πώ τη είπε. Επειδή ο Δημήτρης δεν πολύ ενδιαφέρεται, θα χωθώ. Αυτό το λέει για πλάκα. Αυτό το λέει για πλάκα από τη μέρα που μπήκε. Σας πιστεύω. Απλώς η σύμπτωση αυτή είναι πολύ κατά της. Ναι, το ξέρω. Σύμπτωση ήταν. Το timing ήταν απίστευτο. Ωραία, εγώ άμα να την πέσω σε κάποια. Να σε ρωτήσω εγώ, γιατί δεν κατάλαβα. Πώς με έχεις δει. Την πήρες τώρα. Και τι της είπες, ότι δεν πάει άλλο, δεν προχωράει, δεν τσουλάει. Της είπα, πες που λίγο πώς αισθάνεσαι, γιατί σε βλέπω ότι σου ενοχλημένη, γιατί και εγώ είμαι ενοχλημένη. Να μιλήσουμε σοβαρά, ναι. Ξεκάθαρα. Καταρχάς υπόθηκε το τραγικό, για μένα αυτό είναι τραγικό το οποίο υπόθηκε, το ότι περίμενα να έρθει σαν το Δήμο, ότι περίμενα να έρθει να μου μιλήσει και δεν μου μίλησε κατευθείαν, ενώ είχαμε χωρίς από τον Μπότρουμ, δεν ήρθες κατευθείαν να μου μιλήσει. Πότε μου δόθηκε ο χρόνος εμένα να έρθω να μιλήσω με τη Σοφία. Που μου δόθηκε ο χρόνος, δηλαδή υπόθηκε και ότι με πήρε από το χέρι να πάμε να μιλήσουμε τώρα. Φιλέ. Σε βγάζει λίγο. Υπόθηκε ακόμα σε αυτό. Έλειπε όλη μέρα. Αυτό πίνασε. Τελείως. Χθες δεν την είδε τη Σοφία, έλειπε όλη μέρα. Όχι, ρε. Δεν πρόλαβε. Μετά τραγουδίσαμε. Σήμερα πρόλαβε. Άκουσα με, εγώ δεν έχω δει πιο εξηγημένη συμπεριφορά ανθρώπου από του Μίτσου. Τι λέει, γιατί δεν κάθεται να μου λέει ότι με πήρε από το χέρι να πάμε να μιλήσουμε ενώ μιλάω με τη Σωτηρία και σου λέω, μου λέει η Νίκη, καθώς είναι μαζί και μου λέει κάτι έχει, σε βλέπω. Ναι, είμαι σκεπτικός. Λέω, τι είσαι, δηλαδή, θα το μιλήσουμε. Όχι, λέω, θα πάω να μιλήσω με τη Σοφία. Ναι, και μου το λες και την παίρνω και πάω τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό, γιατί να το παίξει θύμα. Ναι. Ότι με πήρε εκείνη και περίμενε εμένα να σου μιλήσω και έβλεπε ότι δεν ερχόμουν και με πήρε από το χέρι και να πάμε να μιλήσουμε. Εντάξει, μπροστά μου έγινε κιόλα αυτό και το είδα. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείω όμω. Άρα δεν είστε μαζί. Όχι. Δεν είμαστε μαζί. Το έληξε και γεια σας. Στην ουσία το είχε λήξει από τότε που μου είπε στο τηλέφωνο ότι δεν σε βλέπω ερωτικά. Τότε το χρόνο τι τον ήθελε. Ένας Θεός ξέρει. Πάντως, Σοφία μου, είμαστε εμείς εδώ πέρα για να σας στηρίξουμε. Το ξέρω και εγώ, νιώθω τόσο τυχερή που σας έχω. Εγώ σε νιώθω εγώ μία. Ότι δεν έχεις πέσει καθόλου. Έτσι. Είσαι ότι έχεις αρχίσει να ανεβαίνεις. Δεν έπεσες μετά τη συζήτηση και εμένα αυτό με χαροποιεί. Το ότι βγάζεις μια παραπάνω ηρεμία τώρα, γιατί όλο αυτό σε έτρωγε. Ναι. Αυτό συμφωνώ. Θες δηλαδή πρέπει να είσαι που το είπα. Όχι βουρκωμένη. Φαινόταν να τη στάσεις ότι είσαι άβολο, ότι κάτι σε τρώει. Σε τρώει. Ναι. Ενώ τώρα βγάζεις μια γαλήνη και βλέπεις εσύ που πάμε με τον Αναστάση πριν. Δες πως κάθεσαι. Ρε, σε μια περίπτωση όπως είναι η Έμιλη που έχει ένα παιδί. Ναι. Χωρισμένη, τέλος πάντων. Δεν με νοιάζει. Θα ήταν πιθανό. Αν μ' άρεσε, ναι. Θα ήταν σοβαρό. Ναι, δεν θα είχα θέμα, ρε παιδιά. Τώρα τι να λέμε. Εσύ, Νίκο. Όχι. Δεν θα μπορούσε. Θα σε. Ο Νίκο, δεν θα μπορούσε. Γιατί όχι. Για πάρα πολλού λόγου. Σκέψου αυτό ο άνθρωπο να κάνει 10 παιδιά. Δηλαδή τι όχι. Θα καταστραφεί ο κόσμο. Όχι, θα κάνω και δικά μου παιδιά, θα υιοθετήσω κιόλα. Δεν έχω θέμα με ξένα παιδιά.
Πάτω, το ίδιο δεν είναι. Ξένο παιδί είναι και αυτό. Γιατί όχι. Εντάξει, είναι άποψή του, φίλε. Αφού είναι μα όχι, δεν το, γιατί όχι, δεν το ρωτάω κάτι. Γιατί θέλω δεν να το βγαίνει, δεν το βγαίνει, δεν θα το νιώθει δικό του το παιδί. Α το πω ένα από μένα, δεν μου βγαίνει επειδή άρχισα να λύω αυτή την άποψη. Ωραία. Και εμένα για να μου βγει θα έπρεπε να μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα να μου βγει. Ναι, πρέπει να. Αυτό. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Και άμα δεν έρθει αυτό που έλεγε εσύ, άμα δεν έρθει και η μπόρα και όλο αυτό, δεν θα βγει και ο ήλιο. Ακριβώς. Οπότε, και δεν γίνεται όλα να... Αν σου πάνε όλα τέλεια στη ζωή, θα βαρεθείς. Ναι. Θέλεις και τη στεναχώρια σου, θέλεις και τη χαρά σου. Και πάντα μετά από στεναχώρια έρχεται μεγαλύτερη. Μα γι' αυτό χαρά. Και εγώ τώρα είμαι πλέον έτσι, γιατί παλιά δεν ήμουν έτσι. Παλιά ήταν η μπόρα, τώρα είναι το ουράνιο τόξο που έχει βγει. Ναι, αυτό. Έτσι νιώθω. Αυτό. Και πολλές φορές όταν είμαστε στα μαύρα μας, νιώθουμε ότι δεν θα βγει το ουράνιο τόξο. Ναι. Το νιώθουμε, αλλά πάντα έρχεται. Και όταν. Όχι, εγώ sorry. Και όταν, ας πούμε, τώρα ξέχασα τι θέλω να πω, Είπες για το ουράνιο τόξο ότι νομίζουμε ότι μπορεί και να μην βγει ποτέ. Ναι, αυτό όταν είσαι στις μαύρες σου, αλλά πάντα δικαιώνεσαι. Όταν ξέρεις ότι έχεις συμπεριφερθεί με τον καλύτερο τρόπο σε όλες τις καταστάσεις, τότε θα έρθει δικαίωση. Πάντα έρθει. Μπράβο. Είναι τυχερό το παιδάκι σου. Ευχαριστώ. Φουλ. Φουλ. Ευχαριστώ. Έτσι και χαίρομαι που είναι έτσι οι νέες μαμάδες. Γιατί είναι πολλές νέες μαμάδες που το χάνουν για μένα, δυστυχώς, αρκετά τελευταία χρόνια. Και είναι ο λόγος που με αγχώνει. Είσαι πρότυπο. Με όσο έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, ε? Τσολιά μας. Τι λέει. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Πώς πάει, αδελφέ? Μια χαρά. Γιώργος. Πρόδρομος, χάρηκα. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα. Γεια σου, Τζέισον. Τζέισον. Πρόδρομος. Νίκος. Χάρηκα. Γεια σου, ρε πρόδρομε. Δήμος. Ναι. Χάρηκα. Χάρηκα, γύρω. Καλώς ήλθες. Κύριος Αναστάσης, κύριος Αναστάσης, τι κάνετε? Κύριος Αναστάσης. Γεια, παίζει κύριο. Παίζει με τον πρόεδρο. Πρόδρομος λένε. Καταρχάς πρόδρομε λένε, παιδιά. Πρόδρομε. Δεν το καταλάβαμε. Κάθε φορά που θα μπαίνουμε εδώ, κάνουμε λίγο μια σκέψη εδώ στο... Είναι ο Γκουρού Κόρκας. Ο Γκουρού Κόρκας. Και τι ακριβώς κάνουμε εδώ πέρα, είναι... Τίποτα, κάτι από μέσα σου, λες να πάει καλά η μέρα. Μια προσευχή να πάει καλά η μέρα. Δεν τον αγνοείς δηλαδή. Εδώ πέρα καθόμαστε, πού καθόμαστε? Έλα να σου δείξω. Γενικά μουσικές καρέκλες, όπου θες κάθεσαι... Βάλ την κάπου αυτή, να βάλ την αγή. Εμένα στην αρχή, κοίτα, με έκανε στο μνήμα εκεί. Μετά ανέβηκα. Γιατί σε έχουν έτσι να παίξω? Δεν ξέρω, ρε μπράδερ. Απ' έξω. Τι απ' έξω, ρε τελευταίωταν έχω. Στην αρχή μου είχαν στο μνήμα. Δηλαδή έβλεπα τη φωτογραφία. Από κάτω πήγε πάνω. Μήπως είχε γυρίσει εσύ από εκεί. Φοβάμαι που δεν ανέβει στη σκάλα. Αλλά. Πάμε ένα χειροκρότημα. Κωνσταντινάκη. Καλώς. Μάντρισα, είδε. Είσαι στον ήλιο. Ναι. Αλήθεια, Άννατε, πού πήγατε? Πήγαμε... Πες τα όλα. Βόλτα. Να καθίσει το κόρη. Καθίσει, γιατί μόνοι δεν κάνετε, πού πήγατε? Πήγαμε για περπάτημα στο πάρκο με αυτά. Τέλειο, ωραίο, ωραία. Τουλάχιστον είναι χοντρό καπούλι. Για τρέξουμε να σε πάει κανείς. Ισχύει, όντως. Έπρεπε να είχα προσέξει τι είχα πει. Τέλος πάντων, μετά καθίσαμε σε ένα παγκάκι. Οκ. Φάγατε παγωτό? Όχι, δεν φάγω παγωτό, αλλά ήπια σοκολάτα, ήπια έναν καφέ. Τα είπαμε γενικά. Φαίνεται καλό παιδί, έχει χιούμορ κιόλα. Ωραία. Ένιωσα και άνετα κιόλα. Αυτό βέβαια είχε άγχο. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν χειρότερα από εμένα. Φαντάσου. Ναι. Έπρεπε να βρούμε κάποιον με περισσότερο άγχο για να χαλαρώσει εσύ. Εκεί πραγματικά ένιωθα και συνήθισα γενικά με όλο αυτό το κλίμα και. Και λέω, τελικά τίποτα δεν είναι. Είδες. Ναι. Δεν το περίμενα πάντως έτσι να αλλάξει τόσο πολύ όλο αυτό. Το λέγαμε. Ναι. Αλλά γενικά προφανώς θα δείξει. Καλά, εννοείται. Αν υπάρχουν κοινά γενικά. Καλά, πώς το είδες εσύ, ναι. Κοινά. Όχι. Όχι, δεν είδα κάτι ακόμα. Είδες κάτι που να μη σου άρεσε? Που να μη μου άρεσε. Αρχικά μου είπε ότι τα αρνητικά του είναι ο εγωισμός. Βασικά έχει εγωισμό. Εν μεταξύ, πρώτα λέει ότι έχει πολλά red flag. Οπότε. Α, αυτό. Έχει. Έτσι μου είπε. Σας το είπα εγώ. Δεν ξεκινάει. Τα red flag είναι υποκειμενικά. Ναι. Αυτό μου είπε. Μην τα δικαιολογούμε όλα, Νίκη. Είναι υποκειμενικά, είπα. Μετά όμως δεν ο Νίκος είναι να πονεμίζει. Είναι ο Νίκος δεν έλατε. Εντάξει. Σε αυτό συμφωνώ. Είναι ένα χώρο. Στον εαυτό του σχολεί σε μένα. Εντάξει τώρα. Ήταν μην τα δικαιολογούμε όλα στην ίδια. Έλα τώρα. Κοίτα, ήταν χαμογελαστό, γενικά γελούσε. Ήταν ευχάριστο όλο αυτό. Ερατεύτηκα. Εντάξει. Γι' αυτό κοιτάω την κλικέ. Εγώ σίγουρα γενικά θα ήταν το χρόνο μου να ερωτηθώ. Γι' αυτό. Λοιπόν, πρόεδρος και αρχηγός.
Και παραδίδω δύο. Έχουμε... Πρέπει να κάνουμε και τους ήχους, ρε. Θα δεις λοιπόν, να το εξηγήσω λίγο τι είναι εμείς. Πρέπει να πάρεις μία υπόσχεση και έναν όρκο. Ναι. Η υπόσχεση είναι μια υπόσχεση σε όλους. Ε. Δεν υπάρχει περίπτωση να την πέσω στην κοπέλα σου. Αλλά όταν το βγάλαμε, υπήρχαν. Τώρα δεν υπάρχει. Αυτή η τελετή που κάνουμε νομίζω ξεκίνησε με τον ερχομό το δικό μου και τον ναό του Κόρκα που λένε οι άλλοι. Που με το που περνάμε από το σαλόνι στον κήπο, περνάνε στο ναό μου. Και εκεί πέρα γίνονται οι τελετές μοίησης των νέων παιχτών που δίνουν κάποιο όρκο. Εντάξει, κάνουμε χαβαλέ. Οπότε ας την υπόσχεση. Ωραία. Πρέπει να ορκιστείς ότι θα φύγεις ερωτευμένος από το Power of Love. Ναι. Ότι θα φύγω ερωτευμένος από το Power of Love. Ναι. Ναι. Είναι ο όρκος που πρέπει να πάρεις. Να ξεκινήσουμε. Θέλω μαθήματα. Πάρ' το εσύ, φίλε. Δεν ξέρω πώς να... Όπως θες, έχουμε εδώ τον γκουρού του έρωτα. Να κάνω λίγο το τέτοιο, το τελετουργικό. Καλώς ήρθατε. Επαναλάμβανε μετά. Θα καθίσω να κάνω. Τουλάχιστον να κάνω τέτοιο. Άκου τον πρόεδρο. Κάνε όλα σου τα ρούχα. Νιώσε τα vibes. Μπες στα νερά. Ορκίζεσαι ότι δεν θα τα ρίξει σε κάποια. Όταν νιώσω άσχημο, σε γυναίκα δεν θα κάνουμε. Και έχω πιστεί. Το νιώθω πάρα πολύ έντονα. Το ψαλίδι για την ντούφα που θα του κόψουμε. Αλήθεια. Ποιο τι, την ντούφα. Το κόβουμε κιόλα. Δεν έχει. Δεν το βλέπει ότι μου πήραν εδώ μια ντούφα. Από τη μέση. Μου πήρε μια ντούφα και την βάλανε την κάψανε. Ναι, ρε. Είναι όλη την ντούφα. Αυτή είναι η φωτιά. Έλα πάμε, Μάγκε, πάμε. Έλα πάμε. Πρόδρομε, πείτε μου. Ορκίσου. Ορκίζομαι. Ότι δεν θα τα ρίξεις σε καμία κοπέλα εξημών. Ότι δεν θα κλέψει. Ότι δεν θα κλέψει καμία κοπέλα πάρα. Ορκίζομαι ότι δεν θα πάρω κανενός κοπέλα. Ωραία, ωραία, ωραία. Ο Μάξιος. Για λίγο γονάτισε, γονάτισε. Ένα κλι, μπράβο, πρόδρομε. Θέλω να μου πεις τι νιώθεις τώρα μετά το ραντεβού. Ναι, πώς είσαι. Σ' αγαπώ, αυτό πήγα να πω. Αλήθεια. Ότι το βαθμολόγησε με 9 στα 10 πριν πάει, ότι είναι χαρούμενη 9 στα 10, με τι ποσοστό γύρισες. Θα πω πάλι 9 στα 10. Α, έπεσε μέσα δηλαδή. Με ξενέρωσες. Ναι. Γιατί έβγαλες ένα βαθμό. Να μην πω πολλά. 8,9 ή 9,1. Να μην πω πολλά και λέει 9 στα 10. Ναι, μην πω πολλά. 8,9 ή 9,1. Από, λοιπόν, 8,9. 8,9 μου είπες. Υψηλή βαθμολογία. Ναι. Ναι, αλλά έπεσε. Εγώ τσιπέ έφυγε για να μην πει πολλά, είναι ναι, και ναι, να μην φανεί κάτι το... Τι με φανεί ρε κοπέο, μια βόλτα στην Κωνσταντινόπολη. Είσαι ενθουσιασμένη, είσαι ενθουσιασμένη. Τα Στέφανα τα έχουμε είδες τη θάλασσα μέσα στα μάτια. Παιδιά, πώς τις έχουν έρθει έτσι τα πράγματα, πραγματικά. Είσαι τουλάχιστον τυχερή, κορίτσι. Ναι, είσαι εξάστρο. Είναι μια γνωριμία, γι' αυτό. Είναι μια γνωριμία, ήρθες, πήγες Bodrum, γύρτες, τσούρνα γόρι, εγώ είμαι εδώ από την πρώτη μέρα. Ζωράφα μείνει η Νίκη, δηλαδή. Αφού πάρετε τη φωτογραφία από εκεί. Α, γι' αυτό η Νίκη. Από τα άξερα. Πείτε μου, τι έγινε. Καταρχήν, εσύ με τη Σοφία. Λοιπόν, άκουσέ με. Ο Τζέισον, να σου πω. Ο Τζέισον ήταν στην αρχή με την κλητιέρια. Ναι. Μετά από μια. Αφού την ήταν αφοδέσμη, τη δίνει τα παπούτσια στο χέρι. Αυτό ήταν με τη Σοφία. Μετά την Καπαδοκία, τη έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Οπότε. Το ξεφτιλίζω. Όχι, τα λέει. Τα λέει. Είναι η πραγματικότητα. Τα λέει. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι το πιο κοντά σε ζευγάρι. Μα μας κάνει να ακούμε. Ο πρόεδρος με την κλικερία. Ναι, ο πρόεδρος με την κλικερία. Και εγώ με τη σωτηρία ή ο Νίκος με τη σωτηρία. Εσύ έχω ακούσει. Άσε που σε λέω εγώ να πω. Εγώ βλέπω μπροστά. Παιδιά, έχω μείνει έκπληκτος. Τι έγινε με τη Μαρτίνα. Γενικά επίσης να. Εντάξει, θα τη βλέπει εδώ πέρα. Πάμε κι εγώ περιληπτικό σε πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει, επειδή είχε ένα πολύ δυναμικό χαρακτήρα η κοπέλα, τώρα επειδή δεν είναι σωστό να μιλάμε, γιατί είναι, έχει φύγει η κοπέλα. Ναι. Και καλή τη φορά να, είναι, να περνάει τέλεια η κοπέλα. Δεν ταιριάξαμε. Υπήρξαν ορισμένα μικροπεριστατικά τα οποία δημιούργησαν κάποιες πλοκές. Έφυγε η κοπέλα, ψηφίσαμε να φύγει. Δεν υπάρχει αυτό, δεν σε απασχολεί. Δηλαδή από την έννοια ότι εσύ από εδώ και πέρα ξεκινά τάμπουλα ράζα. Εδώ ο φίλος ήρεμος. Εδώ... Απόλυτος. Και με την καλή και με την κακή. Κυρίως και με τα δύο. Ναι. Εδώ ο φίλος
Ευδιάθετος. Γιατί γενικά. Δεν είναι, έχω δεν δει είναι... κιόλας ότι με όλους τους καλοπιάζει με τον καλό, με τον καλό τρόπο. Όχι, αν δεν ήταν ο Δήμος εδώ, θα είχε γίνει ζούγκλα. Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνεις. Αν δεν ήταν ο Δήμος εδώ. Όχι, και ο Αναστάσης. Ο Αναστάσης είναι πιο ήσυχος. Δεν θα σου επιβληθεί. Θα σου αφήσει να το κάνει. Ο Δήμος θα λέει με ωραίο τρόπο. Σε προστατεύει. Είναι κανένα που κρατάει το χαλινάρι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Δεν ήθελα να με κάνει χωρίς το Δήμο εδώ πέρα ζούγκλα. Πού σε ξέρω τώρα εγώ εσένα. Δεν θέλω να τον αποπάρω. Κι εγώ νομίζω σε. YouTuber δεν είσαι. Κάνεις κάτι βιντεάκι στο YouTube. Ναι. Εγώ νομίζω από αλλού. Θεσσαλονίκη. Ναι. Πού βγαίνεις βράδια. Λέγε. Και βγαίνετε κυνήγοντας τα ξαδέρφια. Τα βράδια. Γενικά στα Λαδάδικα. Γίνω γενικά στα κλαμπ. Μπορεί από εκεί. Κάτι μου θυμίζεις. Λέω. Λες. Περίμενε, κάτσε. Έχεις και μια αδερφή. Ναι. Που έχουμε ρίξει χορούς. Έχουμε ρίξει τζέρτζελα. Μίτσο, μετά το χωρισμό σου μπορώ να μιλάω με τη Σοφία. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ. Πώς νιώθω που είμαι εδώ. Παιδιά, είναι απίστευτο. Καταρχήν σας βλέπω όλους από την τηλεόραση, είμαι θαυμαστής. Κλαίω. Πέρα από τέτοια είμαι και θαυμαστής, να ξέρετε. Επίσης, θέλω να πω κάτι για το σπίτι. Παιδιά, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, καταρχήν. Θέλω όντως να το δω. Έλα, Νίκη. Νίκ. Δείξ' το. Μα κάθεται το μαζί. Λοιπόν, έλα. Εδώ πέρα είναι κήπος. Το νησί. Το νησί. Μύκονος. Μύκονος. Και από εδώ είναι η πισίνα που γίνεται τον καλά. Έλα εδώ. Οκ. Πω, πω, τι τους περιμένει και σήμερα. Τι με περιμένει και εμένα δηλαδή, εδώ που τα λέμε, να πάρω τη θέση μου και να σας πω ότι τα παιδιά σήμερα θα παίξουν. Σε αυτό το σπίτι των αγοριών θα φιλοξενήσουμε και τα κορίτσια και τα αγόρια για να παίξουμε το καταπληκτικό παιχνίδι που τόσο πολύ λατρεύουμε όλοι να παίζουμε στις παρέες μας και μας φέρνει πιο κοντά και καταλαβαίνουμε δε και αν ταιριάζουμε, αν έχουμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Και είναι το πες το αλλιώς. Για να υποδεχτώ πρώτα τα κορίτσια μου. Κορίτσια, ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς σας φάνηκε ο πρόδρομος, τώρα που τον έχετε ζήσει και λίγο καλύτερα. Κωνσταντίνα μου, πώς πέρασες. Ωραία, μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία, ωραίο. Ας πούμε, μέτρια ωραία ή ωραία. Ωραία, εντάξει. Εγώ εντωμεταξύ μη δώσα περισσότερο, φαντάσου. Μη μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Όντως, ένιωσα άνετα. Δηλαδή, εσύ ένιωσες άνετα. Ναι, και μετά και εκείνος ένιωσε άνετα, από ό,τι κατάλαβα. Άρα νιώσατε και οι δύο άνετα, αυτό είναι μόνο ωραία νέα που μου λες. Ναι, αυτή τη στιγμή. Ωραία ήταν. Χαίρομαι γιατί έχει γελάσει και κάπως το χιλάκι σου και μπορεί τώρα που απελευθερώθηκες με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σε απελευθέρωσε ο πρόδρομος, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως καταλαβαίνουμε, από εδώ και πέρα θα είσαι και πιο ανοιχτή γενικότερα. Ναι, το έχω παρατηρήσει, όντως. Ήδη δηλαδή μετά το ραντεβού έχει αρχίσει και μιλάει περισσότερο, σας λέει και σας διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Περιέγραψε με λεπτομέρειες αρκετή ώρα, χωρίς πολλές ερωτήσεις. Ναι, ναι. Τι γίνεται! Άλλη Κωνσταντίνα! Θες να σου πω κάτι? Ναι. Αυτό είναι το The Power of Love. Δηλαδή η δύναμη της αγάπης. Για πάμε να δούμε. Φουαγόρια, ελάτε παρακαλώ πολύ! Νίκο, όλα καλά, είσαι εντάξει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Αυτό που έχεις το έχει προκαλέσει το κορίτσι που δεν κάνει γυμναστική. Το κορίτσι με τις πέρλες στο λαιμό. Το κορίτσι με το παοξίδι κοντίσιμο. Δεν ξέρω, η σωτηρία. Κατά κάποιον τρόπο ναι. Μάλιστα. Είναι η γνωστή μιλόγκα. Εδώ θα χορεύετε 2-2, διάφορους χορούς όπως τσατσά, πασοντόμπλε. Πλάκα κάνεις, ναι, κάνω πλάκα. Αλλά προς το παρόν, δεν ξέρω γιατί μπορεί να μου ήρθε τώρα που μου ήρθε η ιδέα. Γιατί να μην κάνουμε και ένα διαγωνισμό χορού. Δεν κατάλαβα. Γιατί να κάνουμε, ας πούμε, μόνο διαγωνισμό
τραγουδιού. Αλλιώς θα έρχονται όλοι σαν τον Νίκο. Γιατί να πω, θα τελειώσουν οι πέτρες. Μας πετάξαν όλες το τραγούδι. Μετά δεν θα έχει τον Νίκο. Ήσασταν καταπληκτικοί στο τραγούδι. Δεν ήταν ρε κορίτσια, πείτε. Ναι, μια χαρά. Ήταν καλή. Πάρα πολύ καλή. Εδώ χρειαζόταν τώρα μεγαλύτερος ενθουσιασμός. Ήτανε τέλειο, ήτανε καλή. Καταπληκτική, μπράβο. Για πράγμα. Πάμε λίγο. Σήμερα θα παίξουμε το διάσημο παιχνίδι που μας δείχνει πόσο καλά μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον, πόσο κοινούς κώδικες έχουμε με κάποιον και πόσο ένα ζευγάρι μπορεί να επιτύχει τα πάντα. Το πες το αλλιώς. Ακούστε να δείτε τι θα κάνουμε. Εσείς είστε 6. Τα αγόρια όμως είναι 7. Εσείς θα πρέπει να διαλέξετε το ζευγάρι σας και να ξέρετε ότι αυτή η επιλογή σημαίνει 2-3 πράγματα. Βασικά ένα, ότι αυτόν που θα διαλέξετε αν νικήσετε θα είναι και αυτός με τον οποίο θα πάρετε το έπαθλο δωράκι σας. Άρα, το ραντεβού αυτό που θα έχετε, θα πρέπει να το ζήσετε με αυτόν που θα επιλέξετε για να παίξετε σήμερα. Το έχουμε? Εσάς δεν σας αφορά, θα σας επιλέξουν. Εσείς, λοιπόν, θα επιλέξετε, κάθε μία ένα διαφορετικό αγόρι, όπως καταλαβαίνετε. Και κάποιος θα είναι σόλο, δεν θα παίξει, γιατί είστε 6 και είναι 7. Λοιπόν, οι όροι του παιχνιδιού, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ γνωστοί. Εδώ υπάρχουν κάποιες κάρτες. Στις κάρτες υπάρχουν κάποιες λέξεις. Θα πρέπει ο ένας το κορίτσι να εξηγεί στο αγόρι που έχει επιλέξει τη λέξη που βλέπει γραμμένη, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί τις λέξεις που είναι γραμμένες στο κάτω μέρος από τη λέξη την οποία πρέπει να περιγράψει και βέβαια χωρίς να χρησιμοποιεί και παράγωγα της λέξης. Τα ξέρουμε αυτά, είναι γνωστά, εντάξει. Μπορείτε κατά τη διάρκεια του 1,5 λεπτού που έχετε στη διάθεσή σας να πείτε 2 φορές πάσο. Όχι περισσότερες. Όποιο ζευγάρι βρει τις περισσότερες λέξεις, αυτό και θα κερδίσει και θα πάει ραντεβού. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, κορίτσια, καταρχήν. Καταρχάς να κάνετε την επιλογή του αγοριού που θέλετε. Θα ξεκινήσουμε και με εσάς το παιχνίδι και μετά θα έρθει και η δική σας σειρά να εξηγείτε στα κορίτσια. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, εγώ πήγαινα ΕΠΑΛ. Άρα. Ταξίδευες. Ναι, όταν. ΕΠΑΛ, παιδί μου, όχι στο νερό! Όχι στο νερό! Βρήκε το ευαίσθητο σημείο μου, άρα βρήκε το. G-spot. Το. Πού πα για να γίνει καλά. Πού πα για να γίνει καλά. Πού πάω. Δεν ξέρω, πού πα. Με λίγο πού πα. Για ψώνια. Ποιο θα σε κάνει καλά. Ποιο. Ποιο θα σε κάνει καλά. Ποιο θα σε κάνει καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Νίκη. Με τον Τζέισον. Εσύ διαλέγεις τον Τζέισον. Έπιασε τόπο η καντάδα όπως βλέπω. Κωνσταντίνα. Εσένα. 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 Είναι ο πρόδρομος που βγήκατε μαζί ραντεβού. Ναι. Α, ωραία. Σοφία. Θα πάρω τον Γιώργο. Δεν το περίμενα. Αλήθεια. Δεν το περίμενα. Γλυκερία. Αναστάς. Αυτό δεν το περίμενα, ναι, γλυκερία. Εν τω μεταξύ, γλυκερία, έχεις πάρει το πουλέν των παιχνιδιών. Ναι, θα κερδίσεις σίγουρα. Δηλαδή, ξεκινάς με πλεονέκτημα πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν έχει αφήσει νίκη για νίκη. Δηλαδή, έχεις τρεις μονάδες, είναι μπροστά είσαι από εμάς. Σωτηρία. Νίκο. Είσαι καλός στο παιχνίδι αυτό. Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Άστον τώρα. Να τύχει καμία κυπριακή λέξη όμως. Δεν σε βλέπω για ραντεβού. Λοιπόν, και κλείνουμε με εσένα, Έμιλη μου. Οι απολογές είναι Δήμος και Δημήτρης. Δήμος και Δημήτρης. Ωραία, θα πω το Δήμο, γιατί με το Δημήτρη έχω ξαναβγεί. Αυτό που το πας. Χτες το Δημήτρη, σήμερα το Δήμο. Μιλάμε εδώ, ε. Δημήτρη. Είναι η πρώτη φορά που... Δεν είναι πρώτο σε κάτι. Δεν είσαι πρώτο σε κάτι και δεν σε έχει επιλέξει και καμιά ψυχή. Εντάξει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Πάλι τη διαφορά κάνει αυτός άνθρωπος. Ισχύει, με τον έναν τον άλλο. Πάλι τη διαφορά κάνεις. Μάλιστα. Δεν θα μπω τώρα σε αυτά τα μονοπάτια, γιατί θέλω πάρα πολύ να παίξουμε και κάποιος να κερδίσει και να γελάσουμε και όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα πω. Άλλη μία φορά ότι έχετε 1,5 λεπτό στη διάθεσή σας, πρέπει να βρείτε όσες περισσότερες λέξεις
μπορείτε με το τέρι σας για να κερδίσετε αυτό το καταπληκτικό ραντεβού. Νίκη, σε κοιτάω γιατί ξεκινάς πρώτη. Έχεις το 1,5 αυτό λεπτό την ευκαιρία να πεις πάσο δύο φορές μόνο. Δεν λέτε τις από κάτω λέξεις, δεν λέτε και παράγωγα. Ωραία. Παρακαλώ, Νίκη. 3, 2, 1, πάμε. Δίνουνε συνέχεια γράμμα. Μπαίνει μέσα σε... Έλα, το έκανε, το έκαψες. Τι! Α, με το στάμπιλο, τι κάνουμε. Υπογραμμίζω. Πετάμε... Την τζίχλα, πού πήγε και την πέταξε. Στον κάδο, σκουπίδια. Ναι, για να ξαναγίνει κάτι μετά αυτή. Ένα κύκλωση, τι. Τέλεια. Δύο σωστά. Τι είναι η Δευτέρα, μέρα. Η Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μέρες, ημέρα. Παρασκευή. Τι είναι αυτές οι πέντε μέρες. Η εβδομάδα. Όχι. Η καθημερινότητα, η ρουτίνα. Τι κάνουμε εμείς εδώ, ερχόμαστε, κάνουμε τους κλόουν. Τι κάνουμε εδώ εμείς. Γύρισμα, γυρνάμε, ταινία. Και πληρώνεσαι γι' αυτό, άρα. Δουλειά, εργασία. Ωραία. Δουλεύω. Η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη. Εργάσιμη. Τι. Τι, εργάσιμη μέρα. Μπράβο. Α, έχει δύο λέξεις, δεν το ήξερα. Πεθαίνεις, σε θαύουν, τι βρίσκουνε. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι βρίσκουνε μετά. Το πτώμα, κόμμα. Άμα σκάψουν. Σκελετό. Ο σκελετός. Ωραία. Άλλο ένα σωστό. Δεν έχω την όρασή μου. Τι είμαι. Τυφλή. Άντρας. Τυφλός. Ωραία. Ανοίγω το στόμα μου, κάθετρες και λίγο εδώ πέρα. Γιατί... Ο πελετιέ. Όχι. Έχω κουραστεί. Και τι κάνω όταν ανοίγω το στόμα. Βρίζω. Φωνάζω. Όταν είμαι κουρασμένη. Αυτό το κάνω και τώρα. Σταμάτα, ρε. Τέλος χρόνου, τέλος χρόνου. Έλα, το πιάσε αυτό. Το δίνω, το δίνω. Αφού το είπα, χάσμου. Μπράβο, παιδιά. Πήγατε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Όχι πάρα πολύ καλά. Πέντε. Όχι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπορούσαμε καλύτερα. Δεν το πιάσε. Όχι, ρε. Τι όχι, ρε, μπρο. Κάτω, ρε. Μία ποινή στο Γιώργο, μείον ένα στη δικιά του διάδο, πετάχτηκε. Γιατί πετάχτηκε. Μην πετιέσαι. 3, 2, 1, πάμε. Έλα, Κωνσταντίνα, δώσ' το. Θες να πάμε να πάσω, μπορεί να σε δυσκολεύει αυτή. Ναι, ένα πάσο. Ωραία. Όχι, αλμυρό. Γλυκό. Το αλμυρό δεν είναι, ναι, το έχει, ναι. Έλα, πάμε εδώ. Πάσο, δεύτερο πάσο, πάμε. Να πω αυτό. Όχι. Δεν μπορώ να το πω. Μπορείς, μπορείς. Όχι, δεν μπορώ να το, σίγουρα δεν μπορώ. Όχι, μπορείς. Κόψτε τη λέξη στα δύο. Όχι, μην την κόψτε στα δύο. Κόψτε στη μισή, την πρώτη. Πες κάτι που θα μπορούσε να είναι αυτό. Η πέτα τις κάρτες και πες τέλος. Πες λάθος για να το κάψεις και πήγαινε στην επόμενη. Αφού έχει πει δύο πάσους. Έχει κάνει δύο πάσους. Για το κάψι. Το λάθος δεν μετράει για πάσους. Δεν ξέρω, εγώ είπα δεν είμαι καλή σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πειράζει, κάνε μία προσπάθεια. Δεν μπορώ. Τι είναι αυτό που δεν έχει να κάνει με αυτά. Κάτι άλλο. Παίζει η Κατερίνα με την τέτοια τώρα, δεν παίζουν. Πρόδρομο έχει καλά. Δεν μπορώ. Έλα, μπορείς. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Μήπως και τελείωσε και ο χρόνος. Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να την εξηγήσω σίγουρα αυτή τη λέξη. Την ξέρεις όμως. Ναι, αλλά δεν μπορώ να την εξηγήσω. Κάψτε, πες τη λέξη που απαγορεύεται και κάψτε να πάτε σε άλλο. Έχει πάρει δύο πάσο, δεν μπορεί να κάψει λέξη. Λοιπόν, πάμε, δεν πειράζει παιδιά, μπράβο. Την εξηγήσω αυτή τη λέξη. Μάλιστα. Τα βρήκες όλα, φίλε. Εσύ είσαι καλή σε αυτό το παιχνίδι, Σοφία. Όχι, δεν το έχω ξαναπαίξει. Και σε θέλω ζωηρή, με δυνατή φωνούλα. Να σ' ακούω. Κάντε να δούμε. 3, 2, 1, φύγαμε. Το φοράς είναι κάτι σαν αυτό που φοράει ο Πελετιέ, αλλά στη γυναίκα. Shorts. Φούστα. Όχι, όχι. Φούστα. Όχι, όχι, είναι στο πόδι. Σανδάλι. Μπράβο, σανδάλι. Ωραία. Ένα σωστό. Thriller. Τι νιώθεις με το thriller. Πόβο. Μπράβο. Λοιπόν. Ο φόβος. Άντε, ωραία. Πάρω σωστό, ναι. Οκ. Okay. Τι έχει όλο το πλατό εδώ πέρα. Φώτα. Λίγο κάμερες, διαφορετικά. Αλλιώς. Φωτισμό. Φωτιστικά προβολής. Δίπλα από το κρεβάτι. Πορτατίφ. Όχι. Πάσο. Όταν... στα μαγαζιά. περίμενε. Πάει. Πάει. Α, πάμε άλλο. Πάλι. Λοιπόν, αυτό που σου λέω το καταλαβαίνεις. Τι είμαι εγώ. Κατανοώ. Δάσκαλος. Όχι, όχι. Έχω... Μεταδοτικότητα. Ο... Μεταδοτικός. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Θα με τρελάτε σήμερα εσύ. Μην νομίζεις. Ωραία. Πάσο. γρήγορα. Είσαι χαζός. Ηλίθιος. Όχι, αλλιώς.
Βλάκας. Αλλιώς. Έχει να κάνει και με τα σπίτια. Τέλος χρόνου. Τούβλο. Τούβλο. Τρεις. Ό,τι μπορώ. Καλά τα πήγαμε. Καλά ήταν. Στο μεταδοτικό, μπράβο. Πρώτον, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή. Και δεύτερον, μπορεί αυτός ο άνδρας πραγματικά να σε πάει στην κορυφή, νιώθω. Σε όλα τα σημεία. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό mood. Ταυτίζομαι πάντα με τις εκφράσεις και τις τοποθετήσεις σου. Αισιοδοξούμε ότι θα τα πάμε καλά. Αλλά ακόμα και δεν τα πάμε καλά, όποιος χάνει τα παιχνίδια, κερδίζει την αγάπη. Ενίοτε. Και είναι η στιγμή που λιποθυμώ και πέφτω πάνω σου και με κρατάς εσύ. Δεν έχεις ξαναπαίξει εσύ. Τώρα, άρα, ακούστε πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή και για τους δύο. Ναι. Αυτό τώρα μου ήρθε, έχω μία έκλαμψη. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά και για τους δύο. Ω, η πρώτη μας φορά. Η πρώτη μας φορά. Τέλειο, τέλειο. Κρατάω, ναι. Λοιπόν. Τρία. Ωραία. Δύο. Ένα, φύγαμε. Λοιπόν, αυτό λέω, έτσι. Ναι, ναι. Όταν βγαίνουμε έξω, στα χωριά μας φωνάζουν από τα... Από τα σπίτια μας. Όχι από τα σπίτια. Από τα χωριά. Είναι από ένα πολύ μεγάλο το οποίο βγαίνει από μέσα. Είναι ένα πολύ μεγάλο που βγαίνει από μέσα. Κάτι, ένας ήχος. Ένας ήχος και... Άλλο πάσο. Ωραία, πάμε πάσο. Λέω, όχι, πάσο. Δύο λοιπόν, πάσο. Τώρα λέμε στο σπίτι θα φωνάξω τον... Τον οικοδεσπότη. Όχι, για να φτιάξει κάτι. Τον υδραυλικό, τον μηχανικό. Μπράβο, υδραυλικό. Ο υδραυλικός. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να κάνω, να βάλω το κινητό μου για να πάρει μπαταρία και το βάζω που... Ο φορτιστής, η μπρίζα. Μπρίζα, ωραία, τέλεια. Δύο, έλα, ναι. Λοιπόν, όταν είμαστε μικρή ηλικία, πηγαίνουμε σε ένα μέρος για να περάσουμε όμορφα παιδάκια εκεί πέρα. Η κατασκήνωση. Μπράβο. Λέμε ότι εγώ στη ζωή μου θα πάρω ένα πολύ μεγάλο. Ένα πολύ μεγάλο. Ένα πολύ μεγάλο δώρο, αυτοκίνητο. σπίτι. Όχι θυσία. Θα πάρω ένα μεγάλο. Θα πάρω ένα μεγάλο. Τον Νικόλα του τρελού. Εγώ στη ζωή μου θα πάρω ένα πολύ μεγάλο. Θα πάω στο αυτό, ας πούμε. Ωραία, και θα πάω εκεί. Θα πάω ρογλάβ, ρε παιδί μου. Θα πάω. Λέμε, όχι θυσία, θα πάρω ένα πολύ μεγάλο. Τέλος χρόνου. Ρίσκο, πήρε το ρίσκο και σου βγήκε. Έλα, πρόεδρε. Παρακαλώ, μπράβο σα. Μπράβο. Έχουμε τρεις λέξεις για το προεδρικό ζευγάρι. Έχουμε τρεις για το αναπάντεχο ζευγάρι. Έχουμε καμία λέξη για το καινούριο ζευγάρι. Και έχουμε πέντε για το... Αυτό. Αυτό που μπορεί να γίνει. Παρακαλώ πάρα πολύ, σωτηρία μου. Έχεις ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Έχεις ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Όχι. Άρα για σένα είναι η πρώτη σου φορά. Οκ. Okay. Θα το μάθεις, θα σε εκπαιδεύσει σε αυτό η σωτηρία, με λίγα λόγια. Πώς νιώθεις. Θα με εκπαιδεύσεις την πρώτη μου φορά. Ναι. Ανυπομονώ, ας ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Ναι. Τρία, δύο, ένα, φύγαμε σωτηρία. Λοιπόν, εγώ πήγαινα ΕΠΑΛ, άρα... Ταξίδευες. Ναι, όταν... ΕΠΑΛ, παιδί μου, όχι στο ΝΕΠΑΛ! Όχι στο ΝΕΠΑΛ! ΑΝΕΠΑΛ! Γενικό λύκειο. Οι καθηγητές πού μας δίδασαν. Στο σχολείο. Μέσα στην... Τάξη. Ωραία. Έχω μία γατούλα. Έχω μία γάτα. Όταν αρρωσταίνει, πού την πάω. Στο... Πάρτα! Στο Τιβέτ. Την ιάτρο. Την ιάτρος. Ωραία. Άμα την ξέρεις την τέτοια, την Αντωνάκη μου. Την ταινία Αντωνάκη μου. Ναι. Τι έλεγε αυτή, ξέρω εγώ. Πάσο. Τι πάσο. Δεν ήξερα καν. Δεν ήξερα καν την κοπέλα, όχι. Ωραία, άστο. Όταν πίνεις με τους φίλους σου και δεν θυμάσαι τίποτα, μετά την άλλη μέρα τι έχεις. Hangover. Ωραία. Ωραία, σωστό. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου, άρα βρήκες το... G-spot. Το... Όχι! Το... Τι σου έκανα σήμερα, τι σου έκανα. Εντύπωση. Το πουκάμισό σου, τι σου έκανα. Το κούμποσες. Ναι, το... Όχι, είπες πουκάμισο, το έκαψες. Έλα εδώ. Α, ωραία. Είμαι νοσηλεύτρια. Όταν τέλος χρόνου και ήσασταν τόσο καλή. Τόσο καλή.
μεγάλο. Κρίμα! Θα αιτηθώ να πάρετε διπλάσιο χρόνο, γιατί δεν σας ευχαριστηθήκαμε πολύ. Αφού μιλούσαν όλοι! Όντως άκουσες Νεπάλ. Το παιδί δεν ακούει τίποτα. Επάλ, ξέρεις. Επάλ, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω άνθρωπος στην Κύπρο. Επάλ, ναι, ναι. Για άλλη σειρά το Επάλ. Πού να ξέρω, εκεί δεν έχετε Επάλ. Επαγγελματικό λύκειο. Ωραία. Αυτά δεν συμβαίνουν συχνά. Νίκο, όντως ταιριάζεται. Με το 3, με το 2, με το 1, φύγαμε, Έμιλι. Συνήθως, όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι, υπάρχει μια κακιά... Στιγμή. Όχι. Κακιά πεθερά. Μπράβο. Πεθερός. Ωραία. Μπράβο, ένα. Γίνεται στο περιβάλλον όταν πετάμε... Καταστροφή. Κάτω σκουπίδια. Ρύπανση. Αλλιώς. Μόλυνση. Ναι, εγώ. Μολυσμένο. Εγώ. Τι κάνω το περιβάλλον. Συμμολύνεις. Ωραία. Εγώ... Μολύνω. Μπράβο. Λοιπόν, όταν μεγαλώνεις, περιμένεις μια ζωή με τα ένσημα να κάνεις σύνταξη, κάτι. Σύνταξη. Ναι, η σύνταξη. Μεγαλύτερη λέξη. Συνταξιούχος. Όχι, η μεγαλύτερη λέξη. Η συνταξιοδότηση. Μπράβο. Είστε πάμε. Πάρα πολύ δυνατοί. Συνήθως το κάνουν τα ζευγάρια όταν πάνε κάπου έτσι πριβές... σε ξενοδοχεία, κοιτάνε να έχει κάτι μέσα. Τζακούζι. Ναι, αλλιώς. Δερμασάζ. Μπράβο. Τι λες τώρα. Το βάζουν οι γυναίκες, δεν ξέρω αν θα το ξέρεις αυτό έτσι όπως το λέω, στο σώμα τους. Κρέμα. Ναι, και συνήθως αυτές έχουν κάτι από τη θάλασσα μέσα συστατικό. Είναι πολύ καλό για την κυταρίτιδα. Μοιάζει με χορτάρι, χορτάρι, μέσα στη θάλασσα, καμιά φορά κάποιος το πλακτών είναι το χορτάρι, όχι φίλε, αλόι κάτι. Όχι ρε φίλε, ήταν τα φύκια, έπρεπε να το βρεις αυτό, μπράβο. Με πήγε με πέτρες και με τέτοιες, είσαι πολύ δυνατή, αλήθεια το λέω, πολύ δυνατή, μπράβο, μπράβο. Και δεν τον έχεις ξαναδεί έτσι από κοντά το Δήμο και τέτοια διασύνδεση, πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν. Συγχαρητήρια, έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Εσείς έχετε 4, Έμιλι. Εσείς έχετε 3, αλλά 3 που κάνουν για 13. Ας παραδεχτούμε κάποια πράγματα, σωτηρία. Εσείς, προεδρικό ζευγάρι, 3 επίσης, που δεν θα το πίστευε κανένας. Εγώ νόμιζα ότι θα έχετε βρει 72 σε 1,5 λεπτό. Σοφία μου, 3 και εσύ 3. Με τον Γιώργο. Κωνσταντίνα, εγώ δεν πειράζει. Εγώ καλύτερα από όλους. Δεν πειράζει. Και Νίκη, 5. Κάναμε διαφορά. Πολύ καλά. Τώρα θα ξεκινήσουν τα αγόρια. Παίρνω μπροστά μου τις κάρτες των αγοριών. Τα αγόρια εδώ δίπλα μου, τα κορίτσια στην αντίστοιχη θέση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πολύ καλά. Δήμο, είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμος. Καλή επιτυχία, εύχομαι, γιατί κρίνεται ένα ραντεβού τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι η αίσθηση της νίκης μου, ρε. Θέλω να κερδίσω πιο πολύ. Αέρα νικητή να έχεις, αέρα νικητή. Ναι. Πάμε. Με το 3, με το 2, με το 1. Φύγαμε, Δήμο. Φορά συνέχεια ο Γιώργος. Παντόφλες. Όχι, πάνω. Πουκάμισο, ανοίγει. Πάνω. Πάνω, τι φοράει. Πάνω. Α, Γιώργος, καπέλο. Μπράβο. Όταν σε φωνάζω, βασικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι να σε φωνάξω ή με κάποιο μέσο. Πες ένα μέσο που μιλάμε. Α, τηλέφωνο. Ναι, τι κάνω. Σε. Στο τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Σε, όχι. Εσύ λαμβάνεις αυτό. Εγώ, σε. Καλό. Μπράβο. Μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Αν θυμάσαι τέτοιο, κάνω πάρα πολλά. Αχ, τι κάνεις. Το είπε και πριν. Μπέρδεψε με το ΕΠΑΛ ο Πελετιέ πριν. Αχ, το ΕΠΑΛ τι είπε, ότι κάνει τι. Δεν άκουσα, πάμε να έχεις, δεν θυμάμαι. Το κανονίζουμε συνέχεια και φεύγουμε εκτός συνόρων. Πώς λέγεται αυτό. Ταξίδι. Μπράβο. 3 σωστά. Μπόμπος Σφουγγαράκης ζει, που ζει, στο Βυθό. Ναι. Τι άλλο έχει εκεί. Πολλά πράγματα τώρα, τι άλλο έχει. Συνηθισμένο, τι έχει στο Βυθό, τι έχει μέσα στο Βυθό. Φουγγάρι, ψάρια. Το ψάρι. Μπράβο. Και τα φοράω κάτω-κάτω. Παπούτσια. Ναι, μπράβο. Για να πάω ταξίδι παίρνω μαζί μου βαλίτσα, κάτι. Βαλίτσα. Μπράβο. Μπράβο. Καταπληκτική, είστε καταπληκτική. Εκεί 6-6, δηλαδή αν σας αφήναμε πιο πολλή ώρα μαζί θα είχατε κάνει μεγάλο χαμό. Έχασα και πόσο χρόνο δεν κατάλαβα με την πρώτη φορά, με την πρώτη φορά 4 και 6, 10 συγχαρητήρια ζευγάρι. Είστε έτοιμοι. Για πάμε. Με το 3, με το 2, με το 1 φύγαμε. Μπορείς να το υπάρχει μέσα στο σπίτι και κάνεις περίεργες πράξεις αυτό το αντικείμενο πάνω με το αγόρι σου. Κρυβάτι. Ναι, ναι. Όταν αλλιώς αυτή η λέξη... Βρέχει. Ναι. Ή... Βροχή. 2. Άμα πάω να βάλω λεφτά τράπεζα. Στο... Ναι, ο... Τραπεζικός λογαριασμός. Όχι, ο... Αυτός που είναι στην τράπεζα που μου πες, ο... Τραπεζίτης. Ναι, μου τι είναι το τράπεζα. Εντάξει, οκ, ναι. Ωραία, πάμε 3. Καθόμαστε εδώ πέρα, τι είναι εδώ που καθόμαστε. Στο 2. Όχι, εδώ πέρα που καθόμαστε τα αγόρια. Δωμάτιο.
Είναι έξω κήπο και εδώ. Μην δείχνει τρε. Έξω κήπο και τραπεζαρία. Όχι. Σαλόνι. Ναι. Ωραία. Ο Βούδας χρειάζεται από κάτω που του λέμε για να είναι επτάμενος. Τι χρειάζεται να έχει από κάτω για να είναι επτάμενος. Ο Αλαντίν με τι πήγαινε. Χαλί. Ωραία. Μπράβο. Φοβάμαι να σε πάρω. Πού στην αρχή, στο. Φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω. Στο. Τηλέφωνο. Ναι, μπράβο. Έλα, δεν μετράει αυτό. Έλα, πάμε στο επόμενο. Είναι στην Αθήνα κίτρινα. Είναι στην Αθήνα πολλά κίτρινα στο δρόμο. Ταξί. Μπράβο. Ο Μίτσος τι παίζει. Μπάλα. Παλιός. Ποδόσφαιρο. Όχι, εγώ κάνω ποδόσφαιρο. Δεν δείχνει ρε εσύ. Ποδόσφαιρο. Τελείωσε, άλλο. Έλα, εντάξει, τι έχει, τελείωσε ο χρόνος. Μπράβο σας, είστε πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι παντομήμα. Άλλες πάλι. Και γενικά θα τη σκοτώσω αυτή την. Εγώ σου λέω εξ αρχής, το κορίτσι αυτό δεν έπρεπε να έχει μπει εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ποια είσαι. Κλαις, Κωνσταντίνα. Δεν πειράζει, θα το σηκώσει. Αφού καλά λένε τώρα. Από τη στιγμή που μπήκες σε αυτό το παιχνίδι, θα μιλάνε όλοι για σένα. Είναι δεδομένο και έπρεπε να το ξέρει. Ξέρεις ποια είσαι. Ναι. Ξέρεις τι είσαι. Ναι. Τελείως. 3, 2, 1, φύγαμε. Πας για να πάρεις πράγματα και είναι κοντά στο σπίτι σου. Πολύ κοντά. Περίπτερο. Μπράβο. Το φοράνε όλοι οι άντρες. Όχι, φοράω. Την έχασες. Πάμε. Α, πού πας για να γίνεις καλά. Πού πας για να γίνεις καλά. Πού πας για να γίνεις καλά. Πού πάω. Δεν ξέρω, πού πας εσύ. Είναι και κοντά, και κοντά. Για ψώνια. Ποιος θα σε κάνει καλά. Ποιος. Ποιος θα σε κάνει καλά. Ποιος θα σε κάνει καλά. Ο γιατρός, ο γιατρός. Ο γιατρός το είπε, έλα, σωστό, πάμε. Λοιπόν, θες να πάρεις ρούχα. Πού πας. Σε μαγαζί. Αλλιώς. Κατάστημα ρούχων. Το πρώτο. Το πρώτο που είπες. Χωρίς τα ρούχων. Χωρίς τα ρούχων. Το κάτω, έλα το είπες. Κατάστημα. Ωραία. Μπράβο, έλα. Υπάρχουν και καλοκαιρινά, υπάρχουν και χειμερινά. Πηγαίνεις και βλέπεις πράγματα μαζί με το ζευγάρι σου. Τι σε πιάσα. Λοιπόν, ωραία, θα πας για ένα πολύ ωραίο ραντεβού, για να δεις κάτι. Σινεμά. Μπράβο. Μπράβο. Πες πάσο. Πες πάσο, έλα. Τέλος χρόνου, μπράβο σου όμως. Πολύ καλά. Μπράβο, γιατί είχατε έτσι κατακόρυφη εξέλιξη από το 0 στο 4. Συγχαρητήρια, πρόδρομε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες πραγματικά την Κωνσταντίνα να μιλήσει. Γιατί αυτό μας είπε προηγουμένως. Δύο φορές σε μία μέρα. Και αυτό είναι σοκαριστικό επίτευγμα. Θα το πούμε εμείς που ξέρουμε. Καλά τα λέω, Κωνσταντίνα μου. Καλά τα λες. Ναι. Πρόεδρε, έλα. 3, 2, 1, φύγαμε. Είναι το Αθηνών. Πώς λέμε το. Σπουδάζεις στο. Όχι πανεπιστήμιο, όχι. Κολέγιο. Ναι, ναι. Σωστά. Ωραία. Συγγενείς δευτέρου ή τρίτου βαθμού. Ναι. Θεία, νονά, ξαδέρφη. Ναι, ναι, ναι. Ο ξάδερφο. Μπράβο, σωστά. Ναι, ναι. Λέμε. Είναι η Αγία. Τριάδα. Το ιερό μας βιβλίο είναι η Αγία. Γραφή. Το ρήμα. Γράφω. Μπράβο. Δυνατός, ναι. Σωστά. Τι θα κάνουμε όταν θα πάμε στη Μύκονο. Θα πάτε στη Μύκονο. Ναι, τι θα κάνουμε. Χορέψουμε. Τι θα κάνουμε. Εκείνη η περίοδο, πώς λέγεται, είναι η περίοδος των θερινών. Διακοπών. Ναι. Ή... Διακοπή. Μπράβο. Ναι, ή... ναι. Διακοπές. Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Θα κάνουμε το βράδυ εκεί, θα πάμε σε ένα που κόβουν τη τούρτα. Κόβουν τη τούρτα. Τι είναι αυτό που τα κόβουμε τη τούρτα. Είναι η τούρτα. Τι κάνουμε εκεί πέρα, κόβουμε τη τούρτα. Όλοι μαζί. Ευχόμαστε, ναι. Τρώμε τούρτα. Μας έχουν καλέσει σένα. Γενέθλια, πάρτι. Ναι, πάρτι, μπράβο, ωραία. Σωστό κι αυτό. Αν ερωτευτούμε πάρα πολύ και ανέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας. Της εκκλησίας, παντρευόμαστε. Ναι, ναι. Τι κάνει ο κρίμα. Κρίμα, εκεί που σε κόβω τώρα, το παντρεύω. Παντρευόμαστε, είπε. Δεν μπορώ να το πάρω σωστό. Δηλαδή, σε περίπτωση... Αυτό, το είναι αυτό συμβολή... θα ήταν σωστό αν έλεγα... Παντρεύω εγώ εσάς τους δύο. Πώς το σκέφτεσαι. Φαντάζεσαι. Άντε, ευχαριστώ μας και ευχαριστώ αυτή. Καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγατε. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Πήρατε 5. Βρήκατε 5 λέξεις. Ευχαριστώ. Καλά. Τώρα ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε τώρα. Έλα, πάρα έχουμε διασκέδαση τουλάχιστον. Ναι, ναι. Είσαι έτοιμος, Νίκο. Άμα καταφέρει να σου πει λέξη αλήθεια. 3, 2. Ένα, φύγαμε.
Θέλω να σου τον εσωτερικό σου κόσμο. Να μπεις. Μπαίνω. Διαφορετικά. Είσαι έρχομαι. Διαφορετικά. Συνώνυμο. Έρχομαι. Τι λες, έρχομαι. Δεν καταλαβαίνω. Μπαίνω. Δες με. Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Όχι. Θέλω να σου ανοίξω. Όχι. Έλα. Πάμε. Άλλη λέξη. Θέλω να σου κάνω κάτι. Και όλο που θέλεις να μου πάρεις τη λέξη. Εκεί το πάω. Πού το πας. Θέλω να σου κάνω κάτι σε αυτή τη στιγμή. Έρωτα. Στο μυαλό μου. Άντε και γιατί στο μυαλό. Τι γίνεται εδώ πέρα. Καλύτερα να μην προσπαθούσε εσύ. Η αλήθεια σου λέω. Η Κωνσταντίνα θα πήγε καλύτερα σε σχέση με σένα. Πού βρίσκει την Πασέλη, ρε φίλε. Αλήθεια. Θέλω να σου κάνω κάτι. Αλήθεια. Στον εγώ καιρό. Χόρεψε λίγο σαν κυρουβάρα και θα περάσει η ώρα. Τα φωτόνια εξαφανίζονται. Τα ποια? Με τα νετρόνια. Τι λες! Πάνε πάσο, μα δεν μπορείς! Φορώ πάνω μου κάτι πολύ ακριβό. Ρολόι. Ναι. Το βρήκες, τι είπες. Ρολόι. Δόξα τω Θεώ, ένα. Μία γυναίκα έχει δύο πολύ μεγάλα. Τι λες! Η Μίγη έχει δύο μεγάλα. Καλαπάνω από εκεί. Στήθος. Ναι, διαφορετικά. Σε φρούτο, σε φρούτον ένα φρούτο. Καρπούζια! Το καρπούζι! Τέλος, πράγμα, φίλια, το παιδί μου! Το καρπούζι ήταν! Εκεί το πήγαινε, θα πήγαινε. Αμάν! Θα πήγαινε εκεί, θα πήγαινε με τον τρόπο μου. Ποιο τρόπο σου! Ποιο τρόπο σου! Έφαλε το παιχόνι, άλλο. Έκανα πολύ διαλογισμό, πριν και μπορεί να επηρεάσει κάπως. Όταν λένε να παίξουμε, μην κάνεις διαλογισμό πιο πριν. Βλέπεις ότι δεν βοηθάει. Ναι, δεν βοηθάει ο διαλογισμός. Λίγο τα φωτόνια, λίγο που βρίσκεται η Πανσέλινος, λίγο τα πορτοκάλια. Ήταν όλο λίγο άσχημο. Η έλλειψη φωτονίων δεν δημιουργεί το βράδυ, τη νύχτα. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, φύγαμε. Αυτός που δεν τολμάει. Που δεν κάνει πράγματα γενικά. Πάτα τη. Πάτα τη. Κάτω. Αυτός που δεν τολμάει. Μπροστά σου είναι, να. Αχ, έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Έλα, πάμε πάσο. Ναι, πήγαινε. Εκεί θα βρεις πάρα πολλές μπαμπινιώτες. Όταν ακούς μπαμπινιώτες, τι σου έρχεται. Λεξικό. Μπράβο. Μπράβο, πάμε. Λοιπόν, εγώ γενικά όταν κρυώνω, τι κάνω. Κουβέρτα, σκεπάζεσαι. Τι ανοίγω. Τι ανοίγω. Το air condition, το καλοριφέρ. Κρυώνω, τι ανοίγω, ρε φίλε. Τη θέρμανση. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, για να. Όταν ακούς γεωμετρία, τι σου έρχεται. Σχήματα. Όχι, ρε φίλε, τι σου είναι επιστήμη που σου χρησιμεύει για τη γεωμετρία. Ναι, ωραία. Μπράβο. Έλα. Λοιπόν, τι του αρέσει πάρα πολύ του Πελετιέ. Να δημιουργεί. Να δημιουργεί. Φαντασιώσεις. Όχι, ρε, τι δημιουργεί. Φωτόνια. Όχι, ωραία, άστο. Πάμε πάσο. Δεύτερο. Πάσο, λοιπόν, δεύτερο, έλα. Λοιπόν, εκεί ήθελα να πάω εγώ όταν με έχει τσιμπήσει. Νοσοκομείο, γιατρό. Ωραία, σωστό. Ναι. Λοιπόν, τι κοιτάζω, ο αστρολογικός. Χάρτη. Ωραία. Πέντε λέξεις έχει βρει. Τώρα τι κάναμε εμείς στον Bodrum. Μπάνιο, διακοπές. Μπράβο. Έξι λέξεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρω το μετρό. Πώς αλλιώς λέγεται, τι άλλο μπορώ να πάρω στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ρε, μέσα, τι άλλο παίρνω. Το 608 τι είναι. Λεωφορείο. Ωραία, λοιπόν. 7. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω για να κάνω πράξεις. Κομπιούτερα. Μπράβο, παιδιά μου, κερδίσατε. Αγκαλιά τώρα που κερδίσατε, αγκαλιά. Για να δούμε το έτος έβγος. Δεν μας το είχα τόσο. Εγώ το περίμενα. Συγχαρητήρια, αγαπημένοι μου, τα έχετε πάει περίφημα, όλοι σας, όλοι σας. Λοιπόν, 12 έχετε στο σύνολο, είστε με διαφορά πρώτοι. Θέλω ένα σχόλιο από σένα, Αναστάση. Ίσως κερδίζεις τελικά στον έρωτα και όχι στα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η έκφραση εδώ και δεκαετίες, ότι όποιος χάνει στα... Τα χαρτιά εδώ, κρατούσε χαρτιά, βλέπω. Ναι, χαρτιά, ναι, δεν κρατούσε. Χαρτιά. Όλα εκεί συνηγορούν. Αλλά η μεγάλη χαρά είναι ότι ο Τζέισον κέρδισε με την νίκη που είναι. Του δένει μια εξαιρετική φιλία. Μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό. Είμαστε χαρούμενοι. Τους είδαμε πολύ θετικούς, γεμάτη ενέργεια και οι δύο. Οπότε το αξίζουν τα παιδιά. Και συνεννοήθηκαν πολύ καλά. Καταλάβαινε ένα τρόπο. Εξαιρετική είναι. Μπράβο, το χαρήκαμε πολύ. Παρέδωσαν μαθήματα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν θέλετε εσείς να ζήσετε όλο αυτό από κοντά, δηλαδή. Να συμμετέχετε, να μην τους βλέπετε μόνο και να γελάτε, να είστε κι εσείς εδώ. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο powerofloveskytv.gr και βεβαίως τα γράμματα, σχόλια. Ξέρετε τώρα αυτά που γράφετε και τα διαβάζω εγώ. Θα το ξανακάνουμε πολύ σύντομα αυτό στο powerofloveskytv.gr και βεβαίως ψηφοφορία για να στηρίξετε τον αγαπημένο σας παίχτη. Ένα κορίτσι, ένα αγόρι, αυτό που θαυμάζετε, που θέλετε να συνεχίσει. Να βγει η νικήτρια, νικητής. Αυτό όλο το κάνετε δωρεάν, καθημερινά. Ένα γόρι και ένα κορίτσι στο powerofloveskytv.gr.
Θα σας αφήσω και θα φύγω. Δεν το θέλω, αλλά έχω να ετοιμάσω κάτι πράγματα για αύριο. Το βάζω αυτό, τι ρόλο παριστάνει. Αυτό... Να σου πω κάτι, θα το πάρω και αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν. Ήταν κάτι άλλο που θα έκανα, αλλά δεν πρόλαβα. Σας φιλώ γλυκά, να είστε καλά και συνεχίζω. Να σου πω, πέρα από το ραντεβού ήταν ένας λόγος που σε διάλεξε, γιατί λέω, είμαι πολύ ανταγωνιστική. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Φαίνεται. Οπότε, επειδή φοβόμουν και τη σωτηρία, λέω κάτσε, να διαλέξω κάποιον που να τα πάμε όντως καλά και... Όταν λες φοβόσουν τη σωτηρία, τι εννοείς? Ότι θα το πάει τρένο, περίμενα ότι θα έχει κάνει πάρα πολλά η σωτηρία. Με τον Νίκο. Ναι, αυτό δεν το υπολόγισα μετά. Υπολόγισε λίγο, Νίκ, Πελέτια. Ο Νίκος μας τα χάλασε λίγο, αλλά ναι. Ωραίο είναι. Ναι, αν το δοκιμάσω. Όχι αυτό το κόκκινο. Είμαστε ξεκάθαροι. Όχι αυτό το κόκκινο. Αυτό θα πω. Ρε, γιατί είσαι αντιδραστική, ρε φίλε. Δεν το εγώ καταλάβει. Να σε προστατεύσω θέλω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αντιβίωση. Έλα ρε, απλά είμαι πιο ξινό. Γενικά... Α, σε αρέσουν να ξυνάει εσένα. Επειδή μετά τα τραβάω. Θεωρείς τον εαυτό σου ξινό? Μέχρι να με γνωρίσει ο άλλος. Εγώ θεωρώ ότι είναι... δεν είσαι ξινή, ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη ανάγνωση κάποιου. Ότι θα είμαι ξινή, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι εν τέλει. Εγώ έχω γνωρίσει άλλη Νίκη. Εγώ δηλαδή... είσαι ψυχάρα, ρε. Είσαι ψυχάρα. Εγώ σε πάω πάρα πολύ. Και γι' αυτό θεωρώ ότι... Μα θεωρώ ότι έχουμε και καλά vibes. Εδώ θα πλημμυρίσει, αυτό θα πάει πολύ καλά. Ναι. Ναι. Άμα λερωθώ τίποτα, πες μου, μην βγαίνω σαν τον κλόν. Η αλήθεια κλόν. Είναι ότι έλεγα επίτηδες να σε αφήσω. Μην βγαίνω σαν τον κλόν τώρα. Όχι, όχι, θα σου πω. Έχουμε ήδη κλόν. Λοιπόν. Μα, καταγγελία. Ο Κόρκας λέει τον Μπελετιέ κλόν όλη την ώρα. Α, τον Μπελετιέ. Είπε ο γάιδερος στον πετρινό κλόν... κεφάλα τύπου. Ναι, έχουμε τον κλόν. Οκ. Okay. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Okay. Για λοιπόν, πες. Είσαι πολύ καλή κοπέλα, πιστεύω. Έχεις και τρόπους, έχεις και αρχές, φαίνεται. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, εγώ ήθελα να με διαλέξεις για το παιχνίδι. Γιατί ήξερα ότι θα το πάμε καλά. Φάνηκε. Για το ραντεβού που ακολουθούσε. Για το ραντεβού. Για αρχή δεν ξέρουμε αν θα ήταν ραντεβού. Μπορεί να ήταν άλλο έπαθλο. Σωστό και αυτό. Μπορεί να ήταν ο ένας στείνει τον άλλο στον τοίχο και πυροβολάει. Και ταχώνει. Καλά θα πήγαινε. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ νομίζω καλό. Νομίζω ότι το κάνω και αυτό βέβαια σε σένα. Κάλλιστα το κάνεις. με την πρώτη και τη δεύτερη ευκαιρία το κάνεις συνέχεια. Γιατί? Γιατί είναι στο χαρακτήρα σου. Απλά μου αρέσει να στα λέω. Δηλαδή νιώθω οικειότητα ότι δεν θα με παρεξηγήσεις. Όχι, μα σου έχω πει να μου τα λες σχήμα. Και, τώρα, και τώρα που μου το είπες πάλι τρεις φορές, που μου το είπες κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Με έπριξες, μου το είπες. Το καταλάβαμε, μου το ξαναπείς. Ξέρεις κάτι, σε τσιγκλάω για να καταλάβω μερικά πράγματα. Τι. Τι θες να καταλάβεις. Αυτό μπορώ να το κάνουμε πακέτο να το πάρω. Ήθελα. Πάρε και το δικό μου. Ήθελα να καταλάβω, ρε παιδί μου, αν σε πειράζει. Γιατί εγώ στον καλά είπα ότι μου φάνηκε ζήλια. Ήθελα να δω αν είναι ζήλια. Ναι, τέλει ήταν ζήλια. Αν είσαι ακόμα εκεί. Όχι, ήταν κακία. Αφού αυτό μου βγάζει. Έβγαλες μία σκύλια σε αυτό που πει... σούπα. Έχει πει σουπιά. Τσούχτρα. Μουσίτσα. Μουσίτσα, έχει τσούχτρα. Κακό. Εντάξει, όχι. Σε λίγο τι άλλο θα μου πεις. Όχι ρε, αφού ξέρεις ότι πραγματικά είσαι από τα άτομα στο σπίτι των αντρών που έχω οικειότητα, νιώθω πιο ωραία, νιώθω ότι συνεννοούμε παραπάνω. Δεν με έχεις ψηφίσει ποτέ σαν καλό παίχτη. Να μην το συζητήσουμε Φυσικά. Αυτό. Περίμενε λίγο. Έχω μία λέει, άσε ρε Νίκη τώρα εμένα, βρήκες. Ψηφίζεις συνέχεια όλους τους άλλους. Ψηφίζω το Δήμο και το Δημήτρη. Βασικά το Δημήτρη και αν έχω και δεύτερο ψηφίζω το Δήμο. Και τον Αναστάση φουλ. Ούτε μια φορά. Και τον Αναστάση. Ούτε μια φορά. Yeah. Είσαι αγοροκόριτσο, πιστεύεις. Ήμουνα φουλ. Ήσουνα. Ήμουνα αγόρι, δεν ήμουν κορίτσι. Τώρα άλλαξε αυτό. Άλλαξε μετά το πρώτο έτος. Okay. Θεωρώ. Ναι. Αλλά έκανα πολύ παρέα με αγόρια. Τι σε έκανε να αλλάξεις? Ότι μεγάλωσα. Είχα και άλλα ρυθίσματα πιο πριν. Δηλαδή ήταν και πολύ άμυνα το να είμαι το αγοροκόριτσο. Τώρα πόσα μείνεσαι δηλαδή? Έχω βρει τις λέξεις και μπορώ να καταλάβω τι ενοχλεί τον άλλον. Ώστε όταν νιώσω πολύ μεγάλη απειλή, να ξέρω να τον χτυπήσω και που θα πονέσει.
ή εκεί που θεωρώ ότι θα τον σταματήσει. Τέτοια είσαι. Ναι, μόνο όταν είναι για άμυνα. Τέτοια δεν είσαι, το χρησιμοποιεί καθόλου. Ναι, να ξέρουμε να δηλαδή, μην ανοιγόμαστε καθόλου, Νίκη. Να μην... έχουμε μόνο τύχη. Όχι, να μου ανοιχτεί. Όχι, δεν χρειάζεται να μου ανοιχτεί όλο. Τον καταλαβαίνω. Έχει κάνει μεγάλη σχέση. Ναι, έχω κάνει μια μεγάλη σχέση 3 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά έχουν περάσει πάρα πολύ. Έχει περάσει καιρό. Okay. Να σου πω την αλήθεια μου. Από τότε έμπαινα απλά σε σχέσεις οι οποίες ήταν μηνών. Okay. Γιατί βαριέμαι σχέση... πολύ εύκολα. Βαριέσαι εύκολα. Ναι. Okay. Γιατί είμαι πολύ συγκεκριμένος στο τι θέλω και έχω κριτήρια. Mm-hmm. Αν δεν μου πληρείς τα κριτήρια, δεν θα σε επιλέξω. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι όντως πολύ, πολύ περίεργος. Περίμενε, τι είναι άμα δεν σου πλήρει η άλλη τα κριτήρια, δεν θα την επιλέξεις. Για σχέση σοβαρή, μακροχρόνια. Γιατί είμαι άνθρωπος που βάζει... Είμαι πρακτικός πολύ. Okay. Είμαι της λογικής. Ναι. Δεν είμαι του συναισθήματος. Okay. Δηλαδή δεν θα πω, νιώθω τώρα. Μπορεί να νιώθω, αλλά να βλέπω ότι πρακτικά δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Και να τα αφήνω. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό, αλλά είμαι σαν άνθρωπος. Κάνοντας πρώτα κάποια τικ. Ναι, μπαίνω σιγά σιγά. Και στη γνωριμία. Στη γνωριμία. Και στη γνωριμία. Γενικά... Και απλά άμα δεν δεις αυτά τα τικ, φεύγεις. Okay. Ναι, είμαι τον τικ. Σε τον τικ. Δεν έχω τικ, βέβαια. Είναι πολλά αυτά τα τικ. Όχι, πλέον τα έχω ελαττώσει. Mm-hmm. Γιατί θεωρούσα ότι ήταν κουραστικό. Και εσύ έχεις τικ σίγουρα. Καλά, εγώ. Στο δεξί μάτι ειδικά. Κλείνει έτσι. Κάπου πάει μόνο τι άλλο. Τι άλλο. Να ρωτήσω και ήθελα, το ξέρεις. Ήθελα να δω. Ναι. Πώς μπορείς να μου την πεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσεις να μου την λες από εδώ και πέρα πιο έντονα. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Θα δούμε, θα φανεί. Ναι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα την λες, να ξέρεις. Γιατί. Και περιμένω πώς και πώς. Γιατί. Θεωρείς... Γιατί έτσι είσαι σαν άνθρωπος. Θεωρείς ότι θα μπορείς να μου απαντήσεις ή απλά θα τα λέω μόνη μου. Προφανώς και μπορώ. Αλήθεια. Δεν είμαι άνθρωπος. Κοίταξε, είμαι άνθρωπος που. Δόξα τω Θεώ, είμαι ετοιμόλογος. Mm-hmm. Απλά, αν δω ότι κουράζει. Ξυστή. Λες συνέχεια το ίδιο, δεν θα απαντήσω. Καλά, ναι. Να είμαι ειλικρινής όμως, δεν το έχεις δει. Όχι, δεν είσαι ετοιμόλογος. Σου έχει δοθεί πολύ λίγες φορές ο λόγος. Έχεις πάρει λίγες φορές ο λόγο. Οπότε δεν έχει φανεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί. Δεν με ξέρεις τόσο προσωπικά. Αυτό λέω. Και γενικά σε συζητήσεις, δεν είναι ότι πεταγώσουν ποτέ. Μια φορά που το έκανες, όχι. Νιώθεις. Ναι. Ότι δεν σε ξέρω. Αλλά. Χωρίς αλλά. Είναι ερώτηση. Νιώθεις ότι δεν σε ξέρω. Νιώθεις ότι ξέρω πολύ λίγα πράγματα. Νιώθω ότι θεωρείς ότι ξέρεις πολλά. Όχι. Ενώ δεν. Δεν απαντάς. Άρα ξέρω λίγα. Ναι. Εντάξει. Ξέρω λίγα. Γιατί πιστεύεις κάτι άλλο. Όχι. Λέω, ξέρω το χάρτη λίγα. Μου, ξέρεις πολλά, Ξέρω λίγα. Ξαναγέλας. Εν τω μεταξύ, αυτό που κάνεις τώρα είναι τουλάχιστον με κοροϊδεύεις με στα μούτρα μου. Όχι! Ναι, καλά. Κρίμα να το παίρνεις έτσι. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Όχι, είναι κρίμα να το παίρνεις έτσι, θα συγχωρηθώ αλήθεια. Έλα, πήγε πολύ καλά, ούτε σε εσά στον τοίχο όπως νόμιζες. Φοβόσαι, να που έλεγες ό,τι θα. Εδώ θα είμαστε, μην αγχώνεσαι. Με ηλέκτρισε. Έχουμε ηλεκτρισμό μεταξύ μας, το λέω. Σε παρακαλώ, θα φύγω τρέχοντας. Έλα, κλαίω, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, ήτανε μπορώ να σε κρατάω από κάπου τουλάχιστον. Έλα, δεν έχω θέμα τόσο με τα αγγίγματα. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ρε εσύ. Το φόρτωσε το αρνί. Ρε. Έλα, μία ώρα, μην λέγεται. Το φόρτωσε το αρνί και έφυγε. Κορίτσια. Έχουμε καινούρια παίκτρια. Γεια σας, κορίτσια. Το πεθάνω. Δεν είναι μια κούκλα. Καλησπέρα, εγώ είμαι η Γεωργία. Είσαι, είναι η Γεωργία μου. Τι κάνεις. Μου φέρνει τη Γεωργία που έφτανα. Χρυσό μου, τι όμορφη που είσαι. Τα χόμπι σου δεν μας είπες. Πήγα να πηγαίνω για ψώνια, να βάφω τα νύχια μου. Δεν θα έχεις τώρα από μένα. Thank you.
Τι έγινες. Γεια σας. Πάρα γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ρε, καλά είμαστε, εσείς. Είμαστε πολύ καλά, ευχαριστούμε. Τέλεια. Έχετε ντυθεί όλες με διαφορετικό χρώμα. Για, ναι, για να δούμε. Περίπου. Περίπου. Μπλε, άσπρο, πράσινο. Για εν τω μεταξύ είναι δύο πράσινα, δύο μπλε, δύο λευκά. Για να το. Α, να το. Τι είναι πέντε λευκά. Φύγε εσύ από το πλάνο. Κάτσε ρε, έχεις μέσα. Φύγε ρε, μπράβο, τώρα καθάρισε. Πώς βλέπεις, χαίρετε. Τι κάνεις. Μια χαρά είμαι, εσύ. Καλά, καλά. Τέλεια. Αυτό είναι. Γιατί είπα. Αυτό ήταν. Τα πήγατε καλά. Πού είσαι, ρε σωτηράκι μου. Εδώ είμαι. Αχ, σωτηρία. Αχ, σωτηρούλα. Με σένα θα βγει νερό. Θέλω να δω λίγο Νίκη όμως. Έλα, νάτι, βασίλισσα. Νάτι. Θέλω λίγο στη τηλεόραση Κόρκας μαζί με Νίκη, σας παρακαλώ πολύ. Κόρκα. Δεν το είχαμε σκεφτεί. Λίγο θέλω έτσι ένα matching. Τέτοια σ' αρέσουν εσένα, σωτηρία, ε. Πρέπει να μας πεις πώς περάσατε χθες. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο το παγωτό. Δεν θα το ξαναφάω. Εννοείται. Όπω τέλειο. Ναι. Γιατί... Ω, να το. Να το. Θέλω εμένα με κόρκα, τίποτα άλλο. Πώς λέγαμε ότι εγώ και ο Τζέισον είμαστε σαν τις θείες που κουτσομπολεύουμε στο νησί ή έξω. Τώρα ήμασταν το ζευγάρι μετά τα καπί. Πήγε μπάνιο και πήγε για το παγωτό του δίπλα στην πισίνα. Ήμασταν ακριβώς αυτό. Λέω. Ισχύει, ναι. Σαν τους παππούδες στα μπαλκόνια, στο χωριό που σχολιάζουμε. Κουτσομπολεύουμε. Ευχαριστούμε που μας κουτσομπολεύατε όλοι. Όχι, δεν είπαμε τίποτα σχεδόν. Ναι, πραγματικά νομίζω. Το σχεδόν τι το έβαλε. Σχεδόν, εντάξει, γιατί πάντα κάτι λέμε. Θέμα, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Δεν νομίζω ότι πάμε για κανέναν. Αποκλείεται. Εμιλάκη, πώς πάει. Μια χαρά, Γιωργάρα μου, εσύ. Εμιλάκη, κοίτα εδώ που κοιτάει ο Γιωργάρος. Γιωργάκη θα σε λέω, βασικά, όχι Γιωργάρα. Πάρα πολύ σοβαρός. Με έφτιαξε με τον Γιωργάρα, τώρα με λες Γιωργάκη. Σε παρακαλώ. Με φτιάξε καλό. Σήμερα είμαστε η μέρα με την νύχτα. Εντάξει, μέχρι και στην κάμερα, τον κοιτάει στα μάτια εκεί. Γενικά είσαι τη μέρα με την νύχτα. Μα στα μάτια να τον κοιτάω, πού να τον κοιτάω. Σας ευχαριστώ, κυρία. Ευχαριστώ. Τέλειο το φόρεμα, το μπλε, τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ. Εσύ καλά είσαι. Ταιριάζει πολύ με λευκό background, κυκλαδίτικο αυτό πολύ. Τα φυτά που πίσω. Ισχύει, Μύκονο που λέγαμε. Ανυπομονώ να το απολαύσουμε. Τι να κάνεις να απολαύσεις το μπλε φόρεμα. Όπα. Με background λευκό, λέω. Με λευκό background. Θέλει να πάτε διακοπές. Έχουμε κανονίσει Μύκονο. 100%. Αυτό θα γίνει 100%. Η Ιαπωνία, λέγαμε χθες κάτι για μπόλιο. Ωραία, που λέγαμε. Είμαστε εδώ, εξαιρετική. Ναι. Εξαιρετική. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά είμαστε. Ναι, ωραία. Αυτό λέω. Λοιπόν, ο πρόδρομος έχει φοβηθεί το μάτι του. Έχει πάρει το μαξιλάρι αγκαλιά. Πώς είσαι, πρόδρομε, πώς φάνηκε η πρώτη μέρα. Εδώ να μακριά, έχουμε καναπέ, παιδιά. Κάτι λίγο σημαντικό. Γιατί είδαμε τραβήξει πολύ. Λοιπόν, γενικά η χθεσινή μέρα ήταν πολύ περίεργη. Ιδιαίτερη. Είχα λίγο άγχος, δεν μπορώ να το κρύψω. Το καταλάβατε κιόλας. Αλλά... Δεν φάνηκε πάντως να έχεις. Σε εσάς δεν το έδειξα. Στα κορίτσια φάνηκε πάρα πολύ. Σχεδόν έτρεμα. Μήπως ήταν η τακτική σου να το παίξεις ντροπαλούλης για να... Κοίτα, γενικά είμαι ντροπαλός. Γενικά σαν χαρακτήρας είμαι ντροπαλός. Νάτι, ο Ντέψος αλλά... τον μόνο συμφωνεί. Με τον αδερφό μου συμφωνώ, συγγνώμη. Μπρο. Ναι, αδερφούλα, το ίδιο μυαλό έχουμε εμείς, για να ξέρεις. Έλα, πες μας, ποια είναι η τακτική σου τώρα. Ήθελες να το παίξεις ντροπαλούλης για να πας εκεί που θες. Πες την αλήθεια. Όχι, εγώ θέλω να τις γνωρίσω όλες τις κοπέλες. Εγώ θέλω να τις γνωρίσω όλες τις κοπέλες. Α, το κατάλαβε. Εγώ νομίζω θα λέγε να τσακωθώ με όλες. Φαντάζομαι πώς τον βλέπεις. Γατάκι. Γατάκι. Ήρεμα τα αγόρια σχετικά. Αλλά πιο ευδιάθετα όμως. Ευδιάθετα μετά από καιρό. Τι. Τον είδες τον άλλον. Ο Νίκος είναι πάντα έτσι. Ο Νίκος είναι. Ο Νίκος χαρούμενος. Ναι. Ο Νίκος θυμωμένος. Εμένα θέλω να δώσω σε όλες το ίδιο για να δω ποια θα κερδίσω αυτό το κάτι παραπάνω. Θα δώσεις σε όλες το ίδιο. Ναι. Τώρα τον Νίκο τον έβαλε σε μια άβολη θέση. Και εγώ φίλε το ίδιο θέλω να δώσω. Καλά θα κάνει, ρε. Δεν θέλει καμία να το πάρει. Γλώσσα σώματος μιλάει πολύ καλή ο Κόρκας, πάντως, θα ξέρεις.
Έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις ένα από τους δύο coach. Είναι δύο δόγματα μέσα στο σπίτι. Ναι. Επικρατούσε το ένα δόγμα. Εντελώς αντίθετα. Σε παρακαλώ. Εδώ έχεις δύο. Όχι, όχι. Και το τελευταίο διάστημα έχει επικρατήσει το ένα δόγμα. Κατάλαβες ποιο δόγμα έχει επικρατήσει. Γι' αυτό έχουμε και τον ναό. Είχε επικρατήσει το δόγμα του Νίκου. Αλλά τον έχει ξεπεράσει πλέον ο Γιώργος. Θέλω να μου πείτε λίγο με λεπτομέρειες, λίγο το τι περίπου ανήκει στο χρόνο. Θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οι δύο coaches. Έχει την ευκαιρία να διαλέξει ένα coach από τους δύο. Από κάτω θα μπει. Έχουν από ένα λεπτό καθένας να σε πείσουν να πας με το δόγμα τους. Γιώργο, πες ένα λεπτό να τον πείσει να έρθει με το δόγμα σου. Θα φας καλά εδώ. Αυτό δεν θα λέω. Τι υπονοεί να φάω καλά, τι. Έλεγε να δει. Εγώ θα τρώγα, όντω. Τα φά καλά, σου. Αυτό είναι απειλητικό. Το δόγμα κόρκα, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι λε λίγα λόγια και κάνει πολλέ πράξει. Και το δόγμα Νίκου είναι λε πολλά λογάκια και από πράξει τίποτα. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Πάμε, Νίκο. Ένα λεπτό. Κάτσε κάτω, βρε. Κάτσε κάτω. Το δικό μου δόγμα. Πρέπει να τον βλέπω από πάνω. Θα φτάσει στην κορυφή. Θα δυσκολευτεί. Θα πονέσεις σωματικά, συναισθηματικά. Δεν μπορώ να μιλάω. Θα πονέσεις σωματικά, συναισθηματικά, ψυχικά, αλλά μετά θα επιβραβευτείς στο μέγιστο βαθμό. Θα έχεις όσες γυναίκες θες. Θα είναι σαν όχι εσένα. Εδώ, όχι εδώ. Θα είναι σαν εσένα. Δηλαδή. Όχι, θα πάρει. Θα σας παρακαλώ πολύ, μην παρεμβαίνετε. Έχουν το λεπτό του, σας παρακαλώ πολύ. Είναι παρένθεση δικιά μου, με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται. Ναι. Αυτό είναι το μυστικό. Μετά που θα βγει από το δόγμα μου, θα μπορεί να γίνει όποιος θέλει. Ό,τι θέλει και να έχει ό,τι θέλει. Ναι, θες, πρέπει να έχουν μαθήματα καθημερινά, δεν πρέπει να. Ναι, εννοείται. Θες μία γυναίκα, μία γυναίκα. Θες τρεις γυναίκες, τρεις γυναίκες. Θα ξεκινήσει από ψηλά με τον Γιώργο και θα βγαίνει κάτω. Εμένα θα ξεκινήσει. Νομίζω ότι μόνιμα σταθερά. Θα ζει μόνιμα στο πικ. Μην αγωνιστεί. Δεν μπορώ το αργό υποπονητικό τέτοιο. Θέλω κατευθείαν εκεί. Άρα στο Ιωάννη. Καλώς όρισες στον ναό. Καλώς όρισες στον Κόρκα. Καλώς όρισες στον Brotherhood. Δάσκαλε, χάνεις έδαφος πολύ. Το δόγμα θέλω, σου αρχίζει και θέλω πολύ δράση, δεν μπορώ. Εντάξει, η αυτοπεποίθηση και η ντροπή δεν είναι αντικρώμενα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι ντροπαλός, αλλά να έχει αυτοπεποίθηση. Δεν είναι ισχύει αυτό. Απαραίτητα αντίθετο. Πάρε το παράδειγμα από εμένα. Γιατί εγώ γενικά είμαι ντροπαλή, αλλά αυτοπεποίθηση έχω. Πάντα μου άρεσε πως είμαι. Ναι, αυτό είναι τέλειο. Και η εξωτερική εμφάνιση και γνωρίζω το χαρακτήρα μου. Ναι, αλλά άμα σου πει κάποιος κάτι, δεν θα σε πειράξει. Αναλόγως. Άμα είναι κοντινός μου άνθρωπος, δεν θα με πειράξει. Απλά θα στενοχωρηθώ ότι θα μου το πει, επειδή θα ξέρω ότι κάνω λάθος. Ναι, αλλά άμα ξέρεις εσύ ποια είσαι. Ξέρω, προφανώς θα ακούσω τη γνώμη όμως από μια φίλη. Θα σε πειράσουν γενικά σχόλια άλλα. Σχόλια, ναι. Πρέπει αλλά να δεν σημαίνει ότι δεν έχω αυτοπεποίθηση, απλά δεν το έχω συνηθίσει όλο αυτό να μιλάνε όλοι για μένα. Mm. Γι' αυτό. Λογικό, είναι και ο τρόπος που θα το πει κάποιος. Εντάξει. Άμα είναι προσβλητικός ή άμα απλά θα πει τη γνώμη του. Ναι. Σε τι φάση θα σε πετύχει, αν είσαι πιο ευαίσθητος. Mm-hmm. Πρέπει να μάθεις να το χειρίσεις όμως, γιατί πλέον ναι. Θα μιλάνε όλοι για αλλά σένα. Σε άλλα πράγματα έχω αποδείξει ότι είμαι δυναμική. Ωραία. Αυτό. Χρειάζεται δύναμη γενικά αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί θα πούνε κακά σχόλια. Και καλά, αλλά περισσότερο πάντα όλοι εστιάζουν, νομίζω, στα κακά. Ναι. Για να έχουν να μιλάνε, ξέρεις, βέβαια, γενικά. Βέβαια, θα σου πω, εγώ αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που θα πει κάτι καλό, θα συνεχίζω να είμαι καλή. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να εστιάσω τα θετικά. Εννοείται, αυτό και πάντα. Εσύ. Ρε, καλό είναι να ακούς αρνητικά, να κάνεις μία σκέψη, άμα δεν το έχεις ήδη σκεφτεί, γιατί πολλές φορές τα έχουμε σκεφτεί για τον εαυτό μας τα αρνητικά που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε και να τα πούμε. Α, είμαι νίκη και κάνω λάθος αυτό, αυτό και αυτό. Το ξέρω εγώ και το δουλεύω με τον δικό μου τρόπο. Mm-hmm. Αλλά εννοείται ότι θα τα ακούσω. Όπως και δεν χρειάζεται να αποδείξεις ποια είσαι. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν ότι έχεις αυτοπεποίθηση. Δεν ανάγκη να αποδείξεις σε κανέναν ότι είσαι έξυπνος. Εσύ είσαι αυτό που είσαι και όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Δεν είναι ανάγκη να παιδευτούμε να αποδείξουμε κάτι σε κάποιον. Φτάνει να αισθάνεσαι εσύ καλά, νομίζω, με τον εαυτό σου. Άντε πάλι! Και γενικά θα τη σκοτώσω αυτή την κοπέλα. Γιατί κλαις, Κωνσταντίνα. Όχι, να μην πειράζουν. Δεν πειράζει, θα το συνεχίσει. Αφού καλά λένε τώρα. Όχι, για τα χέρια. Δεν θα τα διαβάζεις, παιδί μου. Ρε τα αρνητικά σχόλια. Μέχρι να αρχίσεις. Αφού κάνουν και θετικά. Σκέψου ότι υπάρχει το θετικό. Γιατί να εστιάζεις το αρνητικό. Και είναι όλα στο μυαλό, Κωνσταντίνα. Είναι πώς θα το βάλεις εσύ.
και αρνητικά, είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ακριβώς. Δηλαδή... Αυτό απλά μου χαλάει την ψυχολογία λίγο. Ωραία, δεν θα το διαβάζεις μέχρι να είσαι τόσο έτοιμη ώστε να τα διαβάζεις χωρίς να σε επηρεάζουν. Μην ανοίγεις τα social, άμα θέλεις. Δηλαδή... Κάνε αυτό, πάρε αυτό το κενό. Ναι, γιατί ναι. Από τη στιγμή που μπήκες σε αυτό το παιχνίδι, θα μιλάνε όλοι για σένα. Είναι δεδομένο και έπρεπε να το ξέρεις. Και ξανακάνω. Έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Θέλει καιρό στο μάχη. Και πραγματικά είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που θα σε δούνε, όχι εσένα, τον οποιονδήποτε, και θα αρχίσουν να λένε μόνο καλά, γιατί ξέρω ότι δεν θα σε επηρεάσουν κάπου. Όλοι οι επίτηδες θα μπουν να γράψουν τα αρνητικά. Το πόσο όμορφη είσαι θα σου στείλουν σε μήνυμα. Κάτω από τα post σου θα βγει όποιος δεν σε συμπαθεί και θα γράψει αρνητικά για να σε επηρεάσει. Εσύ δεν θα του κάνεις τη χάρη. Κατάλαβες. Γιατί εννοείται ότι κάτω από τα πόσο θα έχεις, το πόσο χαζή μπορεί να είσαι, το πόσο τρόπους να μην έχεις, όλα τα άσχημα. Γιατί αυτά θεωρούν ότι θα σε επηρεάσουν. Δεν θα τους αφήνεις. Ξέρεις για μένα τι λένε εδώ πέρα. Και τι λένε εδώ πέρα. Ξέρεις για να παντρευτείς για να κρυφτείς. Εδώ πέρα ο κόσμος θα σε κρίνει. Θες, δεν θες. Και ίσα ίσα είναι καλό που γίνεται για να το μάθεις. Όποτε νιώσεις έτοιμη, θα αρχίσεις να τα διαβάζεις. Ένα τη φορά, δύο τη φορά. Και κάποια στιγμή πίστεψε να θα τα ανοίγεις και δεν θα σε επηρεάζουν καθόλου. Γιατί, ακριβώς, γιατί εσύ θα ξέρεις ποια είναι η Κωνσταντίνα και δεν θα σε νοιάζει τι θα πει κάποιος που δεν σε έχει δει ποτέ. Θυμήσου ποιος είναι ο σκοπός που ήρθες εδώ πέρα, αυτό που λέγαμε. Και στην έξω ζωή γίνεται αυτό, απλά δεν το βλέπεις. Πάντα κρινόμαστε. Απλά τώρα το βλέπεις. Και πρέπει να το αποδεκτήσω ότι είναι έτσι απλά. Απλά δεν είχα συνηθίσει ποτέ γενικά να, ας πούμε, να μιλάνε για το όνομά μου και να μου λένε λόγια που δεν ισχύει κιόλας. Ωραία. Όταν μπήκε στο παιχνίδι, δεν ήξερε τι θα γίνει. Ναι, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν αλλά άτομα έτσι φάση τώρα. Που δεν έχει συμπαθήσει στη ζωή σου. Υπάρχουν άτομα που δεν έχει συμπαθήσει. Ναι, μου όχι. Πού το έχει θεωρήσει κακιασμένα ή αγενή. Π.χ. Όχι, μη μου πει όνομα. Έχει ένα παράδειγμα στο μυαλό σου. Άτομα αυτός που δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος για κάποιον άλλον είναι τέλειος. Όπως και εσύ, για μένα μπορεί να είσαι τέλεια. Για την Έμιλη, να είσαι όλα τα κακά. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια κριτήρια στο κεφάλι μας, ή τις ίδιες εμπειρίες, ή τον ίδιο τρόπο που θα τα πούμε. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχεις χαρακτήρα. Γιατί όταν τα πας με όλους καλά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είσαι με κάποιους ταιριάζουμε, με κάποιους δεν ταιριάζουμε. Αυτό. Εσύ να θυμάσαι πάντα ποια είναι η Κωνσταντίνα. Θέλω κόκκινο δωμάτιο τώρα με την Κωνσταντίνα. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το κορίτσι βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Μόνο εγώ πραγματικά μπορώ να τη βοηθήσω. Ο πιο μισητός άνθρωπος σε Κύπρο και Ελλάδα. Εσύ τι είπες, γιατί κλαις. Γιατί... Σε είδαμε από το σπίτι των αντρών. Α, ωραία. Κάτσε. Τι έπαθες. Κάτσε να κάτσω εγώ τώρα από εδώ, γιατί και έχει ναρκωτική. Κάτσε προεδρική. Εγώ κάνω πίσω που σου κάνω κάτω εδώ. Ναι, και συγγνώμη. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι... Σου πήρα τι θες. Γίνει στροφή. Μην το κάνεις. Μην το δείχνεις. Εσύ απλά, άκουσέ με, εγώ σου το λέω εξ αρχής, το κορίτσι αυτό δεν έπρεπε να έχει μπει εδώ πέρα. Το, το λέω ευγενικά για να τη σώσουμε την Κωνσταντίνα. Βρήκα τον ρόλο τη. Ναι, κάναμε μια πολύ, σκέψη. Για πες, είναι για πολύ μικρή και αθώα για να μπορεί μπει αυτή και να φάει που είναι την κατακραυγή από τον κόσμο και οτιδήποτε. Αυτό πίστευα κι εγώ, αλλά διαφωνώ επειδή είχαμε μια σκέψη χθες. Είχαμε μια συζήτηση. Εσύ, ρε, ό,τι έχει πει, δεν έχει πει σε τίποτα μέσα. Γι' αυτό πραγματικά σκέψει. Πραγματικά και όλα εγώ δεν ξέρω. Θα ταυτιστούν κοπέλε που είναι introverts. Που είναι εσωστρεφεί. Ναι, okay. Μια μικρή μερίδα, ρε παιδί μου, ένα 10% μπορεί να είναι κοπέλες που είναι introverts. Δεν είναι όλες εξωστρεφείς και μπες τρελή χαρά. Που ντρέπονται, που είναι. Ναι, υπάρχει και αυτός ο κόσμος, Γιώργο. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Δεν είναι μόνο το χάος. Δεν υπάρχει μόνο το χάος. Υπάρχει και ο κόσμος που είναι εξωστρεφείς, ρε παιδί. Απλά, ναι. Βασικά αυτός είναι ο κόσμος. Πολύ λίγοι είναι εξωστρεφείς. Ναι. Λίγοι, πολύ λίγοι είναι σε εσένα. Δηλαδή το δόγμα σου. Δεν είναι το 3% του κόσμου. Ειδικά μετά σε κόσμο. Κοίτα όμως πώς μαζευτήκαμε εδώ το 30% και γίναμε. Εντάξει, μην συγκρίνεστε. Ένα μικρό δείγμα είναι αυτό. Φοβάται να μιλήσει το κορίτσι. Δεν φοβάται να μιλήσει. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι έτσι ο χαρακτήρας της, ξέρω εγώ. Δηλαδή μπορεί να. Εσύ δεν θέλει να μιλάει χωρίς να είναι στο θέμα.
Μιλάει όταν αφορά εκείνη. Γιατί πρέπει όλοι δηλαδή, να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις. Θέλω άποψη όταν μας είδες στο πάρκο και τις έξι, σαν τρελές, που δεν σκεφτόμασταν καν ότι πρέπει να κάνουμε καλή εντύπωση ή να γνωρίσουμε. Και μας είδες έτσι και τις έξι. Πάντως δεν ένιωσα άνετα. Να το πω αυτό. Δεν ένιωσα καθόλου άνετα. Λέω τώρα που ήρθα. Ισχύει, φαίνεται να ήρθα, ήταν σαν να. Εντάξει, δεν θέλω να το πάρετε κάπως. Απλά ήταν λες και πήγα σε, να κάνω που λέω λόγος γυμναστική σε ντίβες. Πραγματικά. Ωραία. Αυτό ήταν. Εντάξει, παιδιά, άποψή μου. Δεν σας λέω ντίβες. Καλά, εγώ είμαι. Ντίβες, απλά. Οπότε μην αναφέρεις, δεν το παίρνω κάπως. Δεν σας λέω ντίβες, ντίβες, απλά ήταν σαν. Ναι. Και λες, όχι τώρα αυτές. Ναι. Καλά, ήμασταν κι εμείς λίγο. Το έχουμε κερδίσει κάπως το κενό. Τελούλου. Και λίγο cringe εγώ. Εγώ είμαι ο ορισμός. Δεν ξέρω τι κατάσταση. Θέλω να μιλήσω, ναι, ρε φίλε. Θέλω να μιλήσω. Δεν ξέρω τι κατάσταση, πώς νιώθηκε τέτοια. Εγώ το κατάλαβα, οπότε είπα, μάλλον σπάσαμε. Μάλλον χωρίσαμε. Σπάσαμε, αλλά δεν είναι αυτονόημα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει κάτι μαζί μου τόσο. Που να μην χαιρετιόμαστε. Για να μην νιώθει άβολα και αυτό, ναι, καλό θα ήταν να κάνετε μια κουβέντα. Σαν ενήλικες. Αυτό θέλω και να τα βρείτε. Ότι... Και να υπάρχει μια κοινή γραμμή, δηλαδή, ρε φίλε. Πραγματικά, δεν θα ήθελα ποτέ, ας πούμε, να είμαστε, ξέρω, για να μην μιλιόμαστε ή να αισθανόμαστε περίεργα όταν συναντιόμαστε και αυτά. Όχι, είναι άβολο. Δεν έχω και λόγο να το κάνω, γιατί είναι πραγματικά ναι. Και εκτός παιχνιδιού, δηλαδή, σε φιλικό επίπεδο... Καλά, κι εγώ. Χάλη να με πατήσει πραγματικά. Σε νιώθω, φίλε. Σε νιώθω γιατί κι εγώ με την Γλυκερία το νιώσα αυτό κάποια στιγμή και δεν ήθελα. Οπότε αυτό το άβολο το. Θα υπάρχει, είναι λογικό ρε, εσύ το άβολο εκείνη τη στιγμή. Πώς να νιώθω, χθες, ας πούμε. Ναι, χθες το κατάλαβα. Χθες με νιώθες, ήμουν αλλού. Ήσουν. Και η Σοφία ήταν αλλού. Και το φάνηκε πολύ στο παιχνίδι. Με τις τέτοιες. Εγώ το σου λέω την έβλεπα, τις γκριμάτσες όλα. Την πρόσεχα. Ήταν πολύ άβολη. Δηλαδή, δεν ήθελε να παιχτεί το παιχνίδι από πλευρά. Άμα μπορούσε να μην επιλέξει κανένα, θα το έκανε. Αλλά μη σε παίρνει όχι, από ρε, κάτω δεν... τόσο. Okay, εντάξει, είναι λογικό να αισθάνεσαι είναι κάπως. Λογικό, ναι. Ρε, πυροβολάω, έχω σκέψει τώρα στο μυαλό αλλά, μου. Ναι, χάος. Πολλά, είναι χάος. Τι σκέφτεσαι δηλαδή, θες να μου πεις κάτι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το πάρει. Κάνεις σενάρια διάφορα. Όχι. Overthinking, όχι. Απλά σου λέω, δηλαδή, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπάρχει παρεξήγηση μεταξύ μας. Mm. Σε καμία. Ναι. Δηλαδή, και εγώ προσπάθησα να είμαι όσο πιο ξεκάθαρος μπορώ για που μπορεί να... Όταν όντως λες τα πράγματα όπως είναι με και γίνεις ξεκάθαρος, ναι, και αυτά που νιώθεις και δεν θες να πουλήσεις κάμια παπάτζα, στα αυτιά του άλλου, ναι, τον πονάς. Αλλά πολύ... Πολύ καλύτερο είναι αυτό παρά να κάνεις κάτι το οποίο ναι, δεν το... γιατί λένε ότι η αλήθεια και η ειλικρίνεια, φίλε, την εκτιμάνε πάντα στο τέλος και σας πονάει στην αρχή. Είναι αλήθεια. Θα εκτιμηθεί η αλήθεια σου. Τώρα την πονάει, αλλά στο τέλος θα την εκτιμήσει. Να ξέρεις. Μακάρι, απλά γιατί μου το έχει πει και εκείνη, ρε φίλε. Δηλαδή μου έχει πει πράγματα τα οποία τα... Τι σου έχει πει? Είναι συγκινητικά πράγματα αυτά που μου έχει πει. Δηλαδή, να άποψη ότι ξέρω εγώ, σε εκτιμάω πάρα πολύ, ότι με έχει ψηλά, ότι είμαι αληθινός, όλα αυτά. Και τώρα νιώθεις ότι δεν τα εννοεί. Τώρα εντάξει, μετά ακούσαμε, χθες ακούσαμε μερικά πράγματα τα οποία ήταν απογοητευτικά, ρε φίλε. Εντάξει, προφανώς τώρα θα έλεγα ότι όντως η queen του σπιτιού είναι η Νίκη. Φαίνεται ότι παίρνετε διαταγές. Εδώ είναι. Ότι παίρνουν διαταγές. Δίνεις εδώ πέρα, δίνεις μια ιδέα. Ω, ας την κάνουμε. Μια ιδέα! Συνήθως έχει καλές ιδέες όμως, γι' αυτό τις κάνουμε. Ναι, όντως, δεν λέω, δεν αντιλέγω. Ναι. Δεν λέω το αντίθετο, απλά η άποψη της θα μετρήσει. Α, αυτό. Πάντα. Okay. Γιατί την εκτιμάμε σαν άνθρωπο, γι' αυτό. Και είναι φουλ αντικειμενική και ειλικρινής. Είναι η μανούλα μας. Εδώ πέρα. Μας μαγειρεύει. Αλήθεια. Έχω γεμίσει παιδιά εδώ. Απλά. Πολύτεκνη. Η μητέρα του σπιτιού. Αυτό ήθελα να πω. Θα βγω με επίδομα. Κάτσε στην παρέα μας, μην φοβάσαι. Α, θες Νικολή, ε. Θα το στερούμε. Όχι, δεν του μιλάω σήμερα. Χώρισες. Πω, φιλήσε. Πώς χώρισα εγώ, είσαι που πάρα έξα... πολύ με τις μέρες. Ο αγαπημένος σου παίκτη reality. Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτη reality. Δεν είμαι, αφού μου το είπες. Θα παίζω σιγά. Ότι είσαι ο αγαπημένος μου παίκτη reality. Μόλις τώρα.
Τι σου έλεγα. Α, σωτηρία, είπα κάτι. Αυτό ακούω. Για τη φίλη σου. Είναι, δεν ξέρω αν το έχουν πει τα κορίτσια. Το οποίο δεν το είπα για κανένα. Δεν το είπα με καθόλου κακό τρόπο. Απλά η όλη φάση μου θύμισε αυτό που είχε γίνει με τη Μαρκέλα και το Δήμο. Και ανέφερα, ας πούμε, χθες ότι στη Σοφία πάνω στη συζήτησή μας ότι π.χ. έκραζες, ας πούμε, εισαγωγικά τη Μαρκέλα, αλλά κάνεις την ίδια συμπεριφορά. Αυτό η Σοφία κάνει σε σένα. Εγώ το είπα αυτό. Ναι. Ναι. Βάλε με λίγο με στο. Ότι η Σοφία μου είπα την άποψη ότι και καλά την απέφευγα και δεν ήθελα να μιλήσω μαζί της. Ενώ με το που βρήκα το χρόνο, κατευθείαν την έπιασα και πήγαμε στο νησάκι εκεί και μιλήσαμε. Αυτή όμως έπιασε. Εγώ την έπιασα. Εγώ είδα αυτή να σε έπιασε. Υπάρχει on camera, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, ρώτα τον Jason ότι ήμουν εκεί που μίλαγα μαζί σου με ποιον μίλαγα. Μου λένε τα παιδιά τι έχει και τέτοια. Του λέω είμαι λίγο προβληματισμένο. Μου λέει Νίκη, έλα να μιλήσουμε να το λύσουμε. Ναι. Λέω, όχι, πάω να πιάσω τη Σοφία να τη το πω. Και πάει και τώρα να συναντηθήκαμε μαζί, ερχόταν ένα τον άλλον. Και την πήρε και πήγαν. Ούτε καθόμουν εδώ και έλεγα. Τον Κόρκα και με σήκωσα το χέρι όπως θέλει να υποθεί και με πιάσε να πάω να μιλήσουμε, οτιδήποτε. Ωραία. Και απλά η φάση αυτή μου θύμισε λίγο τη Μαρκέλα με το Δήμο. Και γι' αυτό το τέτοιο. Δεν θέλω να την πω δύο λεπτά και μετά. Ο Δήμος είχε χρόνο όμως. Ναι, άλλο σου λέω ρε παιδί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επειδή είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό μου κάνει εντύπωση από τη Σοφία. Λέω ότι έκραζε αυτή τη συμπεριφορά τη Μαρκέλα π.χ. Αλλά τώρα μου λες ακριβώς το ίδιο. Ότι και καλά είχα χρόνο και σε απέφευγα. Πού τη απέφευγα, πρέπει αγάπη μου. Το ραντεβού που πήγαμε την Έμιλη μετά που τραγουδούσαμε την άλλη μέρα με το που ήρθαμε στο σπίτι των κοριτσιών. Την έπιασε. Πιάσαμε ένα στον άλλο τέλο πάντων και πήγαμε και μιλήσαμε. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Ούτε απέφευγα κανέναν ούτε τίποτα. Προφανώς. Ποια είναι η γνώμη σου για χθες που βγήκαμε. Η γνώμη μου για χθες που βγήκαμε μαζί. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ που πέρασαμε χρόνο μαζί. Σε γνώρισε και λίγο παραπάνω. Προφανώς και θα ξανά έβγαινα μαζί σου. Δεν έχω κανένα τέτοιο. Απλά θέλω να δώσω και λίγο χρόνο και στις όλες τις κοπέλες ξεχωριστά λίγο να τις γνωρίσω. Αυτό. Δηλαδή θέλω να είμαι 100% σωστός. Μια χαρά. Wow. Άλλο, ρωτήστε με. Ωραίο. Καλά τα λέει. Τώρα που γυρίζει. Ζώδιο οροσκόπο έχεις πίσω, Jason. Εντάξει, θα τα μάθουμε για το χάρτη. Καθένα, εγώ θα στο πω. Ταύρος δίδυμος. Ένα ελληνικό, τον οποίο θα πρέπει να πιείς να αφήσεις ανάποδα. Μάγια, αυτά τα φροντίσουμε. Κάνουμε και μάγια. Κάποια άλλη φορά το έχουμε σε τέτοιο. Τι άλλο, με τι ασχολείσαι γενικά, πες μας λίγο παραπάνω για σένα. Καταρχήν, εγώ έκανα 13 χρόνια κολύμβηση. Okay. 13 χρόνια έκανα κολύμβηση και τα τελευταία 3 χρόνια έκανα πρωταθλητισμό. Παράλληλα, τα τελευταία 3 χρόνια μαζί με τα επόμενα 4 χρόνια έκανα γυμναστήριο. Mm-hmm. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος αυτός. Σκοπεύω στο μέλλον να ασχοληθώ με αυτό. Τι αναζητάς από μια σχέση. Τι αναζητά από μια σχέση. Μια κοπέλα. Attention. Σημασία. Σ' αρέσει σημασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ σημασία. Τι ζώδιο είσαι. Ταύρος. Ταύρος. Θα μας τα πει Τζόσον. Συνήθως Ταύροι είναι πιο χαλαροί έτσι. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σημασία. Okay. Άμα ήταν να παίξω το παιχνίδι και να το παίξω σωστά, της λέω... Θα έπαιρνα από την αρχή τη σωτηρία, η σωτηρία θα έπαιρνε εμένα. Μα ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, ξεκάθαρα ναι, ναι. Πράγματα. Δεν σου λέω τώρα. Γελάω γιατί είναι αστείο. Ναι, όμως δεν είναι τρέλες. Είναι η πραγματικότητα. Το ξέρω. Αν ήταν να κάνω κάτι για το παιχνίδι, θα έπαιρνα σε έναν αρχή. Καταλαβες. Οπότε δεν βγάζει νόημα αυτό να μου το λέει. Ναι. Να μπαίνει κάτι στη διαδικασία να το σκέφτεται. Μου λέει εντάξει, μπορεί να το σκέφτηκα πάνω στο θυμό μου και πάνω στη τέτοια. Απλά ξέρει ότι ένιωσε, νιώθει, κατάλαβε με σένα. Εσύ και εγώ ένιωσα, αλήθεια σου λέω. Γιατί είναι. Για μένα τι πιστεύεις. Όχι, είναι αληθινό. Απλά τα συναισθήματά σου τώρα προς τη Σοφία πώς είναι. Ποια είναι. Τι συνέστημα έχεις, ξενέρωσες, φιλικό. Εγώ έχω ξενερώσει από το πρώτο τηλεφώνημα που μου έκανε που ήμουν στο ξενοδοχείο. Εντάξει, σου είπα ότι υπήρχε μια μικρή ρογμή από τη συμπεριφορά αυτή η οποία μπορεί και να σωζόταν, δεν ξέρω. Αλλά μετά αυτά που άκουσα δεν μ' αρέσανε, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δηλαδή δεν μπορώ να συνεχίσω ερωτικά. Ναι. Εσένα σ' αρέσουν γενικότερα μικρότερες ή μεγαλύτερες γυναίκες. Μ' αρέσουν οι μεγαλύτερες. Μ' αρέσει γενικά η όριμη γυναίκα. Okay. Γιατί... παίρνω και δίνω. Μπορείς να επικοινωνείς καλύτερα εννοείς. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι γενικά στις σχέσεις μου έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί μπορεί να έκανα μικρές σχέσεις, αλλά έκανα πάρα πολλές σχέσεις. Δηλαδή, άμα σας πω τώρα ότι έχω ξεκινήσει τις σχέσεις μου από τα 17... Άρα έχεις γνωρίσει πολύ κόσμο. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, ναι. Και εστίαση δούλευε, σωστά. Και εστίαση, ναι. Έχουμε κάνει εδώ την εστίαση. Άρα, εσύ θεωρείς ότι είσαι όριμος για την ηλικία σου, ας πούμε, για να. Πάρα πολύ. Για να κρατήσω μια σχέση, πάρα πολύ. Okay.
Πάρα και πολύ. Μέχρι που θα φτάνεις μια σχέση. Εγώ παιδιά θέλω. Α, σε τι, εγώ τότε... γάμο παιδιά, εγώ δεν έχω θέμα. Και τώρα δηλαδή. Εγώ απλά θέλω να βρω αυτό το κάτι, πραγματικά ψάχνω αυτό το κάτι, γι' αυτό και λέγε στο παιχνίδι. Ψάχνω πραγματικά αυτό το κάτι το οποίο θα μου πει. Πάμε, το κάνουμε αυτό, θα γίνει. Τη γνώμη σου απλά ρωτάω, σαν Δημήτρης. Ένα ναι, ένα όχι. Τι με ρωτήσες? Άμα θεωρείς ότι είσαι 100% ok, πέναντι. Με ποιο? Αν θεωρώ ότι είμαι 100% ok. Θεωρώ ότι είμαι 100% ξεκάθαρος. Ναι, ok το ξεκάθαρος. Θεωρώ ότι είμαι 100% ξεκάθαρος. Ναι. Το οποίο μπορεί μερικές φορές να είναι για τον άλλον στα αυτιά του, να είναι κάτι το οποίο θα τον στεναχωρήσει. Προτιμώ όμως να ακούσει κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο από μεριάς μου και να στεναχωρηθεί εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά το λέω, γιατί έχω κάνει το αντίθετο στο παρελθόν και δεν είναι καθόλου ωραίο. Παρά να κάνω κάτι ψεύτικα, να πουλάω κάποιο είδους παραμυθιού και να μην το εννοώ. Προτιμώ να είμαι ξεκάθαρος, να πω αυτά που έχω να πω και να στεναχωρηθεί ο άλλος. Και στεναχωρηθεί και εγώ, γιατί και εγώ στεναχωρημένος ήμουν. Δεν ήταν μόνο η Σοφία στεναχωρημένη. Απλά... Δεν ξέρω γιατί. Εσύ δεν μπορείς να αντέξεις αυτές τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν μπορώ, γιατί το ζούσα 4 χρόνια. Και? 4 χρόνια το ζούσα. Για παραμικρούς λόγους, ας πούμε. Όχι, το ζούσα 4 χρόνια γιατί π.χ. μπορεί να είχαμε μια συζήτηση. Εγώ είμαι αυθόρμητος άνθρωπος. Μπορεί να πω κάτι το οποίο δεν το φιλτράρω εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, πάνω στο χαβαλέ μου, πάνω στο οτιδήποτε. Και να νευριάσει τόσο πολύ η άλλη που να παθαίνει κρίση πανικού, να σπάει πράγματα. Σωτηρία, σήμερα είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έτσι σου λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έφυγε ο λύκος, έφυγε η γάτα, μάλλον χορεύουν τα ποντίκια. Και να σου πω κάτι, στεναχωρήθηκα. Ναι, προσπαθώ να ηρεμήσω. Στεναχωρήθηκα, αγάπη μου, γιατί το έχουμε περάσει όλοι αυτό και στο δεκαπλάσιο. Και στο λέω σε καθημερινή βάση γίνεται. Αράπιστος. Ξέρεις ποια είσαι. Ναι. Ξέρεις τι είσαι. Ναι. Τελείωσε. Ο καθένας θα γυρίσει να σου πει ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Θα σου πούνε πώς είσαι έτσι. Θα σου πούνε γιατί το έβαλες. Θα σου πούνε δεν σε νοιάζει, αγαπητή. Εσύ ξέρεις ποια είσαι μέσα σου. Άμα είσαι δυνατή, εγώ θεωρώ δυνατή είσαι. Γιατί για να μπήκες εδώ είσαι δυνατή. Γράψε τους. Μην βλέπεις. Μην μπαίνει. Συμβουλή. Μην μπαίνεις στη διαδικασία να διαβάσεις τα σχόλια. Είναι μέση αμοιβάδα η καθεμία που τα γράφει. Δεν ξέρει τίποτα για σένα. Δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Καλά πέφτει. Ναι. Άστο. Κάνε τη ζωή σου. Ήρθες για έναν λόγο. Οποιοςδήποτε λόγος. Να βρεις ερώτα. Να... Οτιδήποτε εσύ ξέρεις. Κάνε αυτό που θες να κάνεις. Και φύγε. Μου ρωτάει ένα υποθετικό σενάριο. Απαντάω σε ένα υποθετικό σενάριο. Ξεκάθαρα, γιατί έτσι μου ήρθε εκείνη τη στιγμή να απαντήσω. Ναι, αλλά αυτό δεν την είχες πει από πιο πριν, ότι άμα είναι να φύγει, θα φύγεις και εσύ μαζί. Ναι, αλλά αυτό έχει γίνει. Καταρχάς έχει γίνει 2,5 εβδομάδες πριν, έχει υποθεί. Αλλά άστο το χρονικό διάστημα, είναι το λιγότερο. Εκείνη τη στιγμή. Ναι, παιδί μου, το είχα πει. Όντως ένιωθα εκείνη τη στιγμή ότι ήθελα να το απαντήσω αυτό το πράγμα, ότι άμα φύγει, ξέρω εγώ θα φύγω. Ναι. Έτσι ένιωθε, έτσι το είπα. Προσπαθώ να μιλήσω στη Σωτηρία. Για ένα θέμα που με απασχολεί τέλος πάντων και απλά αυτή τη βλέπω ότι έχει απορροφηθεί πάρα πολύ με τη συζήτηση που έχει με τον Δημήτρη στη Σοφία, το οποίο έχει κουράσει από την αρχή που έχει ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια. Αυθόρμητα. Λειτουργήσε αυθόρμητα. Ναι. Έτσι αυθόρμητα απάντησα και στο. Και προθέσω. Οπότε τη βλέπω να μην σταματάει τη συζήτηση και πρέπει να πάρω το θέμα στα χέρια μου. Ναι, αλλά απάντησες κάτι διαφορετικό από ό,τι είχες απαντήσει. Ναι, απάντησα κάτι διαφορετικό γιατί έτσι είναι. Ρε, εσύ! Το φόρτωσε το αρνί. Ρε! Έλα μια ώρα, μη λέμε για την τέτοια. Το φόρτωσε το αρνί και έφυγε. Τι κάνω. Έλα, θα σου πω το πρόβλημά μου. Τι έχεις. Αρχικά. Έλα να μιλήσουμε λίγο μαζί. Τι έγινε, γιατί μου πήρες έτσι. Γιατί δεν θα σταμάτησε ποτέ να μιλάει για τη Σοφία. Πρώτον, εγώ έχω αγχωθεί ότι θα φύγεις από εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσο τις κότες που έχεις μπλέξει. Εγώ αυτό είναι το θέμα μου. Τι είναι. Και δίνουν και τα αγόρια πιο πολλά. Δεν ξέρω μήπως σε ψηφίσουν. Εγώ αυτό με αγχώνει. Αυτό θέλω να συζητήσω μαζί σου. Ξέρεις. Γιατί δεν θέλω να φύγεις από εδώ. Που δεν έχουμε προλάβει να γνωριστούμε. Εγώ τι να κάνω. Προσπαθώ να κάνω κάτι κι εγώ. Όχι, δεν θέλω να κάνω. Ομοιριάζομαι. Δεν θέλω να φύγεις. Εντάξει, άμα είναι να φύγω, θα φύγω. Σου λέω όλη ποια είναι η άποψή μου.
Πιστεύω ότι τα άλλα κορίτσια έχουν κάνει σαν ένα μίνι κόμμα μεταξύ τους και η σωτηρία του μόνο στήριγμα που είχε είναι η Μαρκέλα. Και τώρα η επόμενη που θα ψηφιστεί από τα κορίτσια και πιστεύω και από μερικά αγόρια είναι η σωτηρία. Α, ναι, αυτό ήθελες να μου πεις, ναι, ότι ναι, τα αγόρια ναι, θα με... Όχι τα αγόρια, για τα κορίτσια εγώ πιστεύω. Από τα κορίτσια παίρνεις ψήφους, όχι από τα αγόρια. Τότε τι μου λες τα αγόρια. Τα αγόρια, εγώ θα προσπαθήσω να σε στηρίξουμε όλοι, αυτό σου λέω. Εσείς τα αγόρια θέλετε να φύγω. Όχι, εγώ δεν θέλω να φύγεις. Ο Πελατιά σίγουρα όχι. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω. Αλλά μάλλον θα προσπαθήσω να μην θέλει κανένα. Όχι, δεν θέλω. Γιατί να... τα κορίτσια θα σε ψηφίσουν όλοι. Να σου πω κάτι, δεν θέλω να προσπαθήσεις. Ούτε εσύ. Αν μπορώ να πω ένα λόγο παραπάνω, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Για ποιο λόγο. Δεν θέλω. Αλήθεια, δεν θέλω. Θα, και θα τελειώσει το ταξίδι σου εδώ πέρα. Α, τελειώσει εδώ πέρα. Καλύτερα να φύγω με το κεφάλι ψηλά. Ψηλά, δεν όχι ψηλά. Ψηλά. Αλήθεια. Αλήθεια. Τώρα που μπαίνουν και είναι παίχτες, μπορούν να αλλάξουν τις σχέσεις. Τώρα έχει κολλήσει με τη Μαρκέλα. Ήταν η τετράδα από εκεί. Γιατί αυτά είναι υγεία του, δεν το είχα λάβει. Δεν κουνιούνται οι τέσσερις. Εντάξει, εγώ τι να κάνω. Εγώ δεν πρόκειται να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός. Δεν πρόκειται να το παίξω φίλοι με κανέναν. Και είμαι η σωτηρία. Και αυτό. Πορευτείτε με αυτό. Άμα δεν σας αρέσει, γεια σας. Εσύ, δεν σου μιλάω τώρα. Σου μιλάω να δεις λίγο. Χρειάζεται να κάνεις κολλητές παρέγγελες. Δεν θέλω. Εγώ σου το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Πρέπει να αλλάξω λίγο ισορροπίες. Δεν θα κάνω κάτι ποτέ, ούτε ψεύτικο, ούτε τίποτα. Για μία... Όχι, έτσι το και κάτι καλό. Όχι, θα κάνω ό,τι λέει η καρδιά μου, ό,τι νιώθω εγώ και θα φύγω κυρία με το κεφάλι ψηλά. Πάρε τα καινούργια μαζί. Δεν θέλω να πάρω. Άμα δεν θες. Να δημιουργήσεις φιλίες, γιατί έχεις μείνει με τη Μαρκέλα. Και τώρα είσαι μόνη σου. Εκτιμώ το ενδιαφέρον του, γιατί δείχνει ότι με συμπαθεί. Πέρα το ότι κάνει πλάκα, έτσι, ερωτικά και αυτά. Έχει σεβαστεί τα όρια μου. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και τώρα, άμα φύγω, έφυγα. Δεν θα θέλω, ρε φίλε, να στο να σε ψηφίσω, όπως λέω. Δηλαδή, να είσαι υποψήφια εσύ. Δηλαδή, θα βγάλουν την πιο ωραία κοπέλα υποψήφια. Δηλαδή, δεν είναι κάνουμε, μόνο η ωραία κοπέλα. Εμείς, και αυτό. Δεν είναι μόνο η ωραία κοπέλα. Και το πιο γαλάκι, ρε φίλε, πιο ωραίο του πέ, εσύ έχεις. Δεν είναι αυτό, απλά... Οι άλλες μπιφάρουνε. Την έχουν βγάλει νύχια όλες. Προτιμώ να φύγω, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια, με την αξιοπρέπειά μου, με αυτή που είμαι, και ότι με βγάλατε, δεν με νοιάζει. Γεια σας. Καλά, ναι, εννοείται, ρε φίλε. Καλά θα κάνεις. Χαίρομαι φυλάκια και χαίρομαι που σου θέλει. Απλά εγώ δεν θέλω να φύγεις. Το ξέρω. Καταλαβαίνεις. Ούτε εγώ θέλω. Ούτε. Κάτσε να σε γνωρίσουμε λίγο. Είναι δοκιμασία αυτό εδώ πέρα. Θα βγεις 10 φορές πιο δυνατή έξω. Στορκίζομαι. Αλλά μην επηρεάζεσαι. Αν και κάνε δουλειά με τον εαυτό σου. Κοιτάξου στον καθρέφτη και δες την Κωνσταντίνα που είσαι. Που ξέρεις ποια είσαι. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα μας πάρει από κάτω για 10 μπαγλαμάδες. Έλα ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Απλά τα σκέφτομαι τώρα. Όχι, ναι. Ηρέμησε. Αλήθεια σου λέω. Σου λέω σαν μικρή μου αδερφή. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Δεν σε ξέρουνε, δεν θα τους μάθεις ποτέ. Θα σε δουν αύριο στον δρόμο και θα σου πούν «Έλα να βγάλουμε φωτογραφία». Αυτό θα σου πούν. Αυτός που σε έκραζε σήμερα. Στο λέω εγώ γιατί το ξέρω. Γιατί είμαι σε αυτό το χώρο, εγώ που ασχολούμαι με τα ζώδια, τρώω το κράξιμο της αρκούδας. Και ασχολούμαι 8 χρόνια με αυτό το πράγμα. Ας τους, μην ασχολείσαι. Και θα σου το πούν όλοι αυτό. Έλα, εντάξει. Αυτό ήθελα να σα πω, γι' αυτό σου λέγα άλλη. Γιατί δεν ξέρω τι πόση ώρα μπορώ να σε δω και δεν θα χωρώ να σου το πω. Δεν θα ανάγκη να ακούσει κι όλοι άλλοι. Μπορεί να μιλήσει τώρα με τη φίλη μου, Σαντρία. Τώρα τι να πω, ρε. Μας διέκοψες. Ισχύει, συγγνώμη. Ναι. Είναι, ρε, αν δω ότι δεν πάει καλά. Άλλο ήθελα να δείξει. Εσύ. Πάλι καλά. Λέω. Είμαι σίγουρος. Τώρα θα γίνει. Τώρα θα γίνει μακελιό, Απλά ο Γιώργος σήκωσε την σωτηρία. Αγκαλιά. Έτσι. Έχει πει ότι δεν θέλει να την αγγίζουνε. Κάντε ό,τι θέλετε, μην την αγγίζετε. Σωτηρία! Είπε μόνο σωτηρία. Εσύ. Oh. Είπε σωτηρία. Απαγορεύεται. Εγώ παιδιά άκουσα, δεν ξέρω. Έλα, φίλε, τι θες. Τι θες. Νίκο, τι προβληματισμένα γίνεται. Λέγει. Πού είσαι, Νικόλα. Έλα μαζί μου 2 λεπτά. Να, τόσο άλλος.
Ξεκινήσαμε. Βλέπεις, πάλι τα ίδια. Είναι το γιν και το γιάνγκ. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν έχει τρόπους. Κοίτα, πήγε την πήρα από το χέρι. Έλα. Κατάλαβες. Έχει τρόπους. Τι φάση. Φαίνεται ο άνθρωπος, ο ανάγωγος. Τι θες να μου πεις. Κάτι σημαντικό. Για πες μου. Μέχρι τώρα πολλές φορές σου είπα πως θέλω να αλλάξεις κάτι ή να αλλάξεις μια συμπεριφορά σου. Δεν μου το έχεις πει. Δεν σου το έχω πει. Ούτε μια φορά. Ναι. Είχα μια πολύ σημαντική συζήτηση. Ήθελα να έχω, αλλά δεν πρόλαβα. Έτρεχα, κουράστηκα. Το ένστικτο μου λειτουργήσε. Ήταν ο Γιώργος που σε έπαιρνε. Αγκαλιά. Όχι, δεν πήρε. Ναι, με πήρα. Από εδώ, εδώ πέρα. Να... Το έπαιξε. Ναι, και το ένστικτο μου. Είχα μια σοβαρή συζήτηση και το έκοψα. Σπάσα χρόνο ρεκόρ. Το ένστικτο μου ξύπνησε για να προστατεύσω τη σωτηρία. Επειδή ξέρω και αυτή είναι ένα κοριτσάκι μικρό, μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, ναι, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται η παρέμβαση ενός άντρα. Και τι έκανες μόλις το είδες? Έσπασα, βέβαια, άρχισα να τρέχω, τρέχα, ήρθα απευθείας εδώ. Αφού έχει ώρα που το... Που έγινε αυτό. Ναι. Που τώρα μας το έκανα. Θα σου πω κάτι. Μέχρι τώρα δεν σου είπα να κάνεις τίποτα, θα προσπαθήσω ποτέ να σε αλλάξω για οτιδήποτε, σου ξανά είπα αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα, επειδή μας βλέπουν πάρα πολλοί άνδρες, γυναίκες, κοριτσάκια, αγοράκια. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι. Μια χημεία. Μια χημεία. Και είπα και τον Γιώργο, φλερτάρε, με λόγια κτλ. Ναι. Εγώ με τον Γιώργο είναι όμως φιλικό. Ναι, το βλέπω. Ξεκάθαρα βλέπω. Δεν βλέπω κανένα σενάριο. Και βασικά δεν έχω λόγο να απολογηθώ. Σου είπα να απολογηθεί. Όχι, απλά γενικά, να ξέρει ότι δεν έχω λόγο να απολογηθώ. Δεν σου είπα να απολογηθεί. Όπως χθε ήρθε και μου κούμπωσε πουκάμισο. Α, και ναι. Το άφησα κουμπωμένο, σεβάστηκα. Δεν το άφησε κουμπωμένο, μετά το ξεκούμπωσε. Το άφησα να κουμπωμένο. Σεβάστηκα αυτή σου η επιθυμία. Τι θέλει, Νίκο. Όταν. Όχι ο Γιώργος συγκεκριμένα. Ο κάθε άντρα. Σε ακουμπάει, σε αγγίζει, σε. Αυτό είναι. Δεν είναι σωστό, μπορώ να εξηγήσω για τρεις ώρες, αλλά δεν χρειάζεται. Άμα ένας φίλος μου στην έξω ζωή το κάνει αυτό, θα είσαι οκ. Okay. Και ξέρω πως είναι φίλος, τον γνώρισα, είμαι οκ. Okay, και να μην το γνώρισα, αλλά είναι φίλος μου, το ξέρεις. Εάν τον γνώριζα και βλέπω πως δεν ήταν ένας απεγνωσμένος πύχικος όπως αυτό, ναι. Θα ήμουν οκ, okay, ναι. Τα παιδάκια, τα κουράκια που επίσης, μας βλέπουν. Δεν με πιάσε καν, ούτε μπούτι, ούτε με πιάσε από εδώ. Σε πήρε πάνω το αγόλο, ναι, το σούρουχο σου. Το μόνο πράγμα που με ανησυχεί είναι εάν ο Γιώργος έχει κάνει κάτι το απρεπές προς τη σωτηρία. Δεν φορά... εννοώ ότι... Δεν φοράς το... Εννοώ ότι είναι τέτοιο, είναι σορτσάκι. Οπότε δεν θα φάνει κάτι. Και με πιάσε από εδώ. Κατάλαβες. Εντάξει, Γιώργος είναι, δεν ακούμπησε πάνω από μπούτι, ακούμπησε εδώ πέρα, οπότε λέμε οκ. Okay, και τον βλέπω σαν φιλαράκι και το παίρνω αυτό το vibe, οπότε είμαστε οκ. Okay. Απλώς μας βλέπουν παιδιά και όταν βλέπουν μια γυναίκα να δημιουργεί χημεία με κάποιον άλλο. Δεν έχω βλέπω... χημεία με τον Γιώργο. Μαζί. Εάν είχες, θα πέφτα... Η γη να με πλακώσει. Το βλέπω αυτό. Το αισθάνομαι. Όλοι το βλέπουν. Ναι. Απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα. Κρατώ τα χέρια σου από το κορίτσι. Ξέρεις τι λέω τώρα. Τι. Γι' αυτό. Μας έδειξαν από την τηλεόραση μου ότι έπαιρνες πάνω και είδα και το... Ποιο είδες? Δεν νομίζω πως ήθελα να βραγείς σου σε παίρνουν έξι. Όχι ρε, ήταν εδώ και φορά έχει σορτσάκι. Ναι. Το είχα δει. Σορτσάκι φορά. Το είχα προβλέψει. Αυτό τους εξήγησα. Κοίτα πόσο χωρίς τρόπους την πήρες εσύ από το χέρι, ανάγωγος τελείως, ενώ εγώ τη βούτυξα σωστά όπως έπρεπε. Δεν σου δίνω χέρι, απλά σε δείχνω. Εγώ σπάω πλάκα μαζί του. Ναι, και εγώ σπάω πλάκα μαζί του. Μιλάμε, απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα, ρε. Ναι, τι, άρα τι μου λες. Τις κάνεις κρέμα το μουρμούρα, ρε, εσύ. Άρα τι μου λες. Μας βλέπουν κοριτσάκια και αγοράκια στην τηλεόραση. Ναι. Όταν βλέπουν έναν κορίτσι να έχει χημεία με έναν άνδρα, εντάξει. Τις κάνεις κρέμα το μουρμούρα. Πες μου λίγο. Εμένα θέλει, να πάω από εκεί. Κάνεις κρέμα το μουρμούρα στο κορίτσι. Αλήθεια, έτρεξες. Τρέξα. Εγώ σου λέω τσιμηθεί. Είμαι διεκδικητικός. Άρα τι μου λες.
Εγώ είμαι πολύ. Μπορώ να κάνω εγώ συζήτηση γιατί νομίζω με αφορά. Ναι, τι μου λες. Όχι, δεν έχω να πω. Τι μου λες, τι μου λες, Άρα. Να μην αφήνω άντρες να με ακουμπάνε. Είπα και του Γιώργου. Δεν το είπα την πρώτη φορά, μην με ακουμπάς. Του το είπανε ή όχι. Το γνωρίζω σιγά σιγά. Δεν ακουμπάμε. Δεν δέχομαι επίμαχα σημεία, δεν δέχομαι μπούτια, δεν δέχομαι να το κάνεις προκλητικά. Δεν το έκανα προκλητικά. Όταν το έδωσε και μία από τον. Δεν έπιασε ποτέ. Δεν με έπιασε ποτέ από τον μπούτια. Τώρα δεν σε έπιασε από εδώ. Όχι, από εδώ με έπιασε. Το πρόβλημα είναι πως δεν βλέπω το ένα χέρι του Γιώργου που είναι. Και αυτομάτως στο μυαλό μου, επειδή ξέρω τον Γιώργο πως είναι λίγο αυθόρμητο, θα σας τον αποκαλέσουμε έτσι. Πως αυτό το χέρι θα είναι σε έναν επίμαχο σημείο. Από εδώ με έπιασε. Πολύ... Από εδώ. Αλλιώς θα ούρλιαζα και θα το βαρούσα. Θα ούρλιαζα, αλήθεια σου λέω. Από εδώ με έπιασε. Άλλο να σε πιάσει από εκεί. Και επίσης το πλάνο που μας έδειξα στην τηλεόραση ήταν. Εγώ προσέχω πάρα πολύ πλέον πώς πιάνω. Όχι, αλήθεια, αλήθεια προσέχει. Και αλήθεια προσέχει πώς μου συμπεριφέρεται. Σοβαρά σου μιλάω. Πολύ μετρημένες κινήσεις μου. Ρε, ξέρεις τι έκανα. Το είδα αυτό. Όχι, έτρεξα. Χωρίς να σε πούν τίποτα. Όχι, με σταμάτησε ο security και έφυγα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει, μην αγχώνεσαι που χάνεις λίγο το παιχνίδι. Δεν είναι αυτό. Πού σαν να σε προσπερνάω λίγο σιγά σιγά. Ξέρεις τι είναι το άγχος μου. Τα αγοράκια τα γορίτσια που μας βλέπουν. Αυτό είναι το άγχος σου που είσαι ο μεγαλύτερος κλειόντας μας. Μας βλέπουν ότι χτίσαμε μια χημεία. Ναι. Μετά θα δουν το κορίτσι που είπα έχουμε χημεία. Όταν ο Αργύρης με σήκωσε αγκαλιά δεν είπαμε τίποτα. Τότε δεν είχαμε κάτι. Τίποτα. Τότε δεν είχαμε τίποτα. Εγώ με προστατεύεις, αλήθεια σου λέω. Τότε, αλήθεια, τότε αλήθεια. Πείτε τα μόνοι σας, αλήθεια. Μπορεί να τα πείσω τώρα για να αναλύσει οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται καν να είμαι εγώ εδώ. Τα λέω όλα μόνη της. Η Σωτήρια ήταν αυτή που με υπερασπιζόταν, οπότε δεν χρειάστηκε καν να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Και απλά έφυγα και τους άφησαν να τσακωθούν μεταξύ τους και το Νικολάκη να βγάλει τα μάτια του. Τότε δεν είχαμε τίποτα. Δεν έχει σημασία. Δεν πάντα κάτι υπήρχε. Εάν ήμουν εδώ. Πάντα κάτι υπήρχε, εντάξει, και μπροστά ήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα κάτι υπήρχε. Κάτι, γιατί ήρθε και δίπλα μου και τα λοιπά και λες μας παίρνουν το κορίτσι και κάτι τέτοια. Δεν είχαμε κάτι τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι δίπλα μου και να άλλο άντρα, όποιο άντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, να σε σηκώσει από δίπλα μου και να σε πάρει στις σκάλες. Οποιοδήποτε άντρα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τότε δεν είχαμε κάτι. Και... Αλλά, γιατί αλλά... τώρα τι έχουμε, έχουμε. Τι έχουμε καμιά αλφα χημεία. Μην δώσουν και αλμίς. Ναι, ωραία, έχουμε χημεία. Δεν είμαστε σε σχέση, δεν έχουμε τίποτα. Μα και σε σχέση να μας πούν το ίδιο πράγμα, θα έλεγα. Μιλάμε τώρα, δεν θα μην το κλέψω. Τι έπαθες. Να μην την πάρω. Τίποτα, σε πειράζει. Τι έπαθες. Σε πειράζει, ρε. Τι έπαθες. Άφησε να κάτσω στην Προεδρική. Λοιπόν, φιλάκια, θα πούμε. Yeah. Να κάνετε support. Κάνουμε. Έχεις παράπονο. Όχι, δεν έχω παράπονο εγώ. Φιλάκια. Γεια σου. Ωραία, κάπως θα το μας κόψει μισθό, Σιλίνα. Δύο άνθρωποι. Είμαστε δύο ζώα. Εσύ το μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται. Ναι, πες το. Ωραία. Σαν Σωτηρία θα ξεκαθαρίσω πάντα τη θέση μου. Πάντα. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω εκείνο. Όταν στην αρχή ο Κόρκας το έκανε πιο με φλερτ το ένα το άλλο. Τώρα με βλέπει απλά σαν ένα κοριτσάκι. Σαν ένα αδερφή, όπως ένα αδερφή του, το βλέπω, νιώθω αυτό. Το βλέπεις ότι με βλέπεις σαν αδερφή του. Mm. Ποτέ δεν θα κάνει κάτι. Εγώ το έχω αποσυρθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην του φάω τη Σωτηρία. Το πλατιέ. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Γιατί μου αρέσει κιόλας, δεν είναι ότι. Ξέρεις. Ψήνομαι πάρα πολύ. Το πιστεύεις. Ότι θα γίνει. Ότι θα την κατακτήσει. Θέλω να το πιστεύω πως ναι, θα βάλω τα δυνατά μου. Παραστείτε το. Θα βάλεις, δεν βάζεις. Δεν τα έχω βάλει ακόμα. Όχι. Ποια είναι τα δυνατά, θες να τα αφήσω. Δυνατά, δυνατά. Ναι, θα το αφήσω να αιωρείται. Θα σας το δείξω στην πορεία. Έχεις αυτοπεποίθηση πάντα. Μη γεγέσαι όμως. Ωραία, ναι. Ποτέ δεν θα κάνει τώρα, στην προκειμένη φάση, γιατί ποτέ μιλες ποτέ, που θα με ενοχλήσει, γιατί εγώ θα το πάρω πάρα πολύ προσωπικά και θα τσακωθώ άσχημα μαζί του. Οποιοδήποτε νομίζω, στον κύκλο αυτό που είμαστε τώρα, δεν θα με πειράξει. Γιατί, όχι επειδή είσαι εσύ, επειδή είμαι εγώ και βάζω τα όρια μου. Αλλά, περίμενε, επειδή είσαι εσύ και βάζεις τα όρια σου, αλλά εάν κάποιος σε ενοχλήσει, και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αναγκαστικά πρέπει να επέμβω εγώ στην πραγματική ζωή εδώ. Τότε μπορείς να επέμβεις εσύ. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αλλά μπορώ να πατήσω στα πόδια μου, μπορώ να βάλω τα όρια μου, μπορώ να πω ότι μέχρι που πάω.
Εδώ, εδώ είναι τα όρια. Άμα ξεπεράσεις αυτή τη γραμμή, θα δεις τι θα γίνει. Ναι, κάποιες φορές όμως στην έξω ζωή το ξέρεις πως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σε έναν άντρα. Ναι, τίποτα. Εννοείται. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, οι ακραίες περιπτώσεις. Όχι, δεν είναι ακραίες. Συμβαίνουν πάρα πολύ. Στο Λονδίνο που ήμουν. Ωραία, άλλο που ήσουν. Μιλάμε και εδώ πέρα. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά είναι ακραίες. Οπότε, σαν σωτηρία, εγώ είμαι εξηγημένη και ξεκάθαρη. Και δεν δίνω ούτε ερωτικά vibes, ούτε τίποτα. Και θεωρώ ότι είμαι κυρία. Χαίρομαι γι' αυτό. Πάνε σπίτι σου τώρα. Πάνε σπίτι, είσαι σπίτι μου, γυναίκα. Πάνε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Mm-hmm. Γι' αυτό τρελάθηκες. Mm-hmm. Και τώρα τι είπες, να μην αλλάξεις, γιατί μπήκες πολύ φορτσάτος. Κλέφω την τράπεζα του μπαμπά, ένστικτο, Μαρίνα! Πράγμα, ξέρεις τι ήταν το ένστικτο μου, είδα κάποιον άλλον άνδρα. Δεν είμαι κτήμα σου. Να προσπαθεί να σε κλέψει, να σου αγγίζει ερωτικά. Αυτόν είδα στην κάμερα δεν πολύ γρήγορα. Αυτόν είδαμε, ρε. Αυτό ήταν η πρώτη εικόνα που είδα. Αυτόν μετάφρασε τον εγκεφαλό μου και απευθείας το ένστικτο ξύπνησε. Περίμενε λίγο. Πήγες κόντρα σε όλη την παραγωγή για να τρέξει εδώ πέρα να έρθει να με δει. Σε έτρεχε ο security. Ένιωθα πώς μπορεί να κινδύνευες, ρε. Αυτό ένιωσα πραγματικά. Ότι... Εγώ. Ενώ είμαστε παντού με κάμερες. Και με security. Εγώ που μέσα μου, θύμωσα. Θύμωσες επειδή πες το, ζήλεψα. Δεν είναι ζήλεψα. Νίκο. Ζήλεψα στη ζωή μου, αλλά αυτό δεν. Ξέρεις που θα ζήλεψω. Ζήλεψα επειδή έπιασαν το κορίτσι. Μα αυτό δεν είναι ζήλια. Δεν έχω θέμα, ζηλεύω, αλλά πότε θα ζήλεψω. Όταν βρεθεί ένας άντρας που είναι καλύτερός μου και προσπαθεί να σε διεκδικήσει. Δύσκολο. Περίμενα να σου πω. Όταν αυτός ο άντρας έρθει, ποιος να σου πω, ένας πολύ πετυχημένος άντρας και προσπαθεί να σε διεκδικήσει, τότε θα νιώσω λίγη ζύγια. Αλλά αυτό δεν είναι ζύγια. Είναι απλώς το ένστικτο μου. Νιώθω κάποιον. Βλέπω κάποιον άλλο. Τρόμαξα. Τώρα εσύ σπίτι σου. Σπίτι σου. Τώρα δεν πάω πουθενά. Φύγε. Όλοι οι παίκτες. Τι σου λέει ακριβώς το μουρμουράς. Όλοι οι παίκτες σπίτια τους. Όλοι οι άντρες σπίτια τους. Όλοι οι παίκτες σπίτια τους. Μη με ακουμπάτε πάρα πολύ. Γιατί. Αγόρια και κορίτσια που μας βλέπετε, μην τους ακούτε όλους αυτούς. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα αν τι κάνουν και τι λένε. Πραγματικά. Θέλω να με βλέπετε και να παίρνετε μαθήματα πώς ένας άντρας συμπεριφέρεται σε μια γυναίκα. Επειδή έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άντρας σε μια γυναίκα. Έτσι και μόνο. Θα σου το είπα μία, θα σου το είπα δύο. Μην τους βλέπετε. Δεν έχουν ιδέα αν τι κάνουν. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα αν τι κάνουν. Ότι εγώ δεν έχω κάνει και παραμιλάει. Ρε, δεν πας καλά, αλήθεια σου. Μπρο, θες να κάνουμε ένα τεστ IQ. Αυτός νομίζει ότι δίνει live μαθήματα και μας βλέπει όλο το Πανελλήνιο. Ναι. Νομίζει ότι είναι. Αυτό είναι. Δεν είναι το πάρο. Καταλαβαίνει τι είναι. Τελετιέ. Απλά τελετιέ. Με μπρο, με το ζόρι μας βλέπει η μάνα μου. Η μάνα μου παίζει να το κλείνει κιόλα όταν μιλάς. Ναι, ρε. Εσείς με ακούτε. Άστε αυτούς τους σκήνους θνητούς, γιατί δεν έχουν ιδέα αν τι κάνουν πραγματικά. Νίκο, εγώ να σε χαιρετήσω. Ναι. Εγώ θεωρείτε ότι ο Δήμος ήταν. Είχα κάτι με το Δήμο, ας πούμε, και ότι ο Τζέισον είναι το νούμερο 2. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω κάτι με κανέναν, ας πούμε, μέχρι ναι. Τώρα. Εγώ και εγώ έτσι το βλέπω. Δεν φαίνεται καν. Ότι πήγε, ξεκίνησα να γνωρίζω το Δήμο, μήπως και δεν. Ξεκινώ να γνωρίζω τον Τζέισον, μήπως και. Mm-hmm. Και. Νομίζω ότι όλοι έτσι θα το δουν. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Όποιος το δει αλλιώς, είμαι κάπως. Οκ. Okay. Ναι, λάθος προ... Ναι, λάθος ανάγνωση... Ναι, λάθος ανάγνωση. Να το πω, γιατί δεν ξέρω. Τι λέει, δώσε μπρο. Εντάξει, κάνατε τα δικά σας. Ήταν εντάξει, έπιασα λίγο την Κωνσταντίνα, της είπα δύο-τρία πράγματα και δεν ξέραμε μίλησαμε. Πώς δεν είδατε, δεν είδατε τι κάνατε. Μπρο, άκου. Συζητάγαμε, εμείς οι δύο, η Γλυκερία, η Σοφία και ο Νίκος, ρε. Χαράζαμε. Και κάποια στιγμή στην τηλεόραση δείχνει κόρκα που έχει σηκώσει σωτηρία πάνω και κάπου την πάει. Την πάει κάπου και εδώ. Και βλέπεις, φίλε Πελετιέ, να έχει γίνει κόκκινος, κόκκινος. Και να σηκώνεται παπ από τον καναπέ κατευθείαν. Τρέξιμο από το. Πηδάει τον καναπέ, πηδάει αυτόν τον καναπέ, πηδάει το τραπέζι. Τρέχεις και πάει σκάλες πάνω, παπ καθωτό. Τι έγινε όταν ήρθε. Τι κάνει εδώ και έκανε κρεβατομουρμούρα στη σωτηρία. Λέει, θες να παίξουμε μπουνιές και πάει να βγάλει τα γυαλιά.
Το έχω σε βράδυ να πάει στον άλλο. Μην το ξανακάνεις αυτό. Και όχι να πάει στον άλλο. Αλλά ήρθε στον ωραία. Επειδή ήσασταν εδώ και εγώ δεν το είδα. Έρχεται εδώ Πελετιέ. Τι γίνεται. Φωνάζει, μπορείς να έρθεις ένα λεπτό, λέει, στη Σωτηρία. Σε θέλω δύο λεπτά. Πολύ ευγενικό. Δεν κατάλαβα ότι ήταν εκνευρισμένος. Την παίρνει από το χέρι και έρχεται εδώ και έχει κρεβάτο. Έτσι όπω έφυγε. Έτσι είναι. Του λέω, με το που πάει από εκεί θα είναι κότα, δεν θα κάνει τίποτα. Δεν έκανε. Ναι. Απλά το είδαμε μετά τα στιγμιότυπα. Τίποτα. Απλά τη έπριζε εδώ πέρα. Τη εκανικίλανε τελείω, ρε μπρο. Φεύγει καρποτό. Έλα, κάνε μια σκηνή εδώ. Μέσα κάνει ζέστα. Ρε κλάψα. Γιατί μου το πα ευγενικά. Κλάψα. Τι σκηνή. Τώρα θα πάω πια στον άλλον και πε το αδερφό τι γίνεται. Γιατί το κάνει αυτήν την κοπέλα μου. Όχι, τη γυναίκα πρέπει να πάρω πρώτα. Ναι, κορίτσια. Κορίτσια! Έχουμε καινούργια παίκτρια! Όχι, αλήθεια! Αλήθεια! Περιμένω μέσα στο σπίτι, ντυμένος Γεωργία, να κάνω τα κορίτσια να γελάσουν, να έχω και λίγο παραπάνω τον χρόνο μαζί τους, να τα πειράξω λίγο ακόμα. Καλησπέρα, εγώ είμαι η Γεωργία. Χρυσό, είναι η Γεωργία μου, τι κάνεις. Μου φέρνει τη Γεωργία που έφυγα. Χρυσό μου, πού είσαι, τι όμορφη που είσαι. Α, ωραίο κουτσιδάκι, Γεωργία. Ναι, αγάπη μου, τι είσαι εσύ. Ποιο μου το φόρεμα. Ζηλεύω, ζηλεύω, θέλω και εγώ να δω. Αυτό μπήκε κατευθείαν. Τι γίνεται. Σου είπα κάτι να δούμε τις φάτσες. Εγώ δεν μπορώ να πήρξε λίγο τραπεζάκι και δεν μπορώ να πήρξε. Δεν θα έρθετε εδώ στην κεντρική παίκτρια. Ελάτε στο ρίγκλι τραπέζι τώρα όλες. Κάνε στο ρίγκλι τραπέζι. Το τραπέζι για τα ξόρια. Θέλω να είσαι Γεωργία. Μην είμαστε φιλόξενες. Γεωργία μου. Όλες την ίδια, μουσικές καρέκλες. Ωραία, πολύ τελούλου. Και ακούω μπαμ και βλέπω τον Νίκο τρέχοντας, περνάει πάνω από τον καναπέ με άλμα, περνάει το τραπεζάκι οριακά. Πρώτη φορά να ξέρεις κοπέλα θα του κλέψει το κορίτσι. Και πάει πέντε πέντε τα σκαλιά. Δεν κατάλαβα. Σ' αρέσει ο Νίκος. Μ' αρέσει ο Νίκος. Μπήκες για τον Νίκο. Μ' αρέσει και ο Δημήτρης πολύ. Είπε πρώτη φορά κοπέλα θα του κλέψει το κορίτσι. Έτσι όπως έφυγες. Τι ηθοποιός είναι αυτό. Είσαι κλόουν ρε. Καλά σε λίγο άλλος. Δεν πρέπει να αφήσεις security, να δεν είσαι εκεί. Και κάθε δίπλα στη Σωτηρία πάλι. Άσο δύο. Τα βλέπεις. Πάντως φίλε. Τα βλέπεις. Να ξεκαθαρίζαμε. Με ποιον ρε. Θα το δούμε στην πράξη αυτό σίγουρα. Ναι. Δεν σε ενόχλησε. Ναι. Τα χόμπι σου δεν μας είπες. Τα χόμπι μου. Ένα πηγαίνω για ψώνια, να βάφω τα νύχια μου. Δεν τα έχεις τώρα από μένα. Δεν πρόλαβα εσύ. Αλήθεια, δεν πρόλαβα να τα κάνω όλα. Είχε υποχρεώσει. Γεωργία, σου άρεσε κανένα από τα γόρια. Ο Δημήτρης και ο Νίκος. Βέβαια είναι η μέρα με την. Είναι το επόμενο τρίγωνο. Αλλά να ξέρεις, κάτι μου ξυπνάει και μέσα μου για τον Τζέισον. Έχει μπλε γαλαντόματάκι. Εγώ θα το παρατηρώ. Μ' αρέσουν τα μπλε ματάκια. Θα μας αφήσει κανένα γενικά. Κοίτα, αλήθεια ότι μου αρέσει ο Αναστάσης. Το περίμενα. Είναι στα γούστα μου, μου αρέσουν εμένα οι μεγάλοι. Άρα ο Μικρούλης ο καινούριος ξέφυγε. Ο Μικρούλης ακόμα, ξέρεις, είναι πολύ μωρό για μένα. Αλλά στην πορεία δεν ξέρεις. Μπορεί να το κάνεις εσύ. Μπορεί να μην ταιριάζει τα σχήματα. Μπορεί να του ξυπνήσω τον άντρα μέσα. Μπορεί να το κάνεις εσύ, Γεωργία. Πόσο χρόνο είμαι. Πόσο με κάνει. 22. Εσύ δεν μπήκες στη διαδικασία να ενοχληθείς έστω και λίγο. Να ενοχληθώ. Προκλήθηκα, γι' αυτό ήρθα στο Σούπερμαν εδώ. Ναι, αλλά ήρθες... Και γιατί δεν έπιασε τον Κόρκα και έπιασε τη Σωτηρία. Ήρθες κατευθείαν, εγώ λέω τώρα... Επειδή έπιανα που... τον Κόρκα, θα τσακωνόμαστε απευθείας, σίγουρα. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα του άντρα, να τσακωθεί για τη γυναίκα. Πρέπει ο άντρας να τσακωθεί με τον άλλον άντρα. Να παίξουμε μπουνιέμαι στο σπίτι, ρε παιδιά. Όχι μπουνιέμαι. Θα παίξουμε. Τι να τσακωθεί. Θα πιαστείτε λίγο από τα χέρια. Από όταν τσακωνόμαστε, θα πιαστούμε στα χέρια σίγουρα, ρε. Τι θα πω, Γιώργο, τι κάνεις. Όταν θυμώνεις, δεν μπορείς να μιλήσεις πολλές φορές. Ξεκίνα. Γι' αυτό πήρα την. Είσαι εκνευρισμένο τώρα. Τώρα όχι, επειδή μου εξήγησε η Σωτηρία πάντα. Τι σου είπε. Τον βλέπει σαν. Πραγματικά το ξέρω πως τον βλέπει σαν αδερφό τη. Σαν αδερφό το αδερφό τη, μπρο, δεν νομίζω. Τελετιέ, θέλω να μπω αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό σου. Δεν μπορείς. Μπορώ. Και να αντιληφθώ λίγο το χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό σου. Είδες που σε ζηλιάρεις τελικά. Δεν είπα ποτέ πώς δεν είμαι. Όχι, είσαι ζηλιάρος. Ζηλιαρόγατα είσαι. Αυτό είπα και στη Σωτηρία. Ο μόνο τρόπο να ζηλέψω είναι κάποιο άλλο άντρα που είναι καλύτερο από εμένα να πάει να διεκδικήσει τη Σωτηρία. Άρα ο Κόρκας είναι καλύτερο από σένα. Αυτό δεν ήταν απλώ το ένστικτο. Όταν ένα γιοντάρι
Καταφύγει και σπουδαστεί ένα θύραμα. Άμα ζήλευες πραγματικά, τι θα έκανες, ρε μπρο. Ρε μπρο, να σου πω κάτι. Άσχετο. Πες μας λίγο, κατατόπισε μας τι εννοείς καλύτερος άντρας. Εννοείς εμφανισιακά ανώτερος, εννοείς με πιο πολλά λεφτά, εννοείς με πιο αμάξι, εννοείς με πιο... Τι εννοείς. Σε αρκετά κομμάτια από τη ζωή σου να ξεπερνά τα δικά μου. Α, άρα πάμε συνολικά τώρα. Συνολική. Άρα για το εμφανισιακό. Γενικά. Εσύ που καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι αυτό το πράγμα. Για να μπει κάποιος και τον μιλήσει. Απ' την άβρα. Νίκο, αν ήσουν 10 χρόνια μικρότερος, 17 χρονών, τι θα άλλαζες ή τι θα έκανες. Τι θα έκανα. Ναι. Ακριβώς την ίδια πορεία, αλλά πιο γρήγορα. Γεωργιά, να πάρει! Αποχωρεί η Γεωργία και τα γόρια υποδέχονται το Γιώργο. Θα το κρατήσω. Μετά από τη Γεωργία. Θα με φιλήσετε δηλαδή. Είναι ομαδική όμως. Ομαδική αγκαλιά. Ομαδική αγκαλιά και φιλή. Αποχαιρετείτε μια νέα παίκτρια. Αποχωρεί μια νέα παίκτρια. Έλα ρε Νικάρα, και εσύ, έλα και εσύ. Παναγία μου. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Πάμε γκρουπ. Τι ωραία. Δεν της αρέσει μια και φιλάκια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι αγκαλιές, να ξέρω. Φιλάκια. Καλή συνέχεια. Bye, Γεωργία. Bye, bye. Bye, σε θεά. Με στυλ, με στυλ, με στυλ. Με περπάτημα. Έλα, έλα, εσύ πες μας για τον Νίκο, τι έγινε. Όχι, πείτε μας. Τι έκανε. Μόνο αυτό που σου είπαμε. Ήμουνα μέσα, βλέπει στην οθόνη, πατάει τσότσο και έρχεται, πηδάει πάνω από τον καναπέ και αυτή το πράγμα. Και το τραπέζι. Πέταξε. Πέταξε. Τα λέω πάρα πολύ απλά. Τι δεν κατάλαβα. Άρα θεωρείς τον Γιώργο κατώτερο, ας πούμε, σε πολλά θέματα. Ναι, ρε, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Το Πανελλήνιο, ναι. Τι να πω, ας πω ψέματα. Α, σου έλεγα ότι θα παίξουμε εδώ τώρα, αλλά δεν γίνεται. Είμαστε οι επιλογές μας πάντα. Θέλει να κάνουμε γυμναστική. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όποιος χρειάζεται μπορεί να κάνει. Προσπάθησε να είναι ξεκάθαρος. Δεν μετάνιωσε. Δηλαδή μου το είπε ότι όντως είχε συναισθήματα, πραγματικά. Και όντως εκείνη τη στιγμή που τον ρώτησε εσύ, άμα θα έφευγε, θα έφευγε όντως μαζί σου, γιατί το ένιωθε πραγματικά. Απλά μετά δεν ένιωσε να φύγει. Και λέει είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί είναι συναισθήματα. Και λέω, OK, αυτό το καταλαβαίνω, είναι συναισθήματα. Γι' αυτό τον ρώτησα. Θεωρείς ότι είσαι 100% ξεκάθαρος. Θεωρείς ότι η στάση σου ήταν OK. Τον έκανα ερωτήσεις. OK. Αλλά νοιάζεται όντως για εσένα. Και όντως ήταν κάτι αληθινό. Απλά και θεωρεί ότι όντως το διαχειρίστηκε σωστά. Από πλευρά του. Κοίτα, και εγώ νοιάζομαι για εκείνον. Το έχω πει κιόλας, δεν τον ακυρώνω σαν άνθρωπο. Αλλά εμένα από τη δική μου πλευρά ήταν λάθος διαχείριση. Ναι. Τώρα. Για δικό. Ναι, από δική σου πλευρά. Από τα... δική μου πλευρά. Ναι. Τι έκανες εδώ με Σωτηρία, τι μπάλα πήγες να παίξεις τώρα. Τίποτα, εσύ ήθελα να σου πω 2-3 πράγματα της Σωτηρίας. Την πήρε σε αγκαζέ πάνω. Την πήρε σαν αρνή, ναι. Ήθελε. Έκατσε. Την είδες να με θέλει. Τι ξέρω, μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Έχουμε έρθει κοντά με τη Σωτηρία εμείς. Ναι, ωραία, το πρόεδρο. Αρχίζει και δέχεται αγγίγματα πλέον. Mm. Δεν με βγάζει ή δεν με δικάζει κάθε φορά που τα μου πω. Απλά ήταν, ξέρεις, μέχρι να γνωριστούμε. Ναι, ναι. Καλά, πιστεύω καλά θα πάει. Καλά, έκανε όντω κρεβατό μουρμούρα στη Σωτηρία. Δεν στο είχα, ρε εσύ. Δεν στο είχα. Να είσαι τόσο ζηλιάρη αρχικά. Είναι ζηλιάρη. Εκτό ότι είσαι ζηλιάρη. Εσύ και κρεβατό μουρμούρα. Τουλάχιστον τη ζήλια με τη δείχνει. Αυτά μαθαίνει στου πελάτε σου. Στο κρεβάτι μου ένα πράγμα να κάνω, δεν μουρμουράω ποτέ. Αυτά δείχνει στου πελάτε. Αυτά μαθαίνει στου πελάτε σου. Απλώ ξεκαθαρίσαμε με τη Σωτηρία κάποια σημεία. Εννοείται πω έχει. Θα πεθάνει. Όταν βγει και με του φίλου μου. Τελικά είστε μαζί ή όχι, Σωτηρία. Έχω μια χημεία, μια δυνατή χημεία στο οπότε έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Και με το Δήμο να βγούμε με φίλου μου, λογικό είναι θα την αγγίξουν, θα τι κάνουν. Απλώ υπάρχουν κάποια σημεία. Εγώ που είδα στην καμέρα νομίζω ότι έπαιρνε από τον. Εσύ, δεν θα πιάνε ποτέ μια κοπέλα από εκεί χωρίς να μου το ζητήσει. Δεν θα έχει πέσει το επίπεδο σου. Ναι. Δεν κάνει αυτό που κάνει. Νικό, ναι. Δεν θα πέσει το επίπεδο σου. Αυτό είναι αυτό και έτρεξα. Ο Κόρκας έχει τρόπους. Δεν σε έκυσε. Εσύ μπορεί να το έκανες. Εντάξει, μπορεί να είναι από τη ζούγκλα, αλλά εντάξει, έχει τρόπους το παιδί. Μπρο, για να πάει λίγο στο δέντρο. Είναι μπανανιά, είναι μπανανιά. Μπανανιά είναι. Ωχ, αγαπημένοι. Πού είστε, είστε όλοι στο ναό. Γιώργο. Τι γίνεται, πώς είσαι σήμερα. Καλά, εσύ πώς είσαι. Καλά και εγώ, δόξα. Πώς πάει.
Τι έκανε. Ζήλεψε το τέτα τέτ του Γιώργου. Είδα κάτι στην τηλεόραση και το. Είδα διαφορετικό από ό,τι έγινε. Και... Τι είδε στην τηλεόραση, Νίκο μου. Είδα τον Γιώργο να παίρνει την Σωτηρία από έναν επίμαχο. Σημαίνει να χουφτώνει. Αυτόν είδα. Να παίρνει τη Σωτηρία. Φαντάστηκε, τι φαντάστηκε. Ναι, από έναν επίμαχο σημείο. Και αντέδρασα αυθόρμητα. Ήταν στο άλλο σπίτι και ήρθε τρέχοντας εδώ να μιλήσει τη Σωτηρία. Ήσουν στα κορίτσια και ο Γιώργος έπιασε τη Σωτηρία που ήταν εδώ. Εσύ τι έκανες, παιδί μου. Εγώ, όπως καθόταν η Σωτηρία, απλά τη βούτυξα σαν αρνή. Μπορείς να μου δείξεις, παρακαλώ, πώς βούτυξες στον μένα... πρόδρομο. Ναι. Στην Κατερίνα. Στην Κατερίνα. Όχι, όχι, στον πρόδρομο. Είμαι δρομέος, θα γίνει λίγο τρελό. Την έβγαλε. Εσύ είσαι η Σωτηρία. Και αυτά έτσι, άσε με. Την έφερε εδώ. Έλεγε άσε με, άσε με. Όχι, δεν έλεγε άσε με. Δεν είπε κανένα άσε με. Εσύ γιατί δεν έπιασε έτσι τη Σωτηρία. Γιατί μιλάγανε και λέγανε πάλι τι συζητήσει για τη Σοφία. Και λέω, α τη σώσω για να τη πω τα βασικά που θέλω εγώ να τη πω. Γιατί δεν θα πολύ χρόνο. Απλώ είδα το δεξί χέρι μου πολύ πιο πάνω. Έτσι το είδα. Πώ είδε κάτι το οποίο δεν ήταν. Φαντάζεται πράγμα το κρέβατο μουρμούρα. Τι είσαι τόσο ζηλιάρη. Είμαι όχι ζηλιάρης. Τι είσαι. Τους εξήγησα πότε θα ζήλευα. Γιατί δεν το παραδέχεις. Φοβάται τον ανταγωνισμό. Ζηλεύω, αλλά όχι στο συγκεκριμένο. Δεν ζηλεύει απλά τον Γιώργο. Δεν είναι ζηλεύει γενικά, αλλά δεν ζηλεύει τον Γιώργο συγκεκριμένα. Αυτό καταλάβαμε. Και τότε γιατί ήρθες, αφού ο Γιώργος είναι έκανε. Το ένστικτό μου. Όταν, ας δώσω ένα παράδειγμα όπως καταλάβετε όλοι. Ένα γιοντάρι καταφέρει και σκοτώσει έναν ελάφι, εντάξει, στη φύση. Και το γιοντάρι πάει να πιει λίγο νερό πριν. Τη Λία. Να καθαρίσει τα στόματα από άλλες γεύσεις. Λίγο νεράκι. Και γιατί το δεν πήρε και ένα σορμπέ. Και από μακριά ακούσει τις σιένες και τρώει το φαγητό του. Τι θα κάνει το γιοντάρι. Τι θα κάνει. Θα ορμήξει να κατασπαράξει τις σιένες. Δεν κατασπάραξε όμω τον Γιώργο. Πήγε στη Σωτηρία. Συλλήγησε το λιοντάρι. Όταν πώς λένε, κάνουν hunt, είναι σε pack. Είναι πολλές μαζί. Οπότε το λιοντάρι μήπως να το ξανασκεφτεί πριν πάει στις Ιένες, γιατί είναι μόνο του. Μα δεν ήρθε στις Ιένες, πήγε στο ελάφι, το σκοτωμένο ναι, το ελάφι. Α, όχι, δεν πήγε στο, στην Ιένα, πήγε στο ελάφι. Δεν πήγε στο ελάφι. Είχαν θέμα που δεν πήρα τον Γιώργο για να σκοτωθούμε στο ξύλο. Αυτό είπε. Αυτό είπε με λίγα λόγια. Είπαμε γιατί δεν πήγε στο τέτοιο πράγμα. Να σου πω, Κατερίνα, θα το πω εγώ πολύ απλά. Εγώ με το που ήρθε ο Νίκος, τον είδα ότι ήταν μέσα στην ένταση. Είχε λίγο φουντώσει με αυτό το σκηνικό. Περισσότεροι ήταν έρθει εδώ να μιλήσουν. Σωστή κίνηση. Επειδή κατάλαβα ότι μάλλον θα ήταν γι' αυτόν τον λόγο, ήρθα να κάτσω κι εγώ μήπως χρειαστεί να υπερασπιστώ τη θέση μου. Αλλά δεν χρειάστηκε να μιλήσω. Η Σωτηρία με υπερασπιζόταν εμένα. Οπότε. Το όλο είναι το θέμα Σωτηρία. Άρα. Απλώς η Σωτηρία μου εξήγησε πως πάντα... να το λύσουν μεταξύ τους. Η Σωτηρία μου εξήγησε πως βάζει όρια και μια σε όποιον άνδρα δεν έχει κάτι μαζί του. Δεν το ήξερες αυτό για τη Σωτηρία. Εγώ έχω φάει πρώτο στα όρια. Δεν ήξερα πως η Σωτηρία του είπε του Γιώργου πως «Γιώργο, μη με αγγίζεις στη γάμπα». Μη... Είχε κάποια σημεία που δεν... Α, δηλαδή η Σωτηρία είπε «Μη με αγγίζεις στη γάμπα, αλλά πάρε με έτσι όχι, να με μεταφέρεις». Όχι, υπάρχει κάποια σημεία που δεν είναι σωστό να αγγίζεις μια κοπέλα. Και... Ναι. Η φίλη μου, η γυναίκα μου θα βγει με τους φίλους μου, μπορεί. Όχι, όλη αυτό παρέα. Είναι θέμα της κοπέλας. Τι θέλει, πώς θέλει κάποιο να γίνει. Γι' αυτό πήρα τη Σωτηρία και δεν πήρα τον Γιώργο. Ήμασταν πέντε άτομα. Γι' αυτό πήρα τη Σωτηρία να μου εξηγήσει τι γίνεται. Α. Επειδή αν είμαι Σωτηρία μου έλεγε, εγώ δεν έχω θέμα να πω τον όποιον άντρα να με αγγίσει όπου θέλει. Τότε δεν είμαι όποιο άντρα, δεν έχει καταλάβει ότι με Σωτηρία έχουμε έρθει πιο κοντά αυτές τις μέρες. Η Σωτηρία μου εξήγησε κάποια πράγματα, κατάλαβα και τώρα είμαστε. Οκ. Όπως πριν. Τι σου είπε δηλαδή και σε έπεισε η Σωτηρία. Ότι πάντα βάζει όρια. Αυστηρά όρια. Εγώ δεν είδα όρια σήμερα. Τι, εξήγησε. Δεν είδα όρια. Ναι. Δεν μου φάνηκαν. Αφού δεν παραπονήθηκε κιόλας, οπότε μια χαρά της έχουσες κανονικά. Το όριο είναι δεν ακουμπάς. Ισχύει. Το ρε, σε παίρνω πάνω, δεν μ' άρεσε. Δεν είναι ότι δεν ήθελε το κορίτσι. Άμα μου λέγε τι κάνεις, θα σταμάτα κακή να ρωτήσεις. Με τη Σωτηρία σου λέω, έχω μέρει τις τελευταίες μέρες λίγο πιο κοντά, οπότε δέχεται πειράγματα. Για να καταλάβω εγώ, πειράχτηκε από αυτό που έκανε η Σωτηρία. Δεν πειράχτηκε καθόλου, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή έκανες αυτή την κίνηση, κάνατε πλάκα και τη δέχτηκε η Σωτηρία. Εσύ τι πρόβλημα έχεις αφού τη δέχτηκε η Σωτηρία. Το πρόβλημα μου ήταν πως είδα από την κάμερα πως την έπαιρνε από έναν επίμαχο σημείο. Είδα κάτι διαφορετικό. Μα σε όποιο σημείο και να την έπιανε δεν είχε πρόβλημα η Σωτηρία. Εάν την έπαιρνε από επίμαχο σημείο και θα είχε πρόβλημα η Σωτηρία. Απλώς εγώ είδα πως την έπαιρνε από το πρόβλημα. Άρα ήταν προσεκτικός ο άνθρωπος. Άρα τι πρόβλημα έχεις εσύ. Δεν έχω πρόβλημα, το λύσαμε.
Εσύ φαντάστηκες κάτι που ο Γιώργος δεν έκανε και με το οποίο η εσωτερία δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα εξ αρχής για να έρθεις να λύσεις κάποιο πρόβλημα εσύ. Στο μυαλό μου όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Αυτό σου εξηγώ το φαντάζομαι. Αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή, ότι φαντάστηκε κάτι, έπρεπε να περάσουν 15 λεπτά. Άρα καταλήγουμε όλοι οι υπόλοιποι ότι ο Νίκος ζηλεύει πάρα πολύ την εσωτερία. Το καινούργιο του παρατσούκλι είναι ο κρεβατομουρμούρα. Δεν είχε όμως ήχο. Οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει ο Νίκος άμα η κοπέλα φώναζε ή δεν ήθελε. Σωστό γι' αυτό. Ήσουν και εσύ εκεί. Ναι, ήμουν και εγώ δίπλα. Α, και είδες και εσύ παρεξήγησε. Γι' αυτό, δεν έβαλα ήχο. Α, αυτό δεν σκέφτηκα. Στην παγίδα. Και εσύ έπεσε στην παγίδα. Άρα, ζηλεύεις. Όχι λιοντάρι. Σαν ένα. Σαν ένα. Ακόμα και τίγρης πέφτουν σε παγίδα. Παίρνουν σε δίχτυα. Ακόμα και τίγρης. Δεν είναι κακό να παραδεχτείς. Εσύ, άκουσα με. Δεν είναι. Σκάβε το δικό σου λάθος. Δεν διάψα καθόλου. Άρα λέω, εσύ δεν είναι κακό να παραδεχτείς τώρα τον μπροστά σε όλους μας. Ότι ζηλεύεις. Παραδέχομαι μπροστά σε όλους πως δεν ζήλεψα καθόλου πραγματικά. Θα ζήλευα μόνο εάν ένα ανταγωνιστικό άντρα που ήταν καλύτερο από εμένα προσπαθούσε να διεκδικήσει το κορίτσι. Γιατί ήρθε με ένα καμάρι μου. Το ένστικτο ξύπνησε. Το ένστικτο. Ζήλια. Του λιονταριού. Πλέον έχει φανερωθεί ότι ζηλεύει. Εγώ θεωρώ ότι είναι καψούρη με τη σωτηρία και ζηλεύει φουλ. Άξιο να δει. Δεν μπορεί να τα λε μία έτσι και μία αλλιώ. Νίκο, είμαστε όλοι μεγάλοι άνθρωποι. Από τη στιγμή που έχει ξυπνήσει ένα ένστικτο, έχει ξυπνήσει και σημερινού λόγου και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ζηλεύει πάρα πολύ γιατί είσαι πολύ ερωτευμένο με τη σωτηρία. Καλά, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Φοβάσαι τον άνθρωπο. Σε ρωτάω κάτι άλλο. Η ζύγια βοηθάει σε πάρα πολλά κομμάτια, αλλά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πε ότι δεν είναι ο Γιώργο που το κάνει αυτό, αλλά είναι ο Δημήτρη που την έχει πάρει έτσι. Τι θα έκανε. Ακριβώ και είδα την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια αντίδραση. Ακριβώς την ίδια. Εσένα πώς σου φάνηκε απειλητικός ο Κόρκας προς τη σωτηρία? Όχι, είχε μια διάθεση πρόσχαρη και χάρη τον λόγο και εντάξει, ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Εμείς είδαμε την εικόνα χωρίς ήχον όμως. Ναι. Εσύ που τον ξέρεις καλύτερα από όλους, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αυτή την πολύ στενή σχέση. Και εμείς είμαστε λίγοι για να καταλάβουμε το πνεύμα του Πελετιέ. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι το έκανε αυτό? Εμείς προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε αν όντως υπήρξε ζήλια. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Ακούς, Κατερίνα, εκεί. Εκεί υπάρχει μια ασάφεια. Εσύ δεν μας πάρεις εκεί. Υπάρχει μια ασάφεια, είπε ο πρόεδρος. Υπάρχει μια ασάφεια. Αυτό κάνω από την αρχή, εγώ προσπαθώ αυτό. Αν δεχόμαστε την ειλικρινιά του και θεωρούμε ότι είναι ακέραιος, που εγώ το θεωρώ, εντάξει, πρέπει να πιστέψουμε στο λόγο του ότι δεν υπήρξε ζήλια. Αλλά έστω και αν υπάρχει. Είναι de jure, ας πούμε, αυτό θα έλεγε. Εκ του νόμου Γιούργια, δεν ξέρω αυτό. Όχι το Γιούργιο. Αλλά το θέμα είναι ότι προκύπτει από το γεγονός ότι έχει δώσει σημάδια γραφής ο Νίκος ότι είναι αξιόπιστος και ακέραιος. Αλλά ακόμα και εσύ τι πιστεύεις, γιατί ακόμα και αν στο υποσυνείδητό του υπάρχει μια ζήλια, τότε είναι αποδεκτή, θεμητή, γιατί η σωτηρία είναι μια ωραία κοπέλα και γιατί να μην υπάρχει. Εγώ το χαίρομαι να υπάρχει λίγο ζήλια, γιατί αυτό, όπως είπαμε, τιμολογικά προέρχεται από τη λέξη ζήλο, που σημαίνει θέληση, διάθεση, ακριβώς, πρόθεση. Μόνο ωραίο είναι αυτό. Δεν είναι αρνητικό ένα άλλο λίγο να αισθάνεται. Μην φοβάσαι τον αγωνισμό. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα σας πω τι πρέπει να γίνει, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, επειδή έχουμε, ας πούμε, τον πρόεδρο εδώ, Παύλα δικηγόρο, και επειδή αισθάνομαι ότι ο Νίκος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα λαϊκό δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να το σκέφτεσαι έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω το καλύτερο είναι, θέλω να απευθυνθώ στο κοντρόλ, θέλω πολύ να το κάνω αυτό. Μπορούμε να δούμε το επίμαχο σημείο, γίνεται να το δούμε. Χωρίς ήχο. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε να το δούμε λίγο, να δούμε τι έγινε. Τι έκανε τώρα. Πότε είχες απαντήσει. Πότε είχες Το αριστερόχειρο δεν φαίνεται. Το αριστερόχειρο δεν φαίνονταν, είδες. Το αριστερόχειρο δεν φαίνονταν στην κάμερα. Από εδώ την κράτησα, ρε. Ναι, το ξέρω, τώρα το ξέρω, αλλά δεν φαίνονταν στην κάμερα. Να σου πω, έχεις φανταστεί πράγματα που δεν ξέρει. Εσύ για το αριστερό χέρι που δεν φαινόταν επειδή ξέρει το καναπέδι. Όταν βλέπεις μια εικόνα. Όταν οι επιστήμονες του απέδειξαν. Προσπαθώ να καταλάβω, Νίκο, αλήθεια. Οι επιστήμονες του απέδειξαν πως όταν ο άνθρωπος βλέπει μια εικόνα για λίγα δευτερόλεπτα, απευθείας ο εγκέφαλος του δημιουργεί μια εικόνα από μόνος του. Εγώ είδα το ένα χέρι που δεν φαινόταν και το μυαλό μου πήγαινε απευθείας που θα έβαζε ο Γιώργος που είναι αυθόρμητος στο χέρι. Θέλεις να μιλήσουμε για αυτά που φαινόταν? Ναι. Θέλεις να μιλήσουμε για αυτά που φαινόταν? Ήδη η σωτηρία να κάνει. Ναι, τέτοια. Νεκρό ήταν έτσι. Πρόλαβα να δω την εικόνα ένα δευτερόλεπτο. Ρε, είπε. Είδα την εικόνα και έγινε καπνός. Ναι, είδα. Αν ίσχυε, δεν ήταν στο τέλος. Δεν ήταν στο τέλος. Το που τη σήκωσε, έφυγε. Κατάλαβες, δηλαδή. Τώρα που έγινε αυτό,
Πώς αισθάνεσαι? Ναι, ρέμισα. Δεν με πήρε εκεί. Ναι, αλλά ο Τζέισον προσπαθεί. Ωραία, Να προσπαθείς παραπάνω. Να προσπαθείς. Δεν έχω δίκιο. Ναι, να προσπαθείς. Να προσπαθείς παραπάνω. Άμα κουράζεται τόσο εύκολα να προσπαθεί. Mm. Άμα είναι να μετράει 1, 2, 3. Άρα ντίβα, πριγκίπισσα. Όχι, είμαι πριγκίπισσα. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει ο άλλος να προσπαθεί να προσπαθεί. Θα βάλει αυτό που με είπε για σας. Τι χάσαμε. Τι είπε για μας. Επανάληψη την αρπαγή τη ωραία σωτηρίας. Ναι, αλλά δεν το έβαλε όλο. Αλλά γιατί. Τι είπε για μας. Κατά λάθος. Δεν ξέρω. Για να δω πώς φάνηκε. Μάλλον ο Νίκος είπε, παίξτε το για να δει πώς φάνηκε. Εντάξει, φάνηκε όλος ο κ***ς έξω. Ελπίζω να μην το παίξουν αυτό. Θα το παίξουν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχουμε πει ότι καινούργιοι άνθρωποι θα έρχονται και στο σπίτι το δικό σας και στο σπίτι των κοριτσιών. Και συνήθως το κάνουμε ως εξής. Όταν έρχεται ένα κορίτσι, μπαίνει αρχικά στο σπίτι των αγοριών. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί τώρα θα έρθει εδώ μαζί μας μία καινούργια κοπέλα, η οποία θα διανθίσει το σπίτι των αγοριών και η οποία θα έρθει ευθύς αμέσως εδώ μαζί μας. Έλα, αγάπη μου, λίγο μέσα. Είναι η Αδριάννα. Πανέμορφη, μητέρα. Ονομάζομαι Ανδριάννα Παναγιώτου και είμαι 28 ετών. Ζω στην Αθήνα και εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να βγαίνω με τις φίλες μου, να βλέπω ταινίες, να χαλαρώνω και γενικά να βρίσκομαι με αγαπημένα μου άτομα. Στο Power of Love έρχομαι για την εμπειρία και για να δω αν μπορώ να ζήσω έναν δυνατό έρωτα μέσα στο σπίτι. Την Ανδριάννα, θα πάω να τη φιλήσω, γιατί θα μπορούσα να πω εν ολίγοις, σκοντάψαμε πάνω σε γνωστές φυσιογνωμίες. Αλίμονο. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ. Πάρα πολύ. Ξέρεις πόσο. Τι όμορφη που είσαι. Χάρηκα πολύ, Ανδριάννα. Πώς μας ήρθες εδώ. Έχεις ομορφήνει και άλλο. Κι εσύ. Σταμάτα τώρα! Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, ε! Θέλω να το ξέρεις αυτό. Δεν θα κάνω διακρίσεις, επειδή σε ξέρω και σε αγαπώ. Όχι, εννοώ με τα άλλα κορίτσια. Αλλά εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Με την Ανδριάννα έχουμε περάσει στιγμές απείρου κάλυψη μα. Τα λέω, και είναι και πάλι εδώ μαζί μας. Έρχεται καινούρια και ανοίγει κάμερα και βλέπεις τον Νίκο να την έχει έτσι αγκαλιά και να την ανεβάζει τη σκάλα. Τι λες? Κανένα πρόβλημα για τη, βοήθησε τη βοήθησε την κοπέλα, την πόνο για ο αστραγαλός της. Εντάξει, δεν θα μου άρεσε, αλλά να σου πω κάτι. Είμαι εξηγημένη πρώτον και ο Γιώργος είναι απέναντί μου και στον Νίκο και λέει ότι ναι, οκ, okay, και εγώ το βλέπω ότι πλέον δεν βγάζει κάτι ερωτικό, δεν σε φλερτάρει, αλλά μην γελιέσαι και λέω εννοείται. Εγώ τώρα που το είδα αυτό, επειδή με ξέρω εμένα και τον Γιώργο, ξέρω ότι εντάξει και... Και εγώ δεν με έπιασε εδώ. Πρέπει, εγώ μαζί σου συμφωνώ. Και εγώ. Απλά το θέμα είναι ότι οι άντρες δεν τα βλέπουν έτσι. Ναι. Ειδικά ένας άντρας σαν τον Νίκο δεν θα το δει έτσι. Αν ήταν ένας άντρας σαν τον Γιώργο, δεν θα το συζήταγε καν. Αλλά επειδή μιλάμε για έναν άντρα σαν τον Νίκο, που είναι λίγο παραδοσιακός έως πάρα πολύ, και σκέφτεται ότι όλοι οι άντρες σε βλέπουν σαν Λία. Λογικό, ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι του κοπάνισε στο μάτι. Στα μάτια του Νίκου και στο μυαλό του Νίκου, δεν ξέρεις πώς το βλέπει. Δεν ήταν και πολύ κομψό αυτό. Ναι. Όντως, ήταν παρατραβημένο. Είπα, too much. Θα σου πω, εγώ μπορεί να ερχόταν, να με έπαιρνε, να πήγαινε, αλλά με το που κατέβαινα θα το έλεγα, τι κάνεις. Μπορεί να το την έλεγα. Εσύ είπες κάτι, Σωτηρία. Όχι, δεν με έπιασε πουθενά. Βλέπετε τι κουκλάρα είναι και τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα ήθελα να... Θα να πω κάτι. Έχεις αρχίσει και το φτιάχνεις το θέμα με τις προσθήκες. Όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Νομίζω τα λόγια μου πιάσαν τόπο. Ωραία. Ξεκίνησα. Καλώς έρθες. Καλώς σας βρήκα. Ανδριάννα. Λοιπόν, Ανδριάννα, τώρα θα κάνουμε 2-3 ερωτησούλες εδώ πέρα. Αν θέλεις, ξεκινάμε με σένα να ρωτήσεις κάποια πράγματα, αγόρια. Όλα θα ήθελα ιδανικά αν γίνεται. Εντάξει. Έχετε από μία ερωτησούλα για την Ανδριάννα. Θα πρέπει τέλος πάντων λίγο να σας μάθει, να σας καταλάβει, να δείτε κι εσείς. Και μετά θα επιλέξει
τον πρώτο από εσάς. Εντάξει, θες να ξεκινήσεις Γιώργο, γιατί σε βλέπω έτσι και μετά θα πάει η Ανδριάννα να πάρει τον λόγο. Εσύ δεν έχεις έρθει να μας γράψεις με γράμμα, δεν μας έρθεις με γράμμα, μάτια χέρια ήρθες. Ναι. Αυτό βρήκε να ρωτήσει την Ανδριάννα. Ωραία. Τι, ποια είναι η δεύτερη ερώτηση? Από πού μας ήρθες, Άγγελέ μου, να φύγω. Λοιπόν, κρύα ντους. Ναι. Και θα είσαι μια χαρά. Και ντεπό. Κρύα ντους μαζί ή κρύα ντους μόνος μου? Λοιπόν, πάμε πάλι. Ξεκίνησε. Πάμε πάλι. Όχι άλλο, μην του δώσουμε άλλο. Δεν του δώσει κι άλλη ευκαιρία. Μην του δώσει, θα κάνουμε κρύα ντους μαζί. Μην του δώσει άλλη ευκαιρία, μόλι την έχει δει. Περίμενε λίγο, κρατήσου. Πρόδρομε. Καταρχήν, πόσο χρόνο είσαι, δεν ξέρω καν. Δεν μα νοιάζει, μα κάνει. Δεν ξέρω. Είμαι 28. Οκ. Τζέισον, εγώ θα ρωτήσω τον πολύ κλασικό τη ζώδιο και το οροσκόπη. Για να μπούμε μέσα στα βαθιά. Άμα ξέρει Αφροδίτη. Ξέρω, το ξέρω όλα αυτά. Πέστε λίγο, έλα πάμε. Λοιπόν. Είμαι Ταύρος, ναι. Με οροσκόπο δίδυμο. Και άλλος οροσκόπος δίδυμος, έτσι. Μαζί είμαστε, ναι, και εγώ. Και εγώ οροσκόπο δίδυμο. Okay. Ναι, ναι. Και αυτός έχει οροσκόπο δίδυμο. Αυτό είναι πρόβλημα. Όλο το, ναι. Σελήνη στο Σκορπιό και Αφροδίτη στους δίδυμους. Αυτή η Σελήνη είναι πολύ περίεργη. Είναι η Σελήνη λίγο τόξικ, αλλά εντάξει. Τοξικιά με είπε. Για όνομα. Είναι λίγο τοξικιά. Με το που τη γνωρίστη, πώς τοξικιά την ωραία. Δεν είναι λίγο η Σελήνη αυτή. Εσύ δεν είναι λίγο. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, Δημήτρη. Με τι ασχολείσαι, Ανδριάννα? Είμαι δημοσιογράφος. Στο ερωτικό θα είναι πολύ, πολύ σπάνια η ζήλια. Πότε ζηλεύω ποτέ τους φίλους μου. Όντως υπάρχει καινούργια παίκτρια, το είδατε. Μια γυναίκα ήτανε. Μαύρο, μακρύ, μαλλί, πορτοκαλί, φλωράλ φόρεμα. Και της μιλάει και πολύ Αναστάζη. Ο Αναστάζης. Μπήκε άλλη η νεράιδα. Μήπως είναι η Μαρκέλα. Ο Δημήτρης γελάει. Μη μου πείτε ότι είναι η Μαρκέλα. Σαν τη Μαρκέλα φάνηκε. Εγώ Μαρκέλα ονειρεύομαι. Εγώ Μαρκέλα ονειρεύομαι. Πορτοκαλί, φλωράλ με. Όχι. Α, ωραία μας δείχνουνε που χαμογελάνε όλοι. Ναι, καλέ. Και δείχνει... Τι είναι αυτό? Α, και ο Γιώργος. Όχι, δεν θα γέλαγε ο Γιώργος. Εντάξει, το περιμένω. Τώρα είναι 7-7. Ναι. Άρα γι' αυτό 7-7 το σκορ. Α, και ο Νίκος. Τι πιστεύεις, δικιά σου άποψη? Δεν χαμογελάει ο Νίκος. Δεν πρόλαβα να δει αυτό. Αγχώθηκα λίγο εγώ, δεν ξέρω γιατί. Εγώ αγχώ. Δεν ξέρω γιατί αγχώνομαι τόσο πολύ αυτή τη φορά. Αλλά δεν ξέρω και τι σκοπούς έχει αυτή η κοπέλα. Δεν το περίμενα, Χριστέ μου. Τι ήταν αυτό, βόμβα? Κάνουμε για πλάκα ότι ήρθε νέα παίκτρια και τελικά όντως ήρθε. Θα διαλέξει κάποιον να πάρει ραντεβού, λογικά. Λογικά, ναι. Να δούμε ποιο θα διαλέξει. Ποιον θα διαλέξει? Σου Δημήτρη. Πάντα ένα παίρνει. Σου Δημήτρη. Και παίρνει όντως στον πρόδρομο και είναι η πρώτη φορά που του είχε έρθει του Δημήτρη όντως. Αγχώνεται καμία για τη θέση της? Όχι. Εγώ δεν έχω κανένα τι να πω. Γιατί αγχωθώ? Ρωτάω την Γλυκερία. Όχι, γιατί να αγχωθώ? Άρα, δεν αγχώνομαι εγώ. Τι εννοείτε, ότι έκανα ερώτηση στον εαυτό μου φωναχτά? Ισχύει η σωτηρία. Εγώ. Τι λες, βρε γυναίκα μέγερα? Εγώ, ειλικρινά, όχι. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ έχω μείνει. Θα σκάσω τώρα. Έχουν εντυπωσιαστεί και δεν το περίμεναν κιόλας και τους έχει έρθει... Κούκλα. Κούκλα. Δεν πρόλαβα να δω και τους τατουάζω. Παιδιά, είναι πανέμορφη. Πολύ ωραία κούκλα. Πριν δεν αγχωνόμουν με την έννοια ότι είχαμε τάσεις. Τώρα που περνάω δύο τόσο ωραίες μέρες, αγχώνομαι μη χαλάσει αυτό. Μπορεί να είναι μια χαρά, παιδιά. Έχεις ξεχωρίσει κάποιο από τα αγόρια? Έβλεπες δηλαδή το παιχνίδι πριν έρθεις? Το παιχνίδι το έβλεπα. Εκτός από μένα εννοεί. Ωραία. Δεν χρειάζεται να μου πει, αν έχεις ξεχωρίσει κάποιο. Δεν είπα να μου πεις όνομα. Γιατί δεν μου δίνεις χρόνο να απαντήσω? Οκ, άμα θες να απαντήσεις, για μένα καλό είναι. Ναι, δεν θα απαντήσω. Γιατί θέλω να με διεκδικεί ο άντρας, οπότε θέλω να δω ποιος θα με διεκδικήσει. Την πάτησε. Δεν θέλω να διευκολύνω. Καλή απάντηση. Την έχεις πατήσει. Και με αυτήν την απάντηση και την ερώτηση μου. Δεν θέλω να διευκολύνω κανέναν. Respect, respect. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά σου
να ανακρίνεις, να πεις ότι θέλεις, οτιδήποτε ξέρεις. Θα σε βοηθούσε για να πάρεις την πρώτη σου απόφαση, με ποιον δηλαδή θα κάνεις το πρώτο σου ραντεβού στο πρώτο δωμάτιο. Αχ, δεν ξέρω. Λοιπόν. Είμαι όλος αυτιά πάντως. Καλά εσύ. Και όλος μαλλιά. Λοιπόν, ρε εσύ Γιώργο. Επειδή σε βλέπω πολύ, έτσι, στα σύννεφα. Έχεις ερωτευτεί ποτέ? Εσένα. Μόλις τώρα. Τώρα. Μόλις τώρα ερωτεύτηκα. Σου απάντησα. Οκ. Αυτό. Πάμε. Πρόδρομος. Ανδριάννα. Φαίνεται. Χάρηκα. Πώς χρονών είσαι? 22. Γεια σου. Jason για τους φίλους. Jason. Του πάει το Jason. Το έχει πει και η Κατερίνα το ίδιο. Λες να το αλλάξω, να κάνω τράμπα. Εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατόν να σε λένε Ιάσονα για να σε λέμε Τζέισον. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να με λες και Ιάσονα εσύ. Εγώ Ιάσονα. Ναι, και εγώ Ιάσονα. Σου πάει. Έχω 7 ονόματα και τα αλλάζω. Το πρώτο είναι Ανδρέας. Έχουμε και ίδιο όνομα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, επειδή ασχολείσαι με τα ζώδια, ποιο είναι το χειρότερο ζώδιο σε γυναίκα και αν αυτό σου τύχει, θα σε εμπόδιζε ή θα γνώριζες την κοπέλα κανονικά? Πολύ ψαχνά ερώτηση. Όχι, αυτό θέλω να μάθω. Γιατί κοιτάω χάρτη, δεν κοιτάω ζώδιο. Ωραία. Οπότε... Η πρώτη ερώτησή σου στην Ανδριάννα ήταν τι ζώδιο είναι. Πώς είναι δυνατόν να τη το λες αυτό το πράγμα τώρα, είναι έξυπνη λέμε. Κάνει μια... κοίταξε, πόσο σκέφτομαι. Δεν υπάρχει χειρότερο και καλύτερο ζώδιο για αρχή. Ξεκαθαρίζω. Ούτε υπάρχει αυτό το χειρότερο και δεν το ακουμπάω. Βλέπω το χάρτη. Αν έχω καλή συναστρία. Και αν δεις ένα χάρτη, ενώ ότι. Ωραία. Αν με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω, προχωράω την γνωριμία μου. Αν δεν με ενδιαφέρει, δεν προχωράω. Okay. Αυτό που θέλω να μάθω δηλαδή είναι. Θα παίξει ρόλο στην απόφασή σου και στα αισθήματά σου ο αστρολογικός χάρτης. Αν δεις κάτι που δεν. Άμα δω κάτι το οποίο κλωτσάει πάρα πολύ. Αυτό. Θα το προσέχω βασικά. Αν δεν θα το ακυρώσει. Αν δω ότι επαληθεύεται. Θα φύγει κατευθείαν, δεν έχει πολλά-πολλά. Αυτά. Δημήτρη, δεν ξέρω, έχω χάσει κάποια επεισόδια. Είσαι πολλά επεισόδια ζευγάρι με κάποια κοπέλα? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Όχι. Σαν να θες να το διεκδικείς το Μίτσο, εγώ το ένιωσα αυτό. Εσύ γιατί ζηλεύεις και έχουμε περάσει 3 δευτερόλεπτα. Εσύ είσαι γελιαρόγατος. Μήπως είσαι κρεβατομουρμούρας σαν το πελακί. Προβλέψου. Οπότε είσαι ανοιχτός να γνωρίσεις κάποια καινούργια κοπέλα? Όχι. Τι να πει γι' αυτό τώρα κανόμαστε. Πυροβολάει τώρα. Ήρθε και με έχει βάλει στον δίχο και πυροβολάει. Το στρίμωξες τώρα. Τι σε έπιασε, ναι, δεν είναι ότι με έπιασε κάτι, απλά γενικά επειδή είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό. Ναι. Θέλω να το ξεπεράσεις, εσύ γιατί θες χρόνο να πάρεις. Θέλει χρόνο. Δεν θέλω χρόνο, αλλά ναι, σίγουρα είμαι, δεν είμαι, είμαστε σε αυτό το παιχνίδι, εγώ το γνωρίζω. Κούκλα είναι, τι... Ποια είναι η απάντηση, Δημήτρη μου? Ναι. Είσαι. Ωραία. Στον πρόεδρο τώρα. Είναι ο πρόεδρος. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο δυνατό χαρακτηριστικό σου που θα κάνει μια γυναίκα να τη γοητεύσεις? Το δυνατό σου χαρτί, δηλαδή, ποιο είναι? Με αυτή σου την ερώτηση διαπιστώνω, μετά από μια σειρά ερωτήσεων, ότι εκτός από πολύ όμορφη είσαι και πολύ έξυπνη, γιατί οι ερωτήσεις δείχνουν πραγματικά και εδώ υψηλή νοημοσύνη. Και είναι και, έχει και πολύ, δηλαδή, όλες είχαν πολύ ενδιαφέρον οι ερωτήσεις. Στην περίπτωσή μου, νομίζω ότι έχω κατακτήσει την αυτοπιθαρχία σε μεγάλο βαθμό. Όλη μέρα προσπαθώ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλους μας, αλλά πόσο μάλλον για μένα που πρέπει σε μια ηλικία που επιβάλλεται να είμαι όριμος και να επιβάλλεται να είμαι όριμος, πρέπει να πορευτώ σε μια ομάδα ανθρώπων υπέροχων, οι οποίοι είναι και πιο νέοι και πρέπει να συμπορευτώ κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, ναι, θα μείνω σαν το discipline, ας πούμε. Είναι η καλύτερη μου φίλη πειθαρχία. Okay. Ωραία. Πολύ ωραία απάντηση. Νίκο. Έχω παρακολουθήσει τις απόψεις σου πάνω στις σχέσεις και σε όλα αυτά. Θα μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις μια γυναίκα προκειμένου να είστε μαζί ή ψάχνεις αυτό που ψάχνεις και θες να βρεις αυτό? Δηλαδή θα μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις κάποια γυναίκα, να προσπαθείς να την αλλάξεις? Όχι, δεν θα προσπαθήσω να αλλάξω μια γυναίκα. Πιστεύω πως η γυναίκα που θα διαλέξω να είναι δίπλα μου, εάν της εξηγήσω κάποια από τα παράπονα που έχω και με αγαπά και με σέβεται, από μόνη της θα καταλάβει
και θα αλλάξει. Είναι στο σωστό και είναι λάθος και θα πάρει κάποιες αποφάσεις. Ωραία. Και τώρα ο Δήμος. Και είναι πολύ γλυκό που βλέπουμε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο στην περίπτωση. Δεν άλλα. Παράδειγμα. Τώρα, live, γρήγορα. Αυτό σκέψου. Που έγινε με την εταιρεία, παιδί μου. Έλα, πάμε. Α, τι έγινε, εγώ δεν το ξέρω. Θα σου πω θα... μετά. Ήταν πριν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το γούστο σου στις γυναίκες, εμφανισιακά. Δεν έκανα τέτοια ερώτηση. Όχι. Και λέω να κάνω μία mainstream. Να κάνεις μία. Μπορείς να το δείξεις κιόλας. Πρέπει να το πεις. Λοιπόν, δεν έχω συγκεκριμένο γούστο εμφανισιακά εννοώ. Μου αρέσουν οι φυσικές, φυσικά όμορφες γυναίκες. Το έχω πει κιόλας όταν ήδη. Και γενικά μου αρέσουν οι γυναίκες που έχουν ωραίο βλέμμα. Mm-hmm. Okay. Οπότε ποντάρω στο βλέμμα. Okay. Είσαι κάπως αμηχανός. Πολύ. Σαν να έχεις πάθει κάτι. Γιατί έτσι ρε διάδρομα, τι έπαθες. Την ξέρω από την... Και είσαι ενθουσιαστή. Είσαι ενθουσιαστή. Α, και τι τώρα εκόμπλαρες που την είδες από κοντά. Κόμπλαρα θα σου πω γιατί, γιατί είχα επιδιώξει και να δύο φορές της είχα στείλει μήνυμα και δεν μου είχε απαντήσει. Και έχω κομπλάρι που είναι εδώ. Η πρώτη σκέψη που κάνω είναι ότι κάποιος κάνει πλάκα τώρα. Στο μυαλό μου πηγαίνει ότι κάποιος έχει ψάξει το Instagram ή δεν ξέρω τι, έχει μιλήσει με κάποιο φίλο μου, κάτι, οτιδήποτε. Και θεωρώ ότι είναι ένα είδος πλάκας ή ότι δεν έχει έρθει για παίχτρια η Αδριάννα, ότι κάποιο άλλο ρόλο, guest. Γιατί δεν το έχεις απαντήσει, Αδριάννα. Υπάρχει κομμάτια και δεν σου απαντάει. Τι ήταν να δεις εμάς τώρα. Καλά, μπορεί να έχει στείλει και σε άλλες τόσες. Δεν σημαίνει ότι έχει σε μένα. Μπορεί να στείλει σε πολλές, δεν τον έχω για τέτοιον. Εντάξει, αυτό είναι πολύ γλυκό που είσαι σε αυτή την κατάσταση. Πολύ χαρούμενος είμαι που τη βλέπω εδώ. Λοιπόν, ήταν μια πρώτη γνωριμία που κάναμε με την Αδριάννα. Δεν θα σας την αφήσω, όχι. Το χριστιανό στα κατευθείαν γιοντάρια. Την Ανδριάννα στο κόκκινο δωμάτιο. Θα πάμε μαζί στο κόκκινο δωμάτιο τώρα. Mm-hmm. Και από εκεί θα σκεφτούμε εσύ. Θα μας πεις εσύ. Εγώ. Και θα ανακοινώσουμε σε αυτά τα παλικάρια ποιος είναι ο τυχερός. Εντάξει. Mm-hmm. Σας την παίρνω. Μόνο έναν τυχερό. Δηλαδή, ούτε αρχικά, δύο. Αρχικά ναι, ένα. Καλά εσύ, ρέμισε. Να όχι, εσύ δύο να είμαστε 7. Είστε χαρούμενοι. Πολύ, μπράβο. Μπράβο, ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Αδριάννα μας. Τόσο δρόμο έκανε. Εγώ θέλω να δω την αντίδραση των κοριτσιών όταν μπει μέσα. Ναι, 100%. Θα πάθουν τσότσο τα κοριτσάκια. Ένα εκατομμύριο τα 100. Το τσότσο το ξέρεις, τι πάει να πει. Για φαντάσου. Ξέρεις ένα που λέγεται τσότσο. Τι θα πάθουν τα κοριτσάκια που γίνει. Θα έχουν έναν ανταγωνισμό κάπως. Γιατί κάνει φασαρίες. Λογικό, δεν είναι αυτό που λέω. Παρακαλώ. Ναι. Αλλά όχι αυτό που θα μου κάνει δίπλα στραβά να πάει στο σπίτι των κοριτσιών. Ναι, ναι. Δεν θα πεθάνει από τη χαρά του, εντάξει. Αλλά ότι καλώ ήρθατε. Σίγουρα δεν θα πεθάνει από τη χαρά του. Εντάξει, αυτό δεν θα σου πει. 100%. Νιώθω εγώ τα πράγματα. Να ξέρει. Παιδιά, ο Δήμος έχει προβάδισμα εκεί, γιατί την ξέρει. Άρα είσαι. Δεν ξέρω προσωπικά. Την έχει ζήσει ο Δήμος. Άρα είναι το γούστο σου τώρα. Πώ κινείται αυτό σου λέω, την ξέρει. Έχει προβάδισμα εκεί. Το γούστο σου. Για πε μα καμιά λεπτομέρεια. Να μάθουμε κι εμεί. Φαγητό δεν έχει. Εσύ που δεν έχει ξαναδεί πάρα πολύ λεπτομέρεια. Μπορεί να πάρει πολύ ρε. Είναι πάρα πολύ έξυπνη και πάρα πολύ μορφωμένη, πάρα πολύ λογική. Έχει βγάζει και ένταση, ξέρει και πότε να μην μιλάει. Δεν έχει τίποτα να πιούμε, ρε παιδί. Όχι, δεν είπα λογική. Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσει λογική, με βάση αυτό που είδα εκεί. Ναι. Θα δει το show. Θα έχει και ωραίο λόγο, ρε παιδί. Δημοσιογράφος. Έχει και ωραίο λόγο. Δημοσιογράφος είναι. Πιάσε κόκκινα. Είναι top. Ναι. Φίλε, νομίζω είναι. Όχι, φίλε, νομίζω ότι είναι και κομπλέ. Εντάξει, δεν έχει άμεση με την ηλικία τη. Για να κομπλέ, κόμπλερ εγώ, ρε φίλε. Κόμπλερ, εσύ είδα ένα κόμπλερ τελείω. Με ηλικία τη δεν έχει θέμα. Δεν την περάσει. Εντάξει. Τέλεια ηλικία. Τι έπρεπε να λε, όχι, ούτε καν ρε μπρο, ούτε καν. Είναι δηλαδή. Εσύ είσαι γι' αυτό μια χαρά.